Εντάξει. Ωραία, ωραία. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ο Παναγιώτη. Α, το λαφωνή. Παναγιώτη, τελείω. Καλημέρα. Γεια σας, Παναγιώτη. Δεν σ' ακούω. Έχεις mute. Έχεις τέτοιο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα, Αναστάση, τι κάνεις, καλά. Παναγιώτη, καλημέρα. Παναγιώτη, εσύ δεν έφτιαξες το πρόγραμμα. Ε, το πρόγραμμα. Αυτό το σημερινό. Εμένα, γιατί με ταλαιπωρείς πρωινιάτικα. Όχι, δεν το έφτιαξα εγώ. Εμένα, γιατί με ταλαιπωρείς πρωινιάτικα. Δεν το έφτιαξα εγώ αυτό το πρόγραμμα. Α, δεν το έφτιαξες εσύ. Εγώ είπα να πεις εσύ. Δεν στο δώσανε εσένα. Όχι, όχι, όχι. Έχει και συνέχεια μετά. Ναι, ακριβώς. Είναι όλο το πρωί. Πρέπει να είμαστε στο 10.30. Ναι, είναι αρκετή ώρα. Δεν είναι... Λοιπόν, θέλουμε λίγο και τον Δημήτρη, βέβαια, έτσι, το μέμο. Ναι. Είναι συνδεδεμένος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Δημήτρη, εσύ πού βρίσκεσαι, γιατί... Εγώ, ακαδημαϊκός υπότροφος στο Γεννηματάς. Πολύ ωραία. Μπράβο. Για να γνωρίζουμε, λίγο και το... Πολύ ωραία. Δημήτρη, θέλει να ξεκινήσεις, θέλει να ξεκινήσω. Βαγγέλη, Παναγιώτη, εσείς κάνετε... Θα μας πει κάποιος πότε ξεκινάμε, θα υπάρξει κάποιος συντονισμός από κάποιον από την... Μάλλον όχι, γιατί σε δύο λεπτά, σε δυόμιση λεπτά υποτίθεται πρέπει να ξεκινήσουμε. Α, πάμε μόνοι μας, ναι. Πότε μόνοι μας, ναι. Okay. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Όπως θέλετε. Άντε, ξεκινάω εγώ, άμα είναι. Το πρόγραμμα έχει Αναστασιάδης πρώτα, Μέμος δεύτερο. Οπότε πάμε έτσι. Αυτό είναι λόγω αλφαβητικής προτεραιότητας. τι να κάνουμε. Ή επειδή είναι πιο ψηλός, μάλλον γι' αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω πότε μπορούμε να το πούμε. Γιατί τώρα παίζουν οι διαφημίσεις, βλέπεις. Δηλαδή παίζουμε τα... Και δεν ξέρω πότε είμαστε στον αέρα. Τώρα είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρω. Εσύ το έκανες τώρα αυτό? Αυτό το έκανα εγώ. Έτσι. Ωραία. Καλημέρα σας. Σε δύο λεπτάκια έρχεται και ο κύριος Χατζηχρήστου. Α, μπράβο. Εσάς περιμέναμε. Καλημέρα. Εδώ είμαι, αλλά περιμένω να δω. Εδώ είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι καλημέρα σε όλους σας. Είναι 9:28, οπότε και μισή ακριβώς, όπως γράφηκε το πρόγραμμα, θα αρχίσουμε τώρα να μπει λίγο ο κύριος Χατζηχρήστου. Θα χτυπήσει το γκόγκ. Έτσι. Και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα βλέπουμε όλα κανονικά, έτσι. Ναι, δεν έχουμε ναι. Κάποιο θέμα, ακουγόμαστε κανονικά. Ωραία, ωραία, τέλεια. Οπότε, πώς θα κάνουμε σχολιασμό τώρα? Θα κάνεις την παρουσίαση και θα το κάνουμε στο τέλος της παρουσίασής σου? Ή στο ενδιάμεσο? Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον το άρθρο, το συζητάμε επί τόπου. Είναι... Ωραία. Όχι και πολύ ενδιαφέρον, το περνάμε. Δηλαδή, ό,τι βγει εκείνη τη στιγμή. Για να μείνουμε στην ώρα μας, θα πρέπει να έχει μισή ώρα ο ένας, μισή ώρα ο άλλος. Ό,τι κάνετε, λες, τη μισή ώρα. Βγαίνει σίγουρα. Δηλαδή, θα είμαστε okay. Και ένα δεκάλεπτο πιο νωρίς. Δηλαδή, μην ξεκινάει η μέρα με καθυστέρηση από το πρώτο σέσιο. Για να μην σου δημιουργούμε και μεγάλες τέτοιες, δεν θα ήταν άσχημο την ΠΑΣ, γιατί τώρα δεν είναι το ίδιο σαν να είμαστε εκεί πέρα. Και εσείς οι ίδιοι και εσύ. Και ο Δημήτρης, να ρωτάτε κι εσείς εμάς, δηλαδή τι νομίζετε γι' αυτό, έτσι ώστε να μην σας κόβουμε τη ροή, είναι ίσως προτιμότερο αυτό. Έτσι. Το chat λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή, αν γράψουμε ερώτηση εδώ, να τη δούμε. Ναι, ναι. Λειτουργεί να... και chat και μικρόφωνα. Και χεράκια μπορούν να σηκώσουν, αν κάποιος θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Ωραία, ωραία. Το chat που είναι, παιδιά, στη δική μου, δεν το βλέπω. Γιατί... Κάτω δεξιά πρέπει να είναι κάπου, να γράφει chat. Κάτω δεξιά, ναι. Υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει περισσότερο, αν το επιθυμείτε. Μαρίνα, are we ready? Περιμένουμε να μπει ο καθηγητής. Από όσο ξέρω από την ΑΣΠΑ, okay. Είναι στο ΙΜΟΠ, λίγο να συνδεθεί. Ωραία, ωραία. Ήρθε από ό,τι βλέπω, οπότε μισό λεπτάκι να συνδεθεί. Καλημέρα σας. Δεν σ' ακούμε, Δημήτρη, είσαι mute. Δημήτρη, είναι τέτοιο. Το μικρόφωνο σου. Τώρα μπορώ να σας πω την καλημέρα. Καλημέρα στην Πάτρα. Καλημέρα. 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 Έχουμε να σας πω ένα πραγματικά που με συγκινεί. Είναι ότι έβλεπα, μου έλεγαν λίγο οι κυρίες του ΙΜΟ, που έχουμε από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, ακόμα και από την Αυστραλία, συνδελφούς, που έχουν εγγραφεί στο σχολείο. Οι Έλληνες της Διασποράς είναι κοντά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανθρώπους που δεν ξέρουμε, αλλά που θα επιδιώξουμε να γνωρίσουμε. Μάλλον πολλούς ξέρουμε, κάποιους άλλους δεν ξέρουμε και θα επιδιώξουμε να γνωρίσουμε. Είμαστε τώρα, πήγε μόλις και 31. Λοιπόν, ας κάνετε την εισαγωγή και Βαγγέλη Λιάτση και Παναγιώτη Καλλιδόνη. Σιγά σιγά βέβαια. Συνήθως τώρα όλοι μπαίνουν και βλέπουμε τις παρτίσεις μας πώς αυξάνουν συνέχεια. Βλέπουμε τις εισαγωγές. Οπότε κάντε μια εισαγωγή λίγο, τι να περιμένουμε λίγο, πού πάει η ουρολογία, 5 λεπτά και να ξεκινήσουμε μετά. Βαγγέλη Λιάτση και... Είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος παγκόσμια για να μας πεις προς αφού πάει η ενδοουρολογία. Έχεις το λόγο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά να συμμετέχουμε σε αυτό το πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό δρόμενο, το οποίο αγκαλιάζει και η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ενδοουρολογία. Πού πάει η ενδοουρολογία? Η ενδοουρολογία πάει πάντα με τους νεότερους. Έτσι. Πάει πάντα με τους νεότερους, γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται. Οι ατζετάκηδες είναι πάντα οι νεότεροι. Οπότε, εμείς δυστυχώς... Βαγγέλη, χάσαμε την εικόνα σου. Γιατί? Τη βλέπετε τώρα? Εγώ βλέπω κανονικά. Ίσως έχω εγώ, γιατί είχα ένα θεματάκι με το ίντερνετ, είναι δικό μου. Συνεχίστε. Λέω ότι λοιπόν η ενδοουρολογία είναι τεχνολογία, έτσι, από εκεί κινούνται τα πάντα. Η τεχνολογία συνάδει με το νεαρό της ηλικίας και την τρέλα του νεαρού της ηλικίας. Άρα το ωραίο που συμβαίνει είναι ότι οι νεότεροι παραγγείλουν καλύτερα από τους παλαιότερους. Πολύ ωραίο αυτό και αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι της ουρολογίας. Είναι ένα κομμάτι της ουρολογίας που ποτέ δεν θα σας αφήσει. Πάντα θα υπάρχει. Οι πέτρες, η τερπλασία, όλα αυτά υπάρχουν πάντα. Δεν θα σταματήσουν ποτέ, τουλάχιστον για πολλά χρόνια ακόμα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Παναγιώτη τον Καλλιδόνη, και με τον Αναστάση τον Αναστασιάδη και τον Δημήτρη τον Μέμμο, που θα αναλύσουμε εδώ τα καινούργια σημαντικότερες δημοσιεύσεις της ενδοουρολογίας και να πούμε λίγο πιο βαθιά στο τι θα μας μείνει από τις δημοσιεύσεις αυτής της χρονιάς. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Παναγιώτη, πες και σε δύο λόγια. Βαγγέλη, συγγνώμη για διακοπή. Είναι λίγο στημένο η επιλογή των ονομάτων σήμερα, για να δείξουμε το βάθος, γιατί ηλικιακά πάει. Είναι 4 γενιές. Για να δείξουμε το βάθος της ελληνικής ουρολογίας.
Ναι, με αυτόν τον τρόπο που το έκανες όμως... Κάτσικος, Καλλιδόνης, Αναστασιάδης, Μέμος. Τι βάθος έχει. Με αυτόν τον τρόπο που έκανες... Μέλλον έχει, γιατί το μέλλον μας ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο που έκανες όμως, το βάθος, ο πάτος είμαι εγώ δηλαδή, έτσι καταλάβες. Παναγιώτη, πες μας και εσύ κάτω. Καλημέρα και από μένα. Αυτό που θα έλεγα δεν είναι τι πέρασε, αλλά είναι τι υπάρχει μπροστά. Και ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι οι γενιές οι επόμενες θα είναι σίγουρα καλύτερες από τις γενιές που είναι τώρα. Και αυτό το βάθος το οποίο λέμε, πιστεύω ότι κάθε φορά γίνεται καλύτερο. Έτσι δεν είναι. Βελτιώνεται. Και εκτός αυτού, ειδικά στην ενδορολογία, όπως και σε όλες τις ειδικότητες, όλα γίνονται ελάχιστα επεμβατικά, πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερα πράγματα στον τομέα της ουρολογίας θα γίνονται με ακόμα πιο ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσω εγώ σε αυτό. Με καλύψατε πλήρως. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Αναστασίας Αναστασιάδης, ακαδημαϊκός υπότροφος στην Θεσσαλονίκη, στην πρώτη πανεπιστημιακή κλινική. Λοιπόν, με τον Δημήτρη τον Μέμο προσπαθήσαμε να κάνουμε μία επιλογή σχετικά ενδιαφέρον άρθρο. Λοιπόν, ξεκινήσω εγώ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηκρίστη για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση που μου έκανε. Πρέπει να είναι 8η συνεχόμενη φορά που συμμετέχω στο σχολείο. Και φυσικά τον κύριο Λιάτσο και τον κύριο Καλλιδόνη. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο άρθρο. Φαίνεται ότι έρχεται το Thulium. Έτσι, είναι από το World Journal of Urology. Είναι περσινή δημοσίευση. Έτσι. Για να δούμε. Είναι το Game Changer, το Thulium, τι λέει το άρθρο. Λοιπόν, ο σκοπός του άρθρου είναι να συγκριθεί ο τρόπος λειτουργίας των δύο λέιζερ. Το Holmium παρουσιάστηκε περίπου από 30 χρόνια. Έτσι. Ενδιαφέρον μου φάνηκε ότι οι ονομασίες έρχονται από το Holmia, που είναι η Στοκχόλμη στα λατινικά, και το Thulium από το Thule, που θεωρούνταν οι βόρειες σκανδιναβικές χώρες κατά την αρχαιότητα. Το Thulium παρουσιάστηκε φυσικά πολύ μεταγενέστερα σε σχέση με το Holmium. Λοιπόν, το Holmium φυσικά είναι το gold standard στη λιθίαση, έτσι είναι ιδανικό για όλους τους τύπους των λίθων. Οι ίνες ξεκινάνε από διαστάσεις 200 μικρομέτρων και μεγαλύτερες. Έτσι, οι ιστικοί βλάβοι προκαλούν πάρα πολύ μικροί. Έτσι, έχουν μικρό βάθος διείσδυσης και μεγάλο βαθμό απορρόπτωσης στο νερό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ουροφυλιακούς όγκους του ανώτερου ουροποιητικού και φυσικά είναι το gold standard στην λιθοτριψία. Είναι το gold standard. Έτσι. Έχουμε αρκετούς περιορισμούς. Έτσι, όσο μεγαλώνει ο όγκος του λίθου, το λέιζερ αρχίζει να ζορίζεται. Θούλιουμ, έτσι. Εκτέμιση μήκος κύματος 940 νανόμετρα. Έτσι, έχει συντηρητική απορρόφηση 4 φορές μεγαλύτερο από το Holmium και επιτυγχάνει σκληρότερη λιθοτριψία στην ίδια ενέργεια και με μικρό βάθος διείσδυσης ιστού. Συγκριτικά, ένα πολύ μεγάλο αθού του Thulium είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ μικρότερες ίνες, 50 μικρόμετρα και μεγαλύτερες. Έχει ενέργεια παλμού χαμηλή έως και 0,025 τζάουλ και πάρα πολύ υψηλή συχνότητα, μπορεί να φτάνει και τα 2.000 φαίνεται ότι το Thulium παίρνει χαρακτηριστικά τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα την λιθίαση. Δεν ξέρω αν θέλει ο κ. Λιάτσικος κάποιο σχόλιο, ο κ. Καλλιδόνης ή ο Δημήτρης να πούνε κάτι. Προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει το Thulium, δεν έχω ήδη άποψη, ναι. Δεν ξέρω. Ένα σχόλιο και μετά θα του μιλήσει και ο Παναγιώτης επί αυτού, γιατί και αυτό γνωρίζει. Το Thulium για τη λιθίαση ακόμα είναι στην αρχή της λογικής του. Υπήρξε τεράστιος ενθουσιασμός στην αρχή.
Αλλά υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Στις σκληρές πέτρες δεν λειτουργεί έτσι όπως το πλασάραν και το λανσάραν στην αρχή. Σίγουρα θα υπάρξει βελτίωση στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή ο μεγάλος πρωταγωνισμός είναι η ισχυροποίηση του Holmium. Που το Holmium τώρα έχει ανέβει, δεν μιλάμε για 30 βατ και 20 βατ Holmium το πλέον, μιλάμε για 150 100. Και 100. Οπότε εκεί πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ ενδιαφέρον, να το κάνει πάρα πολύ. Και για όσους ξεκινήσαμε με το 15 βατ που εμείς χτυπάγαμε στην αρχή, που κάναμε 10 ώρες, αυτή τη στιγμή μπαίνει ο κύριος Καλλιδόνης με τη μήνα του 200 και χτυπάει με 60 βατ στον εφρό. Έτσι, και η πέτρα γίνεται τάρταλο. Παναγιώτη, πέσει το δύο λόγια αυτό. Πραγματικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σημειώσω ότι στο επόμενο session θα συζητήσω ακριβώς για αυτά. Δηλαδή για τις διαφορές που έχουν αυτά το Holmium με το Tullium και θα κάνουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Ανεξάρτητα από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Tullium Fiber Laser, γιατί είναι διαφορετικό από το Tullium το Laser που είχαμε πριν, είναι μια τεχνολογία η οποία όντως προσπαθεί να οθήσει το Tullium προς την κατεύθυνση του να είναι αποτελεσματικό και στους λίθους. Γιατί το μειονέκτημα του Tullium ως τώρα ήταν ότι είναι εξαιρετικό για ιστούς, δεν είναι καλό για πέτρες. Δεν είναι φυσικοχημικά όπως λειτουργεί, δεν είναι καλό για πέτρες. Η τεχνολογία αυτή το βοηθάει. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής, και ενώ έχει πήξει αρχικά πάρα πολύ ενθουσιασμός, και νομίζω ότι αυτό θα φανεί ακόμα περισσότερο τον επόμενο καιρό, η αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα στις σκληρές πέτρες, δεν είναι τόσο καλή όσο αναμενόταν. Και τώρα έχουμε αυτά τα καινούργια τα laser, τα Holmium, τα οποία στοιχίζουν μεν περισσότερο, αλλά και ένα Tullium Fiber Laser και αυτό στοιχίζει. Τα οποία έχουν υψηλή ισχύ και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Εξαιρετικά αποτελεσματικά για οτιδήποτε κάνεις. Και οι δυνατότητες ρυθμίσεων που έχεις είναι πραγματικά απίστευτες. Ό,τι μειονέκτημα είχε το Holmium, σε σημαντικό βαθμό καταφέρνουν και το ξεπερνάνε με την υψηλή ισχύ, την υψηλή συχνότητα, με τα στοιχεία τα οποία, με τις δυνατότητες ρυθμίσεων που έχει. Ωραία. Θα το δούμε αυτό, λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί στη διάρκεια των ετών. Πιστεύω ότι ήταν πολύ, πολύ καλή επιλογή της εργασίας αυτής, γιατί είναι κάτι που παθαίνει πολύ κόσμο και πρέπει να είμαστε λίγο σε αναμονή ακόμα. Ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο άρθρο είναι πάσα. Έτσι. Λοιπόν, υποποίηση της εκπαίδευσης European Urology, λοιπόν, αυτό το άρθρο, γιατί μας μιλάει. Μας μιλάει για την τυποποίηση της εκπαίδευσης. Έτσι. Είναι συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, του European School of Technology, της EULIS, του European School of Urology. Σε αυτό θα έχουμε πρακτική εκπαίδευση που αφορά τη λιθίαση και τις διουρητρικές επεμβάσεις, έτσι, και φυσικά την λαπαροσκοπική χειρουργική. Τα λίγα κέντρα εκπαίδευσης που υπάρχουν θα αυξηθούν. Θα έχουμε εκπαίδευση εκπαιδευτών, τυποποιημένη και αξιολογημένη εκπαίδευση και φυσικά το ζητούμενο είναι να τεθούν πανευρωπαϊκά στάνταρ εκπαίδευσης. Έτσι, εδώ θα ήθελα τον κύριο Λιάτσικο που συμμετέχει να μας πει δύο λόγια. Ναι, εγώ κοίταξε. Πρέπει να τονίσω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, γιατί δείχνει το δρόμο που θα κινηθεί το σχολείο υπό την Προεδρία μου στα επόμενα 8 χρόνια. Το πρόγραμμα SIZE δεν θα αφορά μόνο την ενδοουρολογία και τη λαπαροσκοπική, θα αφορά όλη την ουρολογία. Δηλαδή, η εκπαίδευση και η θεωρητική, αλλά σε αυτή την περίπτωση η εκπαίδευση η πρακτική, θα γίνει σε όλους τους τομείς της ουρολογίας, δηλαδή στην ανδρολογία, στην γυναικεία ουρολογία, σε όλα. Στα πρότυπα αυτού που έχουν γίνει στην ενδοουρολογία και στην λαπαροσκοπική. Και επίσης στην ενδοουρολογία και στην λαπαροσκοπική θα προστηθεί και το advanced, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι. Όπου πραγματικά θέλουμε να αποκεντρώσουμε την εκπαίδευση, να μπορούν, παράδειγμα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το bootcamp, ας πούμε, έτσι, το bootcamp, το οποίο είναι ένα από τα πολύ σημαντικά activities του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Άρα, στόχος είναι η αντικειμενική
πιστοποιημένη εκπαίδευση όλης της φορολογίας στα επόμενα 8 χρόνια. Ευρωπαϊκή πανευρωπαϊκή. Δεν γνωρίζω εάν άλλη ειδικότητα πανευρωπαϊκά έχει το στήσιμο το δικό μας ή τουλάχιστον αυτό το οποίο πάει να γίνει. Άλλη χειρουργική ειδικότητα, δεν μιλάμε για την ειδικότητα. Όλοι το δουλεύουν, αλλά εμείς είμαστε πολύ οργανωμένοι. Έχουμε πάρει και κάποια grants τώρα από την Ευρωπαϊκή, από τις Βρυξέλλες για αυτή την ιστορία και θα το αναπτύξουμε τρέχοντας το κομμάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος η γενική χειρουργή να είναι πολύ πιο. Από όσο γνωρίζω, έτσι από φίλους που δουλεύουν και στο εξωτερικό, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Έτσι, νομίζω η ουρολογία είναι από τις πρώτες. Λοιπόν, αν μου επιτρέψει να κάνω πάνω εδώ ένα σχόλιο, πρώτα να θυμίσω ότι ο Βαγγέλης Ζουλιάτσικος ηγείται του European School of Urology, ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη θητεία του, οπότε θα το τρέξει και είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας να έχουμε τέτοιους πρεσβευτές. Και ένα άλλο είναι ότι γίνεται πολυεπίπεδη δουλειά από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Ήδη ο Βαγγέλης Ζουλιάτσικος πρωτοστάτησε και μπήκε για να μπουν όλα τα υλικά μέσα εκεί που πήγαν να αποκλειστούν όλα τα υλικά ενδοουρολογίας. Τρέχουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα για όλα τα υλικά όλης της ειδικότητας. Βγαίνουν κορικλούμ, θα βγουν εξειδικεύσεις. Γίνεται πραγματικά ένας οργασμός δουλειάς και παραγωγής ουσιαστικού έργου. Οπότε, online μείνετε σε όλες αυτές τις εξελίξεις που θα αλλάξουν το τοπίο της εκπαίδευσης στην ελληνική ουρολογία σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εγώ πει συνέχισα να στάσει. Ωραία. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Έτσι, ενδονεφρικές πιέσεις και πλέον και ενδονεφρική ενδοπιελική είναι πιο ορθή ονομασία. Πιέσεις και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της έφκαμπης ουρητροσκόπησης. Μετράει τελικά, μετράει, δεν μετράει, υπερβολές, τζάμπα αγχωνόμαστε. Λοιπόν, οι φυσιολογικές ενδοπιελικές πιέσεις είναι έτσι λίγα εκατοστά στήλης νερού, 5 με 10 εκατοστά στήλης νερού. Έτσι. Για μικρό χρονικό διάστημα και για πιέσεις μέχρι τα 40 εκατοστά στήλης νερού, είμαστε σχετικά ασφαλείς. Σχετικά ασφαλείς από διάφορα πράγματα. Λοιπόν, τα υγρά των πλήσεων και τα φυκάρια παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Είναι γνωστό ότι η αυξημένη ενδονεφρική, ενδοπιελική πίεση κατά τη διάρκεια της ουρητροσκόπησης, τι πρόβλημα προκαλεί. Μεταφέρει τα βακτήρια προς τα πίσω, γίνεται ενδοσωληναριακή παλινδρόμηση. Έτσι θα μπουν στην κυκλοφορία του αίματος, σύψη, θάνατος. Χωρίς συστήματα πλήσεων ή χωρίς διαμπλιών, οι ενδονεφρικές πιέσεις είναι σχετικά χαμηλές. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν αντλίες πυρό, οι πιέσεις ανεβαίνουν πάρα πολύ. Πάνω από 100 εκατοστά στήλης νερού, φτάνουν και 150, παροδικά μπορεί και 200 εκατοστά. Έτσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Λίγο πιο συγκεκριμένα, η υψηλή ενδοπιελική πίεση, η υψηλή ενδοπιελική πίεση κατά τη διάρκεια της ουρητροσκόπησης πάνω από 30 εκατοστά στήλης νερού, έτσι, θα μας προκαλέσει επιπέδωση και ρήξη των νεφρικών θυλών, σωληναριακή, ενδοσωληναριακή αιμορραγία, θα δημιουργηθούν ουλές στο νεφρικό παρένχυμα 4 με 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Πριν πάμε στη σύσταση, εδώ θέλω να πω ότι δεν ξέρω, όσοι έχει τύχει να κάνουν αξονική τομογραφία για οποιοδήποτε λόγο, αμέσως μετά από μια εργόδη έφκαμε την ουρητροσκόπηση, πολλές φορές η εικόνα είναι εντυπωσιακή και πιθανά να τρομοκρατήσει αυτούς που δεν έχουν δει την εικόνα. Δηλαδή, οι ακτινολόγοι συνήθως παίρνουν έντρομη τηλέφωνο για το είδημα που έχει προκληθεί. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, οι συγγραφείς που μισθούν την χρήση φυκαριών κατά τη διάρκεια της ουρητροσκόπησης. Κατά κανόνα, τα φυκάρια τα μικρά 10, 12 ή 11, 13 έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση και με τον τραυματισμό του ουρητήρα. Φυσικά, όσο μεγαλύτερο το φυκάρι, τόσο χαμηλότερη η ενδονεφρική πίεση. Επιπλέον, τι θέλω να κρατήσουμε.
πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα άδεια την ουροδόχο κύστη. Έτσι, δηλαδή, ένα λεπτό φόλι καθ' όλη τη διάρκεια της ουρητηροσκόπησης. Έτσι, μπορεί να έχει χαμηλότερη πίεση ενδονεφρικά μέχρι και 20-25 εκατοστά φιλιδέρου, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λοιπόν, ωραία. Προτείνουν φυκάρια 13-15, το οποίο στην πραγματική ζωή είναι πολύ δύσκολο να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, είναι φοβερά. Μπορεί να κάνουν φοβερά τραυματικά. Και αυτό προϋποθέτει, έτσι, τοποθέτηση στέν πριν το χειρουργείο, με όποια κόφτη και ταλαιπωρία για τον άρρωστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αυξημένη θερμοκρασία, είπε πριν ο κύριος Λιάτσικος για τα καινούργια κατοστήρια λέιζερ. Έτσι. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί μετά από 10 δευτερόλεπτα lasing time με 40 βατ, η ενδοπηλική θερμοκρασία φτάνει, μπορεί να φτάσει και 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι. Όταν ξέρουμε ότι πάνω στους 43 βαθμούς Κελσίου, αρχίζει να προκαλείται μη αντιστρεπτή και κυταρική βλάβη. Τα υγρά στον χώρο είναι στην θερμοκρασία δωματίου. Όσο χαμηλότερα βατ, τόσο χαμηλότερη θερμοκρασία, τόσο χειρότερο φυσικά το αποτέλεσμα της υποτρεψίας. Έτσι, θέλει πολύ προσοχή στα υγρά μας την ώρα που σπάνε το λόγο, τα υγρά να αλλάζουν συνεχώς, ώστε να ρίχνουν και την θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν το φυκάρια ρίχνει τη θερμοκρασία ή όχι. Έτσι, τι γίνεται με το φύλλον, το ερωτήματο που έχουμε, τι γίνεται με τα καινούργια πανίσχυρα λέιζερ, η μάλλον ο μικρότερος χρόνος λιποτρυψίας θα ρίξει τη θερμοκρασία. Αυτά θα πρέπει να τα απαντήσουμε. Λοιπόν, και κλείνοντας με το άρθρο αυτό, τα φυκάρια πρέπει να χρησιμοποιούνται, έτσι όταν έχουμε μεγάλη πέτρα ή σκληρή πέτρα, τα φυκάρια πρέπει να χρησιμοποιούνται. Πρέπει να χρησιμοποιούμε καθετήρα στην ουροδόχο κύστη ταυτόχρονα, μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της λιθοτρυψίας. Πουάρ και βίτη, την αντλία χειρός της Μπόστον, αυτές θα πρέπει όσο γίνεται να τις φεύγουμε. Αυτό ήταν το άρθρο με τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες. Αυτό το άρθρο θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ώρας κουβέντας αυτή τη στιγμή. Έτσι, γενικά όλη αυτή, όλο αυτό το concept. Εγώ θα πω τρία bullets. Έτσι. Τρία bullets. Πρώτον, για να μπει ένα φυκάρι, πρέπει ο ουρητήρας να έχει προδιασταλεί. Άρα, για να μπορέσεις, εμείς το έχουμε στάνταρ. Ουρητηροσκοπική αντιμετώπιση σε εμάς που έχει φυκάρι δεν γίνεται. Άρα για να μπει φυκάρι, πρέπει να έχει μπει στέντ στον ουρητήρα νωρίτερα. Άρα στην κλινική δικιά μας, όλα τα περιστατικά που πάνε για εύκαμπη και ουρητηροσκόπηση είναι επιστέντες. Όλα. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί με αυτό να διαφωνήσουν. Έτσι. Όμως, αυτό μας εξασφαλίζει ότι μετά το φυκάρι μπαίνει βούτυρο. Πρώτον. Δεύτερον. Μην νομίζετε ότι αν δεν χρησιμοποιήσετε κάποιο είδους. Αυτά είναι αλληλουχία. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσεις πάνω στο χέρι, πρέπει να έχεις φυκάρι για να κάνει outflow. Μην νομίζετε όμως ότι αν χρησιμοποιήσεις παθητικό νερό χωρίς φυκάρι και χτυπήσεις με 20 watt laser, επειδή τα έχουμε μελετήσει αυτά πάρα πολύ, οι θερμοκρασίες θα είναι 60-60, στους 60 βαθμούς Κελσίου, με 20 watt laser, χωρίς φυκάρι. Έτσι. Με passive irrigation. Είναι φοβερό. Συνεπώς, τα νέα λέιζερ μου θυμίζουν κάποιον που παίρνει μία Ferrari και δεν ξέρει να οδηγεί μία Ferrari. Έτσι. Άμα δεν ξέρει να οδηγεί μία Ferrari και υπάρχει μία Ferrari, το πιο πιθανό είναι να βρεθεί σε κανένα μάντρα, να φαντά, σε κανένα χαντάκι. Άρα τα νέα λέιζερ εν ολίγης θέλουν φυκάρι οπωσδήποτε, θέλουν pump και θέλουν και πολύ λίγο laser in time, δηλαδή δευτερόλεπτο. Σταματάς, irrigation ξανά. Εμείς αυτά λοιπόν έχουμε θετήσει όλα στο πειραματικό επίπεδο, έτσι, έχουμε φτιάξει ένα νομόγραμμα. Και βλέπεις ότι όταν χρησιμοποιήσεις 60 βατ μέσα στο εύκαμπτο, 60 βατ, μέχρι 60 μπορεί να χρησιμοποιήσεις, και πας μέχρι 5-6 δευτερόλεπτα που δεν θες παραπάνω και μετά κάνεις, εκεί η θερμοκρασία σου δεν ανεβαίνει πάνω από 45 βαθμούς. Επίσης, όταν κάνεις combine, με διαδερμικό, που έχεις outflow από το διαδερμικό σου τέτοιο, εκεί μπορεί να χτυπήσεις όπως θες.
Άρα, το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Κάθε φορά που έρχεται κάτι στα χέρια μας, και αυτά θα τα γνωρίζουμε μόνο. Μπορεί εμείς να το έχουμε κάνει σε πειραματικό επίπεδο για να το έχουμε στατάρει, αλλά ο κοινός κόσμος, ο υπόλοιπος κόσμος θα το γνωρίσει όταν θα βγουν πολύ σύντομα τα ορειτηροσκόπια που θα έχουν πλέον sensors πιέσεως και θερμοκρασίας. Και δεν είμαστε μακριά από αυτό. Να σημειώσω και εγώ κάτι γι' αυτό. Τα έχουμε κάνει πειραματικά και το έχουμε δείξει. Έχουμε δείξει ότι αν θες να χρησιμοποιήσεις υψηλή ισχύ, θα πρέπει να έχεις, και όταν λέω υψηλή ισχύ, μην φανταζόμαστε ότι τα 20 βατ θεωρείται χαμηλή ισχύ. Αν κάποιος είναι μέσα στο νεφρό, δεν έχει τικάρι και δεν έχει ΠΑΜ. Ανεβάζει θερμοκρασίες, έτσι κι αλλιώς. Αν θες να χρησιμοποιήσεις ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, τα 40 βατ ή τα 60, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχεις καλό irrigation, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις κάποιο pump να σε βοηθήσει, και θέλει αντίστοιχα και ένα θικάρι. Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα και αυτό που κάνουμε στο τμήμα είναι θικάρι πάντα. Οπότε είσαι ασφαλής και από τις πιέσεις, είσαι ασφαλής και από τις θερμοκρασίες σε σημαντικό βαθμό. Και ειδικά αυτό που λέμε με τα 60 βατ, για να μην φαίνεται ότι υπερβάλλουμε, πρώτα απ' όλα είναι πλέον εκατοντάδες τα περιστατικά που έχουν γίνει υπό αυτές τις συνθήκες. Οπότε υπάρχει κλινική εμπειρία. Κανένας δεν είχε πρόβλημα επειδή χρησιμοποίησαμε 60 βατ και σπάσαμε μεγάλες πέτρες και για χρονικά διαστήματα κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε lasering time 15 λεπτά, ας πούμε, σε κάποιο περιστατικό. Ή και 20 λεπτά, και να σπάμε μεγάλες πέτρες, γιατί με 60 βατ πας εξαιρετικά γρήγορα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι: σετάρεις το χειρουργείο σου, βάζεις το θικάρι σου, έχεις την αντλία σου και όταν πυροβολείς με το laser στα 60 βατ, για παράδειγμα, φροντίζεις να σταματάς κάποια στιγμή, δηλαδή το χρησιμοποιείς μερικά δευτερόλεπτα και σταματάς. Αυτό γίνεται γιατί πρώτα απ' όλα από τα 30-40 βατ και μετά η σκόνη που παράγει δεν βλέπεις. Πρέπει να σταματήσεις για να δεις. Οπότε εκείνη τη στιγμή κάνεις irrigation, οπότε πέφτουν οι θερμοκρασίες. Έχεις το θικάρι, το irrigation που κάνεις δεν σου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί και το νερό και τις πιέσεις μειώνεις και ταυτόχρονα το outflow του νερού τις υψηλές θερμοκρασίες σε εξομαλύνει. Οπότε είναι ζήτημα το πώς θα οργανώσεις το χειρουργείο σου και όχι, δηλαδή αυτό που περιγράφει το συγκεκριμένο το paper, πρακτικά εμείς πρέπει να διαφωνήσουμε. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο αν το σετάρεις σωστά μπορείς να το πετύχεις. Η γνώση στο κομμάτι αυτό, αν ρωτήσεις 10 ειδικούς, έτσι, θα πάρεις 10 διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως. Δυστυχώς λέω, στην EFCAM την ουρητηροσκόπηση, πήγαμε ανάστροφα στην επιστημονική πραγματικότητα. Συνήθως λοιπόν όταν κάνεις κάτι επιστημονικά πρέπει να αποδείξεις πρώτα διάφορα πράγματα και μετά να προχωρήσεις σε νέα τεχνολογία, σε δημιουργία νέων πραγμάτων. Εδώ πάμε ανάστροφα, δηλαδή βγαίνει ένα καινούργιο λέιζερ και πρέπει μετά εμείς να μάθουμε πώς να το χρησιμοποιούμε. Άρα όλα τα θέματα αυτή τη στιγμή χρήζουν μεγάλης κουβέντας. Και ξαναλέω, υπάρχει σχολή της Γερμανίας που δεν χρησιμοποιούν φυκάρι, δεν χρησιμοποιούν καθόλου pump, πάνε για gravity έγχυση υγρών και χρησιμοποιούν το 20 βατ το laser και χτυπάνε συνέχεια. Μισή ώρα, εντάξει, αυτό ψήνει τον νεφρό. Το ψήνει τον νεφρό. Και αυτή δεν το καταφύγεις. Έτσι. Άρα είναι πολύ, η κουβέντα αυτή, ξαναλέω, είναι πολυεπίπεδη. Και οι πιέσεις και οι θερμοκρασίες είναι πραγματικά. Και πρέπει να τονιστεί στον κόσμο ότι η EFCAM του ουρητηροσκόπηση είναι μια δυνητικά επικίνδυνη επέμβαση. Γιατί δεν είναι ένα joystick που παίζεις ένα βιντεοπαιχνίδι. Έχεις να κάνεις με ένα όργανο το οποίο μπορεί να παράγει σύψη. Έτσι, αν δεν είσαι προσεκτικός με τα διάφορα που θα κάνεις. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ επίπεδο. Ή ας πούμε το Thulium Fiber Laser που έχει αυτή τη στιγμή. Ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα πάμε να δούμε πόσες θερμοκρασίες ανεβάζει και ανεβάζει ανάλογες θερμοκρασίες των υψηλών βατ λέιζερ. Κανένας δεν το γνωρίζει ακόμα, τώρα το μελετάμε. Ακριβώς. Υπάρχουν μελέτες κιόλας κάποιες, πρώιμες, αλλά υπάρχουν δημοσιευμένες που δείχνουν ότι το τούλιουμ σε αντίστοιχη ισχύ ανεβάζει τη θερμοκρασία αντίστοιχα με το χόλμιγκ. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά στη θερμοκρασία. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό πριν πω στο λεπτό, και η Θεσσαλονίκη όπως και η Πάτρα στην Κλινική, τικάρει πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση
να σου, δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποια πολύ εξειδικευμένη, πολύ μικρή πέτρα. Πάντα θικάρι στον εχθρό. Έτσι είμαστε και δεν είχαμε και ποτέ πρόβλημα στην τοποθέτηση. Να σου πω κάτι, Ο Ταξέρα, α πούμε, λέει ότι δεν βάζει πάντα θικάρι στον εχθρό. Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές απόψεις, οι οποίες τεκμηριώνονται από τους experts και δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει στανταρισμένο. Εμείς το έχουμε στανταρίσει στην κλινική μας, αλλά δεν είναι στανταρισμένο πολυεπίπεδα. Έτσι. Πολλοί λένε, υπάρχουν άνθρωποι experts που λένε ότι μπαίνουν χωρίς σύρμα. Μπαίνουν με το EFCAM κανονικά. Εκεί με το καινούργιο το στανισάρι της. Ειδικά. Που έχει βγει. Πούσουν. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος που λέει ότι εγώ δεν γουστάρω να πάρω σύρμα. Δεν βάζω σύρμα καθόλου. Δηλαδή αυτά δεν είναι μηνύματα που πρέπει να δώσουμε προς τα έξω. Εμείς τα μηνύματα που δώσουμε είναι στους ανθρώπους που θα πάνε να μην έχουν πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Ο expert μπορεί να το κάνει και με κλειστά τα μάτια. Η ουσία είναι το πώς θα γίνει ασφαλός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το επόμενο άρθρο, έτσι όντως η συζήτηση για το προηγούμενο είναι τεράστια, δεν τελειώνει σε 5 λεπτά. Λοιπόν, ταχύτατο. Έτσι, επέλεξα και λίγο εξωσωματική λιθοτριψία. Λοιπόν, πρόσφατη μελέτη, δύο ομάδες πέτρες μικρές, μικρότερες από 10 χιλιοστά, μεγαλύτερες μάλλον από 10 χιλιοστά, στον ουρητήρα. Έτσι. Η τάση πλέον είναι να απομακρυνόμαστε από τις πέτρες του νεφρού στην εξωσωματική λιθοτριψία. Έτσι αρχίζει η πίτα να μικραίνει. Λοιπόν, 153 ασθενείς, φύλο, BMI, Hounsfield Units, απόσταση δέρματος λίθου, το περινεφρικό λίθος, διαστάσεις λίθου και υδρονέφρωση είναι αυτά τα οποία μελετήθηκαν. Διαφωνώ τώρα με την ακτινογραφία NOC μετά από δύο εβδομάδες για την υπολειμματική λίθιαση και θεωρούν αποτυχία το θράσμα πάνω από 4 χιλιοστά. Δεν θα επεκταθώ πολύ μόνο σε αυτό. Λοιπόν, εκτός από το μέγεθος του λίθου, δεν ενδιαφέρει τόσο το BMI, έτσι το αν είναι χοντρός ασθενής ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε το λίθος που είναι χαραμημένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η απόσταση του λίθου από το δέρμα. Έτσι, αυτό είναι προγνωστικός παράγοντας. Έτσι. Ωραία, στην πρώτη ομάδα το μέγεθος του λίθου είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας. Στη δεύτερη ομάδα, στις πιο μεγάλες πέτρες του ρητήρα, μέγεθος λίθου, μέγεθος λίθου και περιληπτικό λίθος αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα. Δεν κοιτάμε πλέον το BMI, έτσι. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η σκληρότητα, έτσι όπως εκφράζεται από τις μονάδες Townsville, μπορεί να μας κατατοπίσει ή όχι, και πλέον προτιμάται η απόσταση διάρματος λίθου. Αυτό είναι το άρθρο. Εγώ πιστεύω πλέον, έτσι βλέπουμε κλινικά, ότι η σκληρότητα ή όχι του λίθου δεν μας βοηθάει κλινικά, έτσι, ούτε στην υδροσκόπηση, ούτε στη διαδερμική, και φαίνεται ότι δεν βοηθάει και στην εξωσωματική λιθοτριψία. Εγώ πάντως έχω ένα σχόλιο εδώ πέρα να κάνω. Καταρχάς δύο σχόλια. Δύο. Ένα, ότι η πέτρος και η ουρητήρα, οι οποίες τους κάνεις εξωσωματική λιθοτριψία και δεν σπάνε, μετά όταν πας ουρητηροσκοπικά, είναι κατά 80% πακτωμένες πέτρες, έτσι. Άρα εμείς ουσιαστικά πιστεύω ότι αν εγώ έπρεπε να πω την άποψή μου, θα έλεγα πέτρα στην ουρητήρα πλέον ουρητηροσκόπηση. Θα διαφωνήσω όμως με τον νεφρό. Και θα διαφωνήσω γιατί θα διαφωνήσω με τη λογική ότι όποιον γνωστό έχω, expert, ο οποίος είχε πέτρα στο νεφρό 1 εκατοστό, ο ίδιος ως ασθενής, έκανε μόνο εξωσωματική λιθοτριψία. Πρώτα, έτσι. Και όταν μιλάω για ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά ουρητηροσκόπηση και έχουν κάνει όνομα, έτσι, διεθνώς. Και όμως αυτούς τους βλέπεις, ιδίως άμα έχουν κάνει και μια ξωνική που τους δένει ότι τα Hounsfield units είναι χαμηλά, έτσι, πάνε και κάνουν σε αυτό την κίνηση εξωσωματική. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι. Αυτό κάτι σημαίνει. Και δεν μιλάω για έναν. Δεν μιλάω για έναν. Μιλάω για δύο-τρεις. Διεθνείς experts. Ένας εκ των οποίων είναι και Ευρωπαίος, φίλους μου, πολύ. Ο οποίος με το που έγινε το γελά. Και γελάμε όλοι εντάξει. Είναι το αστείο της παρέας, έτσι. Γιατί πήγε και έκανε εξωσωματική λιθοτριψία. Και η πέτρα έσπασε. Οπότε εκεί είμαστε λίγο. Απλώς εμείς τώρα ξέρετε τι έχουμε πάθει. Επειδή το EFCAM το πραγματικά
κάνει boom και επειδή είναι μια παρεμβατική πράξη και επειδή πλέον η εξωματική λιθοδοξία έχει χάσει την έγκλη της και την οικονομική της έγκλη που παλιά ήταν πάρα πολύ ψηλή οι αμοιβές τέλος πάντων της εξωματικής, αυτή τη στιγμή ο κόσμος προτιμάει να πάει το περιστατικό ενδοσκοπικά. Παρά τα αυτά δεν πρέπει να αφήνουμε την λογική της εξωσωματικής, γιατί απλώς έχει πάρει τη θέση της. Και ξαναλέω, οι experts, δηλαδή πρέπει να αναρωτηθείς, εσύ Αναστάση, αν είχες μια πέτρα 1% με χαμηλό χρόνο στο units, 1% στο μέσο κάλυπτα, τι θα έκανες? Προσωπικά, δεν το συζητάω, εύκαμπτη ρητροσκόπηση. Θα έκανες εύκαμπτη. Ναι, θα έκανα εύκαμπτη. Δημήτρη, ο κ. Μέμος τι θα έκανε? Αλήθειες λέμε γενικά. Στο σε μέσο κάλικα. Μέσο κάλικα, αλήθειες λέμε, εννοείται αλήθειες. Εγώ θα έκανα εξωματική. Εσύ τι θα έκανε, τον εαυτό σου? Εγώ δεν θα έκανα τίποτα, κύριε Λιάτσκε. Όχι, ήσουν ασυμπτωματικός. Ήσουν ασυμπτωματικός. Νομίζω πάλι εύκαμπτη θα έκανα κι εγώ. Παναγιώτη. Εγώ θα έκανα εξωσωματική. Δημήτρη, είμαστε 2-2. Νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά, Βαγγέλη, ηλικιακό. Όσο είσαι νέος, θέλεις να ορμάς. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι πιο συντηρητικός. Μα εγώ μιλάω σε σένα, να είσαι εσύ ο ασθενής, λέω. Εσύ είσαι ο ασθενής. Εγώ είμαι ο ασθενής. Φυσικά θα πει να κάνω μια λιθοθρυψία και άμα δεν είχα πει. Έτσι, άρα κερδίσαμε 3-2. Κοίταξε. Δεν είχαμε αυτό το option, έτσι. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει και μάλιστα εδώ πέρα αποδείξατε σήμερα περίτρανα. Οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ζημιά κάνει. Εννοείται. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Οπότε, ενώ στην εξωσωματική μετά από 40 χρόνια ξέρουμε. Λοιπόν, πάω εκεί που ξέρω και μέχρι να μάθω τι γίνεται και μέχρι να βγουν εξελίξεις τεχνολογικές που μου να διασφαλίζουν τον νεφρό. Γιατί το πρώτο ως ουρολόγοι πρέπει να προστατεύουμε τον νεφρό. Αυτή είναι η γνώμη. Ωραία. Είναι ατέλειωτη η κουβέντα. Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να την κάνουμε σε λίγο ενδιαφέρον. Να πάμε στο επόμενο, γιατί είναι ήδη και πέντε. Ναι. Λοιπόν, τελευταίο, έτσι, αυτό κι αν είναι της μόδας. Έτσι, λοιπόν, cost effectiveness των ουροτηροσκοπίων μίας χρήσεως σε σχέση με τα πολλαπλά. Λίγο να κάνω ένα σχόλιο ότι εγώ απαραίτητα δεν συμφωνώ με τις απόψεις των συγγραφέων των άρθρων. Έτσι, απλά τα θεωρώ ιντριγκαδόρικα, έτσι, και θέλω να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, έτσι, το cost effectiveness φυσικά έχει να κάνει με τα βήματα. Θα προτιμήσουμε τα πολλαπλών χρήσιμων ουρτηροσκοπία ή τα ουρτηροσκοπία μίας χρήσης. Λοιπόν, τα γενικά ερωτήματα, λίγο να τα ξαναθυμηθούμε. Πώς το κάνει, έτσι, το κόστος του ουρτηροσκοπίου, το κόστος της συντήρησης, η διαθεσιμότητα, έτσι, τρόπος κόστος αποστήρωσης και τι ποιότητα εικόνας έχουμε, χειρισμός του μικροσκοπίου, αξιοπιστία, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι μια κλινική δεν μπορεί να έχει μόνο ένα ουρητηροσκόπιο πολλαπλών χρήσεων. Αυτό καταρχήν πρέπει να γίνει καλά κατανοητό. Δεν είναι ότι θα πάω στο τάδε νοσοκομείο επειδή έχουν ένα. Ωραία. Πάει το ουρητηροσκόπιο, τι κάνεις? Δεν το συζητάμε. Άρα δεν αγοράζει μια κλινική μόνο ένα ουρητηροσκόπιο πολλαπλών χρήσεων. Λοιπόν, θα αναφέρουν στη συζήτηση τις συνθήκες αποστήρωσης, το κόστος των επισκευών. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είναι όλα τα ίδια. Η Storch Ελλάς δεν χρειώνει το ίδιο με την Storch Μπαγκλαντές. Έτσι, ούτε στις επισκευές, ούτε στο κόστος του εστίτη. Υπάρχει διαφοροποίηση τιμών μεταξύ των κρατών. Υπάρχει διαφοροποίηση τιμών μεταξύ των ίδιων των ουρητηροσκοπίων, δηλαδή τα πολλαπλών χρήσεων, δεν κάνουν όλα το ίδιο, έτσι. Η διαφορά της Thought με την Olympus μπορεί να είναι και $7,000 στο ένα ουρητηροσκόπιο. Άρα έχουμε πανσπερμία τιμών. Αυτό δεν μπορεί, έτσι, να μας διαφωτίσει το cost effectiveness έτσι όπως θα το θέλουμε. Τιμή του Lithoview, η Boston, δίνει από 1.300 μέχρι $3,800 ανά ουρητηροσκόπιο. Έτσι. Και αυτό δυσκολεύει την εξίσωση. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η Πάτρα διαπραγματεύεται πολύ καλύτερα τις τιμές που θα αγοράσει τα αναλώσιμα και τα ουρητηροσκόπια σε σχέση με μια άλλη κλινική, η οποία έχει πολύ, πολύ, πολύ μικρή
κίνηση. Τα μεγάλα κέντρα διαπραγματεύονται με ευνοϊκότερους όρους. Λοιπόν, πρέπει να τονιστεί ότι μετά από εκπαίδευση του προσωπικού, το καθαρισμό και στην αποστήριξη, μπορεί η χρήση του τηλεσκοπίου να βελτιωθεί. Τα νούμερα. Ένας πολύ έμπειρος εντουρολόγος μπορεί να βγάλει σχεδόν 160 χρήσεις με ένα ουρτηροσκόπιο πολλαπλών χρήσεων. Επειδή δεν είναι όμως όλοι έμπειροι ενδουρολόγοι αυτοί που τα χρησιμοποιούν, ένα ψηφιακό ουρτηροσκόπιο πολλαπλών χρήσεων αντέχει περίπου 20 χρήσεις, ένα ενοπτικό λιγότερο, έτσι, 6 με 15 χρήσεις. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των ουρτηροσκοπίων πολλαπλών χρήσεων είναι ο αριθμός των γιατρών που τα χειρίζονται, έτσι, θα είναι ενδουρολογικό κέντρο ή αν είναι μια απλή κλινική, πανεπιστημιακές κλινικές, η εμπειρία του προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο των γιατρών, αλλά και του προσωπικού που χειρίζεται το εργαλείο. Και 10, πολύ σημαντικό είναι τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται. Έτσι, στο πολλαπλό χρήσιμο θα βάζει, σε ένα κλασικό θα βάζει πίνα 365 και θα προσπαθεί να κάνει κάμψη. Θα το διαλύσει το εργαλείο. Όσο περισσότερο είναι η χρήση του ρητηροσκοπίου, όσο πιο πολύ αντέχει το πολλαπλό χρήσιμο, τόσο πέφτει και το κόστος, μπορεί να πέσει και 300 δολάρια ανά χρήση. Λοιπόν, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι είναι περίπου, ή μάλλον είναι λίγο πιο φθηνό ανά χρήση το ουρητηροσκόπιο πολλαπλών χρήσεων από ένα ουρητηροσκόπιο μίας χρήσης. Δηλαδή, συγκεκριμένα συγκρίνουν το ενοπτικό της Olympus με το ψηφιακό single use της 2.700 δολάρια αναπεριστατικό με το πολλαπλόν, 2.800 δολάρια με το πολλαπλό χρήσιμο. Αυτό ήταν και το τελευταίο άρθρο. Έτσι. Ναι. Και την εμπειρία μας αναστάσει στην κλινική, εμάς με τα πολλαπλών χρήσεων έχουμε κάνει από 11 και καταστράφηκε μέχρι 71. Δηλαδή, οπότε σε ένα προσωπικό επίπεδο, άμα το σκεφτείς για την κλινική σου ή ένας ιδιώτης για να το αγοράσει, δεν μπορεί να ζει με το άγχος του αριθμήματος. Να ξέρετε ότι η κατεύθυνση είναι μία. Η παγκόσμια κατεύθυνση είναι μια κρίση. Ότι είναι μια κρίση. Τώρα, για να λέμε και αλήθειες. Καταρχάς, η μελέτη αυτή, ο Μπάσκαρο, όταν έκανε ο Σωμάνι, έκανε αυτή τη μελέτη, πήρε το πιο ακριβό μια κρίση στο μικροσκόπιο που αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Για να λέμε τώρα και τις αλήθειες, όπως λέω. Ο αρχικός στόχος της αποστήρωσης ανταποκρίνεται και απευθύνεται μόνο σε κοινωνίες όπως της Αμερικής, της Αγγλίας, Ολλανδίας. Το βασικό κριτήριο της επιτυχίας αυτών των ενδοσκοπίων που αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στην Ελλάδα μεταξύ 600 και 700 ευρώ και πέρα είναι η τιμή τους, έτσι, είναι ότι η ώρα χρήσης τους είναι από 4 μέχρι unlimited, έτσι, μέχρι να σπάσει. Που σημαίνει στην πραγματικότητα, για να είμαστε ρεαλιστές, που το κάνουν όλοι, ότι ένα ουρτηροσκόπιο χρησιμοποιείται σε παραπάνω από ένα περιστατικό. Έτσι. Αυτό δεν το λέει το label, δεν το λέει η ύφεση, αλλά το λέει η καθημερινή πραγματικότητα, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Που σημαίνει ότι μία ουρτηροσκόπηση σε έναν ασθενή, αν το ουρτηροσκόπιο αυτό το χρησιμοποιείς σε 5 ασθενείς, σου κοστίζει 100 ευρώ το περιστατικό. Έτσι. Άρα λοιπόν, ένα σημαντικότατο κομμάτι της επιτυχίας αυτών των ενδοσκοπίων είναι η τιμή τους σε σχέση με τη χρήση τους, που δεν είναι single use στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Και επίσης ένα σημαντικότατο κομμάτι της επιτυχίας αυτών των ενδοσκοπίων είναι ότι με αυτά πλέον μπορεί να εκπαιδευτεί πάρα πολλοί κόσμοι. Ένας ειδικευόμενος, τουλάχιστον στην κλινική μας, το digital, το ουρτηροσκόπιο δεν το χειριζόταν κανένας άλλος εκτός από μένα και τον Παναγιώτη. Έτσι. Τώρα, το πάρει οτιδήποτε. Ας το σπάσει. Τι κάνει, 600 ευρώ κάνει. Και, δηλαδή, αυτά δεν γράφονται στις εργασίες, δεν μπορούν να γραφτούν το κόστος. Αλλά όταν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ουρτηροσκόπια εύκαμπτα μίας χρήσεως που δεν έχουν όριο ζωής στο φως τους, έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι να το χρησιμοποιείς, αυτό θα βλέπει. Η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή για τη λιθίαση, έτσι, των περισσοτέρων. Έτσι.
Οπότε να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες, μέχρι και οι παραδοσιακές storage, ας πούμε, που ήταν πάντα αντίθετες στα single use, το Σεπτέμβριο πλασιάζει το πρώτο single use. Ακριβώς. Το Σεπτέμβριο. Έτσι, η Cook, η Boston, όλες οι εταιρείες θα έχουν single use. Είναι χωρίς return. Και τα πολλαπλών θα χρησιμοποιούνται για ογκολογικά περιστατικά, έτσι, για το UTUK, για να μπορεί να πηγαίνεις και να βλέπεις πιο καλά με φίλτρα. Και επίσης θα φτιαχτούν πολλαπλών χρήσεων με sensors και πιέσεων για να μπορούν πλέον να τεκμηριώνουν και τη διαφορά στη τιμή τους. Αυτό είναι το trend που θα υπάρξει στα επόμενα 5 χρόνια. Ωραία. Σε εμάς στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση βέβαια ότι ανάλογα με τον όγκο των περιστατικών, θα χρησιμοποιούνται εύκαμπτα που είναι είτε μια χρήση είτε πολλαπλών χρήσεων. Για παράδειγμα, εμάς στο τμήμα δεν νομίζω ότι μας συμφέρει να έχουμε μια χρήση για όλα τα περιστατικά. Έτσι δεν είναι. Οπότε. Εκτός Παναγιώτη, να βάζουμε το ουρτηροσκόπιο και κάνουμε 5 περιστατικά με ένα ουρτηροσκόπιο. Εντάξει, αλλά το πρακτικό κομμάτι είναι αυτό. Οπότε κάποιοι θα, ανάλογα με τον όγκο της καθημερινής τους πρακτικής που έχουμε σε ουρτηροσκοπήσεις, θα αποφασίσουν να έχουν μια χρήση ή θα αποφασίσουν να έχουν κάποιο πολλαπλών χρήσεων. Η αλήθεια είναι ότι το πολλαπλών χρήσεων είναι ακριβό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δώσει σε κάποιον εκπαιδευόμενο και να το σπάσει μέσα σε ένα περιστατικό με δύο κινήσεις. Μπορεί ανετότητα να σπάσει το digital, για παράδειγμα. Ή ακόμα και το οπτικό δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Αν σπάσει ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων, είναι ένα θέμα. Να προχωρήσουμε, γιατί έμεινα 20 λεπτά για τον κύριο Μέμο. Αυτό λέω, να πάμε στον κύριο Μέμο, γιατί έχουμε φάει το χρόνο. Βέβαια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, από τη δικιά μου μεριά, καμία σύγκρουση συμφερόντων. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου και τη διοργάνωση για τη μεγάλη τιμή που μου κάνουν. Και προχωρώντας, θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Σε έναν τέτοιο περίπου στα 3 εκατοστά, τι θα διαλέγατε να κάνετε? Υπάρχουν πολλές επιλογές. Φαντάζομαι, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε οποιαδήποτε από τις τεχνικές. Κάποιοι ίσως λίγο περισσότερο. Κύριο Λιάτσικος, ίσως λίγο παραπάνω το στάνταρ διαδρυμικό. Ίσως ο κύριος Αναστασιάδης το RIRS, ίσως ο κύριος Καλυδόνης το Mini PCNL. Τα δεδομένα από τα guidelines μας δίνουν λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μας λένε ότι για λίθους άνω των 3 πρώτη επιλογή είναι το διαδερμικό και να κάνουμε εύκαμπτη χρηματική όταν δεν έχουμε την δυνατότητα για διαδερμικό. Η αναφορά στα διαδερμικά και στις πιο λιγότερο επεμβατικές διαδερμικές τεχνικές είναι απλά ότι έχουν αντίστοιχα ίσως stone free rates με λιγότερη απώλεια αίματος. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει λίγο να δούμε πού μπαίνουν τα μίνι διαδερμικά και αυτή η μελέτη που έχει βγει στο European Urology το Σεπτέμβριο ήταν πολύ ωραία. Ήταν μια non-inferiority μελέτη, πολυκεντρική, με μεγάλο όγκο ασθενών, κοντά στις 2.000, όπου τους στοιχειοποίησαν σε μίνι PCNL 18. Τα outcome ήταν να μετρήσουν το stone free rate με ένα session χειρουργείου, ενώ stone free θεωρούσαν τους ασθενείς που δεν είχαν καθόλου λίθο ή αυτούς που είχαν λίθο μέχρι 4 μιλιμέτρα, αλλά έπρεπε να είναι ασυμπτωματικός, να μην είναι φλεγόνωδης ο λίθος και να μην είναι αποφρακτικός. Μετρήσανε και το VAS score, αιματοκρίνη, εμβολισμούς, χρόνους χειρουργείου και νοσηλείας. Μελέτη όντως μας δείχνει ότι το mini PCNL είναι non-inferior του standard PCNL. Βγάζουν πολύ καλά ποσοστά, ενώ οι συμπτωματικές επεμβάσεις δεν είχαν διαφορά ανάμεσα στα δύο group. Στις άλλες παραμέτρους, η πτώση του αιματοκρίτη ήταν μικρότερη στο mini PCNL, όπως είχαμε λιγότερο πόνο και μικρότερη νοσηλεία. Αξίζει να σημειώσω ότι ο χρόνος χειρουργείου ήταν στατιστικά μικρότερο στο standard PCNL, αν και βλέπουμε ότι ο μέσος χρόνος, η αλήθεια είναι 35 με 36, δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ χωράει λίγο συζήτηση, είναι η αλήθεια. Όσον αφορά την μετάγγιση και τον εμβολισμό, δεν είχαμε διαφορά στα δύο γκρουπ, γιατί σχεδόν σε μετάγγιση προχώρησαν και σε εμβολισμό στη συνέχεια. Ο εμβολισμός σχετίστηκε με τον αριθμό των προσβάσεων και το stone score της πληθύασης. Η αλήθεια είναι ότι έχει πλεονεκτήμα το mini PCNL. Είναι μια τεχνική που φαίνεται ότι παίρνει έδαφος, κερδίζει έδαφος σιγά σιγά. Και
είναι μια τεχνική την οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, θα την βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Άρα, ίσως θα ήταν καλό να οριοθετήσουμε λιγάκι το πού ακριβώς μπορούμε να τη βάλουμε στο τραπεζικό μας αλγόριθμο. Η μελέτη αυτή μας δίνει ένα, τέλος πάντων για λίθους, 2 με 4 εκατοστά. Μας δείχνει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Φυσικά, εδώ πέρα πάντα έχουμε στο νου μας ότι μιλάμε για 24 εναντίον 8. Και αυτό μπορεί ίσως να αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο ότι το στάνταρ είναι καλύτερο. Δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε έτσι. Φυσικά, αν κάνει το mini PCL, στάνταρ ακόμα δεν θα γίνει. Εδώ πέρα νομίζω θα συμφωνήσει και το Προεδρείο ότι σε τέτοιες πέτρες δεν νομίζω ότι θα πήγαινε κάποιος εύκολα να κάνει mini PCNL, νομίζω. Είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι το στάνταρ ακόμα ευτυχώς δεν το έχουμε αφήσει πίσω και ευτυχώς ακόμη γίνονται πράγματα για το στάνταρ. Βλέπουμε στα κομμάτια στο στάνταρ διαδρομικό υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στα dual energy, δηλαδή μιλάμε για μηχανήματα τα οποία έχουν τραϊφέκτα κατσίας, έχουν υδροτριψία με υπερήχους, πρόχρονα με βαλιστική και με αναρρόφηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην δύο μεγάλα μηχανήματα. Το ένα είναι το Trilogy της Boston, συνδυασμό με την EMS, και το άλλο είναι το Shock Pulse της Olympus. Είναι αρκετά ισχυρά μηχανήματα, στα οποία το βλέπουμε και από αυτή τη μελέτη, στην οποία πήρε μέρος και το Πανεπιστημιακό της Πάτρας, όπου βλέπουμε από τα αποτελέσματα από 157 επεμβάσεις διαδρομικού, αξιολογήθηκαν στο ρυθμό με τον οποίο καθάριζε η πέτρα, τα stone free rates, τις βλάβες, ενώ αξιολογήθηκε υποκειμενικά από τον χειρουργό η αποτελεσματικότητα και η χρηστικότητα. Τα δεδομένα που παίρνουν πολύ δυνατά. Βλέπουμε δηλαδή ένα αριθμό λιθοθρυψίας το 1 κυβικό εκατοστό ανά λεπτό, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι στο στάνταρ διαδρομικό, άπαξ και μπούμε, δεν θα πάμε απλά για να την εξαφανίσουμε την πέτρα με το λιθοθρύπτη μας. Θέλουμε να την κάνουμε, αν μπορούμε να την κάνουμε μικρότερα κομμάτια, να τη βγάλουμε, τελειώνουμε πολύ μα πολύ πιο γρήγορα. Ενώ ήρθαν γενικά πολύ θετικά σημάδια όσον αφορά την χρηστικότητα, τη συνδυασμένη χρήση του τραϊφέκτα και το overall effectiveness του εργαλείου. Υπάρχει και το άλλο εργαλείο, το Shock Pulse, το οποίο βγήκε μια μελέτη τώρα τον Απρίλιο, που τα συγκρίνει κατά μέτωπο τα δύο εργαλεία. Η λύθη ήταν φυσικά, ξεκινούσαμε πολύ χαμηλά, από 2 εκατοστά, και συγκρίνανε clearance time, clearance rate και malfunctions. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το Trilogy φαίνεται να είναι αρκετά πιο δυνατό, δηλαδή και πιστοποιεί και τα ευρήματα στην προηγούμενη μελέτη. Στα 5 περίπου λεπτά έχουμε περίπου 5 κυβικά εκατοστά λιθοθρυψίας. Το Shock Pulse είναι λίγο πιο αδύναμο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα δυνατό μηχάνημα. Ενώ το Trilogy ήταν σημαντικό και στο time και στον χρόνο χειρουργείου. Τα malfunctions είχαν μεγάλη διαφορά, με το Shock Pulse να έχει πολύ μεγαλύτερα malfunctions από ότι το Trilogy, εκ των οποίων όμως τα περισσότερα είχαν να κάνουν με την αναρρόφηση. Εδώ πέρα, λίγο να μας πει και το Προεδρείο την εμπειρία του λίγο με αυτά τα μηχανήματα. Εγώ μόνο είχα δει όταν είχα κατέβει στην Πάτρα σε εσάς λίγο το Trilogy. Εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ναι. Το δύο σχόλια. Πρώτον, για τη μελέτη του Τσέν, την πρώτη που δείξαμε. Ναι, ναι, ναι. Ο Τσέν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προωθεί το μίνι εδώ και πάρα πολλά χρόνια με δικό του μηχάνημα, με δικό του νεφροσκόπιο, με δική του ιστορία. Έτσι, άρα, δυστυχώς στη βιβλιογραφία, όταν κάποιος θέλει να προωθήσει κάτι, εξωθεί και τα πράγματα προς μία κατεύθυνση. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν διαβάζουμε κάτι. Έτσι. Το μήνυμα PCNL αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ψάχνει να βρει το πού θα σταθεί. Δεν είναι έτοιμο, ας πούμε, γιατί το τσένι θα σου γίνεται και κοράλι. Γιατί το ελληνικό λεφτά την κάνει αυτός. Έχει κάνει και 30.000 περιστατικά. Έτσι. Τέτοια νούμερα έχει κάνει αυτός.
Οπότε εκεί μένω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς φιλτράρουμε τις γνώσεις. Τώρα, για τα μηχανήματα, τα δύο μηχανήματα, το Trilogy και το SoftPulse, έχω να πω τα εξής. Σαφέστατα είναι πολύ καλά. Εγώ θα πω ότι οι διαφορές είναι, όντως και εμείς σε μια μελέτη που κάνουμε, δείχνουμε ότι το Trilogy είναι καλύτερο. Απλώς το Trilogy είναι πολύ βαρύ στο χέρι, έχει τεράστιο πάνω στο χέρι, που αυτό κάποιος, άμα κάνει κάτι στα κάτω του άλλου, στο τέλος, ας πούμε, δεν μπορεί να το κάνεις όλα εσύ, χρειάζεται να το κάνει κάποιος άλλος, κουράζει το χέρι σου. Επίσης, όλες αυτές οι μελέτες έχουν να κάνουν με probes μίας χρήσεως. Πολύ λίγοι θα τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά για μία χρήση, είναι μεγάλο το ανεβάζει το κόστος. Και σαφέστατα, ένα μεγάλο disadvantage που έχει της Olympus στο SoftPulse είναι ότι την αναρρόφηση την έχει στο χέρι. Και δεν είναι ταυτόχρονη ενεργοποίηση της αναρρόφησης. Είναι με ρυθμιστή. Είναι με ρυθμιστή που δεν κλείνει τελείως όμως. Ή το έχεις ελάχιστο ή το έχεις μεγαλύτερο. Ενώ το Trilogy είναι στο πεδάλ. Δηλαδή το πεδάλ που πατάς, τη στιγμή που πατάς, κάνει και λιθοδοξία και ανάδοση. Που για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, έχεις κάποιο άλλο στοιχείο να πεις για αυτά τα πράγματα. Ναι, βεβαίως. Για το paper το πρώτο που είπαμε, αυτό του Τσέγκ, έτυχε να είμαι reviewer. Είναι πολύ καλή μελέτη. Είναι δύσκολο δηλαδή και σαν reviewer, ενώ μπορεί να διαφωνείς με τη λογική με την οποία έχει παρουσιαστεί αυτό. Είναι πολύ δύσκολο σαν reviewer να πεις ότι δεν είναι καλό το paper, δεν το συζητάμε. Έχει όμως κάποια σημεία τα οποία θέλουν δύο την προσοχή. Το ένα είναι η διαστάση στα δικάρια, δηλαδή το standard PCNL ήταν 24 threads. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει 30, ποια ήταν η ουσία, δηλαδή να συγκρίνεις πρώτη το 24 με το 18 ή με το 16. Ήτανε, ένα σημείο ήταν αυτό. Ποια η διαφορά, ότι στο 30 αυτά τα 2 χιλιοστά διάμετρο έχουν μια σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά την ικανότητα, ώστε και να βγάζεις και κομμάτια λίθων χρησιμοποιώντας τα graspers. Ένα είναι αυτό. Άλλο στοιχείο ήταν σε αυτό το paper ότι δεν εξηγούσε ακριβώς τι λέιζερ χρησιμοποιούσε ο καθένας, τι λιθοτρίπτες υπερήχων χρησιμοποιούσαν. Ποιος μας λέει ότι κάποια από τα στάνταρτ που γίνανε με παλιούς λιθοτρίπτες ήταν λιγότερο αποτελεσματικοί και γίνανε κάποια με λέιζερ περιστατικά τα οποία ήταν με high power laser και ήταν πιο γρήγορο. Δηλαδή έχει διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν ερωτηματικά. Και όταν είναι έτσι multi-institutional studies, υπάρχουν διάφορα κενά και διαφορές από τον έναν στον άλλο σε ό,τι αφορά και την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να μπορέσουν όλα αυτά να καταγραφούν σωστά στο paper. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Trilogy και το SoftPulse, το Trilogy είναι σίγουρα πολύ πιο αποτελεσματικό και το SoftPulse θα έλεγα πιο αποτελεσματικό από το standard λιθοτρίπτη περίπου, ας πούμε, το Lithoclass Master. Το Trilogy είναι πολύ αποτελεσματικό και το δοκιμάζουμε και το δουλεύουμε κιόλας. Σε ό,τι λίγο να είναι σκληρός, μαλακός, οτιδήποτε και ο συνδυασμός όλων αυτών των ιδιοτήτων που έχει κάνει ιδιαίτερα αποτελεσματικό, αλλά το βάρος είναι ένα θέμα. Το βάρος όντως είναι ένα θέμα. Τώρα για το SoftPulse, έχει το πρόβλημα αυτό ακριβώς που ο Γιώργος Λιάτσικος με την αναρρόφηση. Πρέπει να τη ρυθμίσεις με το χέρι, ενώ με το πετάλι, βγάζεις τις ρυθμίσεις σου στο μηχάνημα και ξεκινάς κάτι στη λιθοτρυψία. Και τα κάνει όλα μόνο το μηχάνημα. Οπότε διευκολύνει πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Έχουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, οπότε αν θέλετε, κύριε Μέμα, να μας δείξετε κανένα άλλο περιστατικό. Ναι, έχω ουσιαστικά, αλλάζω λίγο θέμα τώρα, πηγαίνω λίγο στο κατώτερο ερωπητικό. Δεν θα μιλήσω για bipole και αυτά υπάρχουν σε άλλο session και θα αναλυθούν πολύ ωραία. Έχουμε βγάλει τα 5 για το Resum. Βγήκε η μελέτη τώρα τον Απρίλιο. Το Resum το θυμόμαστε όλοι. Ουσιαστικά οι πίνακες είναι που βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα στο IPSS, στο IPSS Quality of Life, φαίνεται ότι τα διατηρούν στην πενταετία. Το QMAX έχει μια ήπια πτώση, να διατηρείται σε μεγάλο βαθμό. Και το BPH, και αυτό έχει, BPHI, έχει μια διατήρηση στα αποτελέσματα. Εδώ είναι λίγο ωραίο να δούμε το retreatment στο Resum, όπου φαίνεται ότι τα πρώτα 3 χρόνια το retreatment σε χειρουργείο έφτασε μέχρι 4,4 και μετά παρέμεινε σταθερό. Αν και οι συγγραφείς λένε ότι
τέσσερα περιστατικά είχαν μέσω λοβό, ο οποίος δεν θεραπεύτηκε με το ρέζουμ και γι' αυτό είχαν retreatment. Αλλά αξίζει να δούμε ότι και στην πενταετία ένα 11% θα ξαναγυρίσει στα φάρμακα. Εντάξει, είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Το τελευταίο άρθρο, για να μην φάμε πάρα πολύ χρόνο, είναι μια network μετανάλυση που έγινε, που δημοσιεύτηκε τώρα τον Απρίλιο, η οποία συγκρίνει τα ResRisum και Eurolift με το TourPe. Δεν είχαμε δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τυχιοποιημένη μελέτη, ή τουλάχιστον έχει γίνει ακόμα, να τα συγκρίνει με το PIA όλα αυτά. Οπότε, με την network μετανάλυση μπορούμε να πάρουμε κάποια δεδομένα για την σχέση που έχουν αυτές οι επεμβάσεις μεταξύ τους. Αξιολόγησαν κατηγορία ούρησης IPSS, QMAX, PVA και Quality of Life, και από το σεξουαλικό κομμάτι μπόρεσαν ουσιαστικά να βάλουν και να συγκρίνουν το Ejaculation Dysfunction Questionnaire και το Bother. Εντάξει, συγκρίναν και το χρόνο χειρουργείου, παραμονή καθήρα κτλ. Οι ασθενείς είχαν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το IPSS, βλέπουμε ότι το TourPe και το Aquablation είχαν μεγαλύτερη βελτίωση σε όλες τις χρονικές στιγμές. Με μία στις 6 μήνες το Aquablation και το Rhythm. Στο Quality of Life ήταν επίσης, φαίνεται καλύτερο στο TourPe και στο Aquablation. Ενώ το TourPe είχε βελτίωση για 12 μήνες στο Quality of Life, ενώ τα υπόλοιπα μέχρι τους 6. Max. Εδώ πέρα αρκετά καλά η διαφορά. Aquablation και TourPe έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά από τα Rhythm και Eurolift. Ενώ και στο PVR αντίστοιχα πολύ μεγάλη διαφορά. Όσον αφορά την εξπερμάτιση, το Eurolift είχε τα καλύτερα αποτελέσματα και στο Ejaculation Dysfunction και στο Ejaculation Bother. Με το ρέζουμ να έρχεται μάλλον δεύτερο. Ουσιαστικά, από τις εμπλοκές βλέπουμε ότι η αιματουρία και η δυσουρία στο Eurolift ήταν σημαντικά, ενώ στο Coablation είχαμε επίσχυση και ουρολίμωξη. Οι τεχνικές, συνοψίζοντας, οι τεχνικές οι οποίες είχαν εκτομή ιστού, φαίνεται ότι είχαν καλύτερα αποτελέσματα στα urinary domains, ενώ το Eurolift και το ρέζουμ που ήταν λιγότερο επεμβατικές είχαν καλύτερα αποτελέσματα στα domain της σεξουαλικής λειτουργίας. Αυτό ήθελα να πω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που βγήκε μια μελέτη που τα κονταραχτυπιούνται έστω έμεσα με κάποιο τρόπο με το TourPe, γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται ποτέ δεν τη βλέπουμε σαφέστατα μπροστά μας. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπειρία με κάποια από αυτές τις τεχνικές. Δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει εσείς, αν τα έχετε δει τη δικιά σας εμπειρία ή κάποιος από το κοινό. Ο Παναγιώτης ο Καλλιδόνης θα σας αναλύσει για το κομμάτι αυτό πιο τέτοιο. Εγώ απλώς θα σας πω ένα πράγμα. Ότι εγώ το 1999 το διδακτορικό μου το έκανα με τη θερμοθεραπεία. Η οποία τότε ήταν θερμοθεραπεία για όλα. Ήταν η επανάσταση. Η επανάσταση. Έτσι. Αυτό το ο τρεις μαύρος ο προστάτης έχει τραβήξει τα πάντα. Του έχουν ρίξει μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Οι τεχνικές αυτές λοιπόν που δεν έχουν αφαίρεση ιστού θα πρέπει να τις κρίνουμε μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί κάνουν ένα πικ φοβερό και κυρίως οδηγείται αυτό από την Αμερική που παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα οι γιατροί εκεί πέρα όταν τα κάνουν minimal invasive έτσι τα πράγματα και φεύγει ο ασθενής άμεσα από όταν χειρουργήσουν. Όμως μετά από 10 χρόνια ξεφουσκώνει. Έτσι. Οπότε το Eurolift, το Resin και όλη αυτή η κατηγορία, όχι το Aquablation, έτσι, το Aquablation είναι άλλη στιγμή, αφαιρίσιστο. Θα πρέπει να συνεχθεί με άλλες τεχνικές. Είναι τεχνικές που, ξαναλέω, κρατώ λίγο μικρό καλάθι, γιατί εγώ όταν έκανα τον διδακτορικό μου, θεωρείταν, ξαναλέω, ότι το θερμοθεραπεία τότε ήταν η επιστήμη. Βρήκαμε τη λύση για την καλοήθη προπλασία του προστάτη. Και μετά από 10 χρόνια, δεν την ξέρουμε άλλες. Παναγιώτη, δεν ξέρω, πες μας τα δική σου εμπειρία που σίγουρα είναι... Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, ναι, στον προστάτη υπάρχει πάρα πολλής χώρος για διάφορες τεχνικές. Να κάψει τον προστάτη, να τον ψήξει τον προστάτη, να τον τηγανίσει τον προστάτη, τέλος πάντων, οτιδήποτε. Η ουσία παραμένει ότι πρέπει να φέρνεις ένα αποτέλεσμα το οποίο να έχει και σε ένα βάθος χρόνου να παραμένει, να μην χρειάζεται πολύ σύντομα είτε να επανεχειριστεί ο ασθενής είτε να ξεκινήσει πάλι φάρμα. Οι τεχνικές αυτές οι νέες επιλεγμένα
σε συγκεκριμένους ασθενείς, ναι, θα συμφωνήσουμε ότι μπορεί να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα, αν αποτύχουν, μπορούμε να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ασθενείς που θέλουν πάση θυσία να μην έχουν παλίνδρομη εξπερμάτιση, οπότε καλό είναι να διαλέξουμε μια από αυτές τις τεχνικές που έχει μικρότερες πιθανότητες. Από εκεί και πέρα, από την εμπειρία από τα διουρητικά που θα παραμείνει ένας κύριος όγκος χειρουργικής του προστάτη του για τα επόμενα χρόνια, γιατί οι περισσότεροι όλοι έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν διουρητικές προστατεκτομές. Θα παραμείνει αυτό σαν τεχνική. Επίσης, αυτό που θα πιστεύω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο με τον καιρό, όσο θα γίνεται πιο αποδεκτό, είναι οι τεχνικές εκπυρήνησης, είτε με λέιζερ, είτε με διπολικό, με κάποιο τρόπο. Γιατί από την εμπειρία από τις εκπυρηνήσεις, αυτό που πρέπει να καταθέσουμε, και αυτό είναι η πραγματικότητα, είναι ότι οι άνθρωποι που τους κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην ούρηση. Και όπως έχει δείξει και σε βάθος χρόνου πλέον, οι πιθανότητες υποτροπής είναι πολύ μικρές. Τώρα, αν συζητήσουμε για θέματα όπως είναι η παλίνδρομη εξπερμάτιση, ναι, έχουν καλές πιθανότητες. Αλλά όταν κάνεις ένα καλό τρουπέ, όταν κάνεις μια καλή εκπυρήνηση, καταλήγεις ακριβώς σε αυτό, ότι μπορεί να έχεις αυξημένες πιθανότητες να έχεις παλίνδρομη εξπερμάτιση. Οι υπόλοιπες τεχνικές θα συνεχίσουν να υπάρχουν για όσο υπάρχει ζήτηση. Και φυσικά αυτό που πρέπει να καθορίσουμε και να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κατευθύνουμε τους ασθενείς στη σωστή τεχνική κάθε φορά, ανάλογα με το τι θέλει ο ασθενής, ποιες και ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολλά διαφορετικά εργαλεία στην γάμα μας. Όσο αφορά αυτή τη network μετανάλυση, εντάξει, αυτά είναι καθαρά στατιστικά και συνήθως αυτά στηρίζονται στις συγκριτικές μελέτες που είναι χαμηλής ποιότητας. Γιατί δεν υπάρχει καλές μελέτες από ablation, σύγκριση ή ούρλιφτ κτλ. Οπότε πιστεύω ότι είναι περισσότερο θεωρητική η συζήτησή μας σε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι θεωρητική, αλλά δίνει μια ένδειξη τουλάχιστον, έτσι, μια ιδέα να μας δώσει, μια μυρωδιά. Ναι. Λοιπόν, ο χρόνος είναι 10:36. Πιστεύω ότι να την κλείσουμε τη συνεδρία, να πάμε στην επόμενη κυρία Ζηνίστου. Δεν ξέρω τι λέτε. Βεβαίως. Δεν σας ακούμε. Ωραία. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμα, καθαρά μηνύματα, κλινικά μηνύματα, να διαμορφώσουμε άποψη, να μας μείνει, και πραγματικά έρχεται πολύ ωραία, σαν μια ωραία συνέχεια, γιατί πλέον πάνω από το 90% των χειρουργείων στην ουρολογία δεν πρέπει να έχουν τομή, κακά τα ψέματα, έτσι. Οπότε η εξέλιξη τεχνολογίας μας βοηθάει σε αυτό. Τα ενδοσκόπια μιας χρήσης βοηθούν πραγματικά στο να εκπαιδεύονται πλέον όλοι. Για μένα είναι απαράδεκτο να βγαίνει δικαιωμένος να μην κάνει, μπορεί τώρα πλέον να κάνει μια εύκαμπτη. Μπορεί την λεωθοσφυξία. Και το εύκαμπτο κυστεροσκόπιο πιστεύω θα πει σιγά σιγά, διότι ο φόβος που ζούσαμε μην χαλάσει κάποιο εργαλείο ήταν πολύ μεγάλο. Και επίσης, με τα καινούρια λέιζερ θέλουμε την ασφάλεια, με τους καινούριους καθετήρες που θα έρθουν, που είπε και ο Βαγγέλης ο Λιάτσικος, ούτως ώστε να περάσουμε. Εγώ είχα στο πλάνο στην ανάπτυξη και το τριφέκτη και τα λοιπά. Δηλαδή, πρέπει να περάσουμε σε καλύτερες συσκευές που να μπορούμε να κάνουμε μεγάλες πέτρες σε μικρό χρονικό διάστημα. Και προχωράμε τώρα να πάμε λίγο στο κατώτερο μουροπητικό, στην αντιμετώπιση, την ενδοσκοπική αντιμετώπιση της ΣΚΥΠ. Σαν συνέχεια του προηγούμενου ερεθίσματος, έχουμε πάλι παραμένει το προεδρείο μας και έχουμε τρεις εξαιρετικούς συναδέλφους. Ο ένας είναι από το προεδρείο, ο Παναγιώτης ο Καλυδόνης, που θα μας πει για τα Λίζερ. Μετά ο Πέτρος ο Τσουντουλής θα μας πει διπολική εκπυρήνηση και χόλεπος Σπύρος ο Καπάτας. Άνθρωποι που δεν τα διάβασαν μόνο, αλλά τα ζούνε. Λοιπόν, πριν παραδώσω να πω ότι έχει ανοίξει στο chat σας, θα γράφω, έχουν ανοίξει το EuroLympics, 20 ερωτήσεις, σας απαντάτε όλη την ημέρα μέχρι το τέλος της σημερινής μέρας, ούτως ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα και να τα σχολιάσουν αύριο οι συντονιστές στο EuroLympics. Οπότε σε όποια ευκαιρία έχετε και αφού ακούσετε και μορφωθείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας με την ενδοουρολογία, να απαντάτε στα EuroLympics ενδοουρολογίες. Λοιπόν,
Οι δύο συντονιστές μας συνεχίζουν και σας παραδείγουν το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε κατευθείαν, δεν έχει νόημα να πούμε κάτι. Είναι τρεις ομιλητές, Παναγιώτης ο Καλλιδόνης, Πάντος ο Σουτουλίδης και ο Σπύρος ο Καβάλης. Έχουμε μια μισή ώρα, έτσι δεν είναι, μια μισή ώρα μπροστά μας. Πρέπει σε μισή ώρα να κάνουμε και την κουβέντα μας και την ομιλία μας. Οπότε, Παναγιώτη, ξεκινάς εσύ. Καλημέρα και πάλι. Να σας να κάνω share την εικόνα μου. Μισό λεπτάκι. Ομιλία. Μπορείτε να τη δείτε. Βέβαια, μια χαρά. Ωραία. Κάνε εσύ και την εικόνα. Τώρα νομίζω ότι... Ωραία, εξαιρετικά. Να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Χατζηχρήστου προσωπικά για την τιμή να με καλεί, πρέπει να είναι η πέμπτη χρονιά, έκτη χρονιά στο Euroschool, να πέσω και ο συντονιστής αλλά και κυριότερος ομιλητής, να συζητήσουμε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα αναπτύξω το θέμα των lasers. Είχα έτσι μία σκέψη το τι θα συζητήσω, γιατί πρακτικά αφού οι δύο επόμενοι ομιλητές έχουν να συζητήσουν τις τεχνικές, εγώ σκέφτηκα να συζητήσω, το θέμα μου ήταν lasers, είναι ένα πολύ μεγάλο και hot topic, έχει πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, θα επικεντρωθώ περισσότερο στο θέμα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη τώρα, αλλά θα πω και κάποια βασικά πράγματα για τα laser, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλοι οι χρήστες lasers στην ουρολογία, όλοι οι ουρολόγοι. Επίσης, υπάρχουν και πολλοί ουρολόγοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλές λεπτομέρειες για διαφορετικά laser. Οπότε θα κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση, να μάθουμε κάποια πράγματα και μετά στη συνέχεια να δούμε συγκεκριμένα για την καλοήθεια υπερπλασία του προστάτη. Και φυσικά θα μιλήσουμε για τα λέιζερ της ουρολογίας και πώς λειτουργούν και τι διαφορές έχουν μεταξύ τους. Παναγιώτη, απλά δεν χρειάζεται τα τεχνικά. Θέλουμε να μας δώσεις. Σε καμία περίπτωση. Εσύ ακριβώς έτσι είναι. Δεν τα πιάνω εύκολα, τα ξέρεις, βοήθησε. Απλά πράγματα. Θα δείτε και απλά θα μπούμε σε ένα-δύο σημεία λίγο πιο βαθιά για να καταλάβουμε τη διαφορά. Τα lasers είναι ουσιαστικά μία δέσμη φωτός ενισχυμένη, έχει κάποια συγκεκριμένη ισχύ, κατευθυνόμενη προς μία κατεύθυνση, την οποία την έχουμε δημιουργήσει με κάποιο συγκεκριμένο μηχανισμό. Θα συζητήσουμε πώς γίνεται αυτό. Αυτά είναι τα αρχικά που ξεκινάει η λέξη laser από τα αγγλικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μία ακτίνα φωτός, η οποία σε σχέση με το λευκό φως έχει τη διαφορά ότι είναι μονοχρωματική, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και έχει συγκεκριμένο μήκος κύματος. Γι' αυτό και προφανώς είναι και μονοχρωματική, γιατί έχει πολλά διαφορετικά μήκη κύματος το λευκό φως. Πώς παράγεται η συγκεκριμένη ενέργεια? Ουσιαστικά έχουμε κάποιο υλικό στο οποίο... το οποίο βρίσκεται σε μια βασική ενεργειακή κατάσταση, του δίνουμε ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, κάποιους μηχανισμούς τέλος πάντων. Αυτό το υλικό μετατρέπεται σε ενεργοποιημένη κατάσταση και μετά όταν το αφήσουμε να ηρεμήσει, χάνοντας την ενεργοποιημένη του κατάσταση, απελευθερώνει φωτόνια, φωτεινή ενέργεια ουσιαστικά. Αυτή η ενέργεια εμείς πρέπει να την κατευθύνουμε κάπως. Για να την κατευθύνουμε υπάρχει ένας μηχανισμός, σαφώς, πολύπλοκος, αυτά είναι περισσότερο των μηχανικών, δεν έχουμε εμείς πολλά να συζητήσουμε σε αυτό. Έχουμε κάποιους καθρέφτες, οι οποίοι θα κατευθύνουν τα φωτόνια προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και υπήρχε αντίστοιχα και μια συγκεκριμένη διάταξη, η οποία από όλα αυτά τα φωτόνια που θα έχουν κατευθυνθεί, θα έχουν πάρει συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα τα αφήσει να απελευθερωθούν προς την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε, τη μορφή μιας ισχυρής δέσμης φωτός. Αυτό είναι λίγο πολύ όλο ο μηχανισμό, όλο αυτό το τεράστιο μηχάνημα που βλέπουμε το λέιζερ. Αυτό είναι. Τώρα, οι λεπτομέρειες, αυτά ανήκουν για τους μηχανικούς, δεν έχουν να κάνουν με τους ουρολόγους. Όμως, αυτή η δέσμη του φωτός, αν θέλουμε να έχει, είναι φωτεινή ενέργεια, η οποία θα έχει διάφορα μήκη κύματος πιθανότατα, θέλουμε να την κατευθύνουμε και να έχει συγκεκριμένο μήκος κύματος, το οποίο συγκεκριμένο μήκος κύματος θα έχει τις ιδιότητες, θα το συζητήσουμε πιο μετά, για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και να έχει την κλινική πρακτική, το effect στην κλινική πράξη που θα κάνουμε. Ουσιαστικά για να το κάνουμε αυτό, περνάει μέσα το φως αυτό, το ισχυρό φως που έχει δημιουργηθεί, αυτά τα φωτόνια, περνάνε μέσα από ένα συγκεκριμένο κρύσταλλο, οι κρύσταλλοι είναι διαφορετικοί. Το όνομα τούλιουμ, το όνομα χόλμιουμ,
το KTP, δηλαδή αυτό το Green Light Laser που γνωρίζουμε, το Diode, όλα αυτά είναι laser τα οποία ονομάζονται από το κρύσταλλο από τον οποίο, μέσα από τον οποίο θα περάσει αυτή η δέσμη φωτός. Και θα πάρει αντίστοιχα συγκεκριμένο μήκος κύματος η φωτεινή αυτή δέσμη. Οπότε στην ουρολογία έχουμε συγκεκριμένα λέιζερ τα οποία έχουν εφαρμοστεί κλινικά. Υπάρχουν διάφορα ιατρικά λέιζερ, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην ουρολογία ή δεν είχαν καμία χρησιμότητα για να τα χρησιμοποιήσουν ποτέ. Υπάρχει το Holmium, το Holmium Young Laser που είναι συγκεκριμένος κρύσταλλος, το Thulium, το Diode και τα λεγόμενα Green Light Lasers που είναι το Calcium Titanyl Phosphate ή Lithium Borate, το λέγεται KTP, το πρώτο, και το δεύτερο λέγεται LBO, είναι τα λεγόμενα Green Light Lasers. Αυτά τα laser, το καθένα τους έχει συγκεκριμένα μήκη κύματος. Τα Green Light Lasers είναι στα 532 νανόμετρα το μήκος κύματος. Τα Holmium και τα Thulium είναι 2000 και κάτι νανόμετρα το μήκος κύματος. Ενώ το Diode έχει διαφορετικά μήκη κύματος από 830 ως 1470. Τι θέμα έχει το μήκος κύματος? Παίζει ρόλο, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, για το τι κλινική φυσική ιδιότητα μπορεί να έχει το συγκεκριμένο laser. Σε ό,τι αφορά τα green light lasers, τι χαρακτηριστικά έχουν, γιατί αυτά λίγο πολύ πρέπει να τα ξέρουμε σαν ουρολόγοι, γιατί τη στιγμή που χρησιμοποιούμε ένα green light laser. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι στα 532 νανόμετρα απορροφάται από την αιμοσφαιρίνη, άρα είναι το πιο αιμοστατικό λέιζερ. Τι άλλο θέμα έχει? Δεν απορροφάται ιδιαίτερα στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι ταξιδεύει πάρα πολύ η δέσμη του μέσα στο νερό. Μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 100 μέτρα ανάλογα με τι ισχύ έχει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γι' αυτό το λόγο οι ίνες που έχουμε στο green light laser είναι πλευρικές ίνες. Σημαδεύουν, βάζουμε μέσα την ίνα στον προστάτη και σημαδεύουν προς τα κάτω, δεξιά-αριστερά περιστρέφουμε την ίνα αυτή. Είναι πλευρική η εκπομπή της δέσμης laser. Αυτό γίνεται γιατί? Για να αποφύγουμε τα στόμια, να μην τραυματίσουμε την κίστη. Στα άλλα laser, το Holmium, το Thulium, που είναι, τα laser αυτά έχουν σημαντική απορρόφηση στο νερό, άρα είναι πολύ πιο ασφαλή για να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα στους χώρους που δουλεύουμε. Γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε για να σπάμε πέτρες, τα χρησιμοποιούμε στον προστάτη και μπορούμε να έχουμε ίνες πρόσθετες εκπομπής. Θα ρωτήσει και κάποιος ποια είναι η διαφορά μεταξύ, τι ιδιαίτερο θέμα υπάρχει ανάμεσα σε μια πλευρική ίνα και σε μια ευθεία ίνα, μια ίνα που εκπέμπει μπροστά στην άκρη της ή μια ίνα που δείχνει στο πλάι. Αυτό είναι το κόστος, γιατί αυτές που είναι οι ευθείες που εκπέμπουν μπροστά, αυτές είναι οι ίνες που μπορούμε να τις κόψουμε και να τις κόβοντάς τες, ό,τι έχει θαρρύ μπροστά, λίγο-λίγο να τη χρησιμοποιήσουμε ξανά την ίνα και να μην έχουμε προβλήματα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με την πλευρική. Διαφορές άλλες των λέιζερ και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας είναι ότι το Holmium και το Thulium έχουν ελάχιστη διείσδυση στον ιστό. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα χρησιμοποιούμε, αυτό που βλέπουμε ότι είναι το effect, αυτό είναι το effect, δεν έχει κάτι άλλο να περιμένουμε βαθύτερα. Το green light είναι λίγο πιο βαθιά η διείσδυσή του και πάλι δεν είναι προβληματική. Το άλλο το laser, το diode, το οποίο γι' αυτό δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό, έχει πολύ μεγάλη διείσδυση, μπορεί να φτάσει και τα 5 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που σημαδεύεις και είσαι κοντά στην κάψα του προστάτη, μπορείς άνετα να τρυπήσεις την κάψα του προστάτη και να βγεις και εκτός προστάτη με αυτά τα 5 χιλιοστά ανάλογα το περιστατικό. Διαφορές άλλες των lasers αυτών, κυρίως του Holmium και του Thulium, και θα έλεγα μάλλον το Thulium και το Green Light θα το βάλω μαζί, γιατί είναι και τα δύο είναι lasers συνεχόμενης εκπομπής. Δεν δίνουν σε παλμούς, δεν δίνουν, είναι συνεχόμενη η ακτίνα laser την οποία εκπέμπουν. Αντιθέτως, το Holmium δουλεύει παλμικά. Δίνει παλμούς, ανάλογα με τη συχνότητα που θα το ρυθμίσουμε, φωτεινής ακτινοβολίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μας, τους ουρολόγους? Ότι αν έχουμε ένα παλμικό λέιζερ, ένα Holmium στα χέρια μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλά λίθο. Και αυτό φαίνεται γιατί είναι το κύριο λέιζερ για να αντιμετωπίσουμε λίθους. Μπορούμε να ρυθμίσουμε. Δουλεύει ουσιαστικά πώς δουλεύει το σφυρί. Όπως το σφυρί θα χτυπήσει, όπως δουλεύει το κομπρεσέρ διαδοχικά για να σπάσει ένα πέτρωμα, αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο δουλεύει και το Holmium το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Μπορεί σε υψηλή ισχύ αυτά τα παλμικά λέιζερ να φέρουν αποτέλεσμα και σε ιστούς. Δεν είναι τόσο λεπτό, τόσο λεπτή η διατομή του ιστού που μπορείς να κάνεις με αυτό το λέιζερ. Γιατί
Αναγκαστικά, αφού την δίνει σε παλμούς, θα κάνει αυτό που λέω εγώ το φαινόμενο του change, του αλυσοπρίων. Θα είναι πριονωτό αυτό το οποίο θα κόψεις. Αν αυξήσεις πολύ τη συχνότητα, και αυτό το κάνουν τα υψηλής ισχύως λέιζερ που έχουμε τώρα, δηλαδή ένα λέιζερ 100W, 150W, 120W, αυξάνεις πάρα πολύ τη συχνότητα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το φαινόμενο λίγο πολύ εξαφανίζεται και γι' αυτό έχεις πιο καλά, πιο άνετη δουλειά στο χειρουργείο όταν δουλεύεις με ένα τέτοιο λέιζερ σε ιστό. Ανάμεσα από τον κάθε παλμό, είναι λογικό ότι υπάρχει κάποιος χρόνος για να ψυχθεί ο ιστός. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εξαχνώσουμε ιστό. Δεν μπορούμε να το λιώσουμε τον ιστό. Δεν μπορούμε να τον εξαχνώσουμε. Είναι αδύνατο γιατί δεν μπορεί να φτάσει αυτή την υψηλή θερμοκρασία, το λέει. Σε αντίθεση, αυτά τα λέιζερ που έχουν συνεχή εκπομπή δεν έχουν καλά αποτελέσματα σε λίθους. Κυρίως λόγω του ότι δρούν λίγο και λίγο διαφορετικά από άποψη της υποχημική και θα την εξηγήσουμε λίγο πιο μετά. Είναι πολύ καλά στο να κόβουν τον ιστό. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενέργειας, μπορεί να έχουν και διαφορετικά αποτελέσματα, να είναι λίγο πιο αιμοστατικό, να κάνει καλύτερα εξάχνωση ανάλογα το πώς θα το ρυθμίσεις. Και φυσικά έχουν ένα σαφές υψηλό θερμικό αποτέλεσμα στους ιστούς, μπορούν να τους εξαχνώσουν. Οπότε ένα τέτοιο λέιζερ, για παράδειγμα, είναι το τούλιουμ, είναι το green light. Τώρα, να δούμε λίγο από το κλινικό κομμάτι, από την εμπειρία μας, κάποια πράγματα. Αυτά είναι βίντεο που δείχνει ουσιαστικά τη διαφορά που έχουν μεταξύ τους. Βλέπουμε τούλιουμ σε εκπυρήνηση δεξιά, αριστερά είναι χόλμιουμ σε εκπυρήνηση. Είναι διαφορετική η υφή της δουλειάς που γίνεται ενώ κάνουμε εκπυρήνηση. Βλέπετε πόσο αποτελεσματικά, για παράδειγμα, το τούλιουμ μπορεί και κόβει μέσα στον ιστό. Η πραγματικότητα είναι ότι για ιστό είναι καλύτερο το τούλιουμ. Βέβαια, με την τεχνολογία όπως έχει αναπτυχθεί και στο χόλμιουμ, το οποίο είναι και πολύ χρήσιμο, όπως είπαμε, και για τους λίθους. Ουσιαστικά ο συνδυασμός αυτών των δύο χαρακτηριστικών, δηλαδή καλής σχετικά εκτομής ιστού, αλλά εξαιρετικό για λίθους, κάνει το χόλμιουμ να έχει ουσιαστικά την πρωτοκαθεδρία στις επιλογές των συστημάτων. Αντίστοιχο είναι το πώς λειτουργούν τα διάφορα. Το ένα βίντεο δυστυχώς μάλλον κάτι αποφάσισε. Αντίστοιχα είναι τα λέιζερ που έχουν συνεχή παροχή ενέργειας. Εδώ βλέπουμε πώς μπορούν και εξαχνώνουν τον ιστό. Αυτά είναι πράγματα που λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, τα έχουμε δει στην κλινική πράξη, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να καταλάβουμε και τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Τώρα, πώς καταφέρνει και ποια είναι η διαφορά που έχει αυτό που είπαμε πιο πριν που συζητήσαμε. Το tulium fiber laser με το απλό tulium και μπορεί και σπάει πέτρες, για παράδειγμα. Και πώς καταφέρνει το χόλμιουμ και σπάει πέτρες και δεν μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα σε ιστούς ή μάλλον φέρνει ένα αποδεκτό αποτέλεσμα σε ιστούς, αλλά το τούλιουμ δεν μπορεί να το συναγωνιστεί, για παράδειγμα, να κάνει λιθοτριψία. Είναι κάποια συζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε ακριβώς τώρα στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Ένα χόλμιουμ, όταν θα δώσει την ενέργειά του, για να μπορέσει να φέρει, να δημιουργήσει κάποιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να ανεβάσει τη μέγιστη ισχύ, εκείνη τη στιγμή που δίνει τον παλμό του, πάνω από 1000 βατ. Συνήθως είναι γύρω στα 2000 βατ. Αυτό τι κάνει, η ενέργεια αυτή που βγαίνει μπροστά από την ίνα, εξαερώνει επιτόπου, ατμοποιεί το νερό που βρίσκεται μπροστά, φτιάχνει ουσιαστικά μια μεγάλη φυσαλίδα. Και αυτή η φυσαλίδα, όταν σπάσει, ένα οστικό κύμα που κατευθύνεται προς το λίθο και σπάει το λίθο. Αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χόλμιουμ. Αυτό σημαίνει τι? Ότι η ενέργεια αυτή η οποία θα δώσει δίνεται με έναν τέτοιο τρόπο, φτιάχνει ένα οστικό κύμα και αυτό το οστικό κύμα θα πρέπει να πάει να δράσει στον ιστό. Άρα δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα που θα έχει το τούλιουμ. Το τούλιουμ τι κάνει? Το τούλιουμ ουσιαστικά δεν μπορεί να φτάσει τόσο υψηλές τιμές ενέργειας τιμιαίας όταν δίνει τους παλμούς, και μάλιστα το δίνει και συνεχόμενα. Θα μπορούσε να έχει 2.000 βάτ συνεχόμενη ενέργεια. Έχει, για την ακρίβεια, έχει γύρω στα 200 βάτ. Αυτά τα 200 βάτ όταν τα δίνει το τούλιουμ έχει ένα πολύ καλό θερμικό αποτέλεσμα και βρώζει μπροστά στην ίνα, όμως δεν καταφέρνει να κάνει αυτή την εξαέρωση του νερού και να δημιουργήσει στιγμιαία αυτή τη μεγάλη φούσκα, ώστε να δημιουργήσει το οστικό κύμα και να σπάσει πέτρα. Γι' αυτό δεν είναι καλό το τούλιουμ στο να φέρει αποτέλεσμα στους λίθους. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η ενέργεια στα δύο λέιζερ, στο τούλιουμ και στο χόλμιουμ, κάνει τη διαφορά στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες.
Το τούλιμο Φάιμπελερ Λέιζερ αυτό που καταφέρνει είναι ότι ανεβάζει τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να δώσει στον παλμό του το τούλιου, το ανεβάζει στα 500 βατ, βέβαια πλέον γίνεται παλμικό λέιζερ, δεν γίνεται συνεχόμενο λέιζερ, και σε αυτά τα 500 βατ μπορεί να δημιουργήσει αντίστοιχα μια φυσαλίδα και να φτιάξει οστικό κύμα για να σπάσει μια πέτρα. Άρα, κρίνοντας από αυτά, ουσιαστικά το τούλιουμ είναι φυσικοχημικά περισσότερο για ιστούς, το χόλμιουμ είναι περισσότερο για πέτρες. Και από εκεί και πέρα, οι τροποποιήσεις από άποψη τεχνολογίας για το κάθε λέιζερ καταλήγει στο να μας δώσει και να καταφέρει να γεφυρώσει αυτές τις διαφορές. Δηλαδή να μπορέσει το χόλμιουμ να δουλέψει στους ιστούς και το τούλιουμ να μπορέσει να δουλέψει σε πέτρες. Βλέπετε πώς φτιάχνονται οι διάφοροι. Πώς φτιάχνονται αυτό το bubble που είπαμε, αυτή η φούσκα του υγρού, του εξαερωμένου νερού ακριβώς μπροστά από την Ίνα. Και φυσικά υπάρχουν και τεχνολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στα holmium laser, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να δώσει με τέτοιο τρόπο τον παλμό της ενέργειας, ώστε να δημιουργηθούν και οι φούσκες αυτές να έχουν και διαφορετικές διαστάσεις, διαφορετικό μορφολογία και διαφορετική διασπορά του οστικού κύματος προς το στόχο του λέιζερ. Αυτά είναι τα καινούργια συστήματα του Tulium Fiber Laser και αυτά περισσότερο η συζήτηση έγινε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις διαφορές γιατί είναι καινούριο σύστημα. Εδώ είναι κάποια βίντεο που δείχνει το δεξιά βλέπετε το effect, το αποτέλεσμα που έχει ένα απλό Tulium πάνω στην πέτρα, απλά την έκαψη. Αριστερά τώρα βλέπετε πώς δουλεύει το αντίστοιχο Tulium Fiber Laser. Αυτό είναι από μία από τις εταιρείες που φτιάχνουν τέτοιο laser. Βέβαια, έχουν ανεβάσει αυτή τη μέγιστη στιγμή ισχύ στα 500 βατ, οπότε καταφέρνει να έχει και κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα στους λίθους. Οπότε αυτές είναι οι σημαντικές διαφορές. Διαγραμματικά θα μπορούσε κάποιος να το δείξει έτσι. 200 βατ το Tulium. Το Tulium Fiber Laser ανέβασε τη μέγιστη ισχύ του στα 500, οπότε αυτό μας έφερε διαφορά στα αποτελέσματα. Και έχουμε μετά ένα Holmium το οποίο λειτουργεί σε πολύ υψηλές τιμές ενέργειας στιγμίας, το οποίο κάνει και τη διαφορά σε ό,τι αφορά το θέμα της λιθίασης. Τι εφαρμόζεται στην ουρολογία από άποψη laser? Αυτά που γνωρίζουμε ιδιαίτερα στην περίπτωση του προστάτη είναι το Diode Laser, το KTP, που είναι το Green Light Laser ουσιαστικά, το Holmium και το Tulium. Εδώ θα κάνω μια σύντομη αναφορά σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα και τι γνωρίζουμε για αυτά και στηριζόμενος περισσότερο στα guidelines. Αυτό που ξέρουμε για το Diode Laser είναι ότι γενικότερα δεν έχει καλές μελέτες. Είναι ένα λέιζερ το οποίο λίγο πολύ πιστεύω ότι τίνει στο να ξεχαστεί. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο λέιζερ, κυρίως λόγω του ότι το βάθος διείσδυσης που είπαμε είναι αρκετά μεγάλο και αυτό δημιουργεί διάφορα ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του συγκεκριμένου λέιζερ. Υπάρχουν διάφορες απόψεις στο πώς θα καταφέρεις να το δουλέψεις το συγκεκριμένο λέιζερ. Φτιάχνει μια πολύ γερή νεκρωτική ζώνη, η οποία, όπως είπαμε εδώ για παράδειγμα, βλέπετε στην εικόνα, μπορεί να είναι και 14 χιλιοστά, σημαίνει διεισδύει πολύ βαθιά μέσα στον ιστό. Το κάνει ιδιαίτερα επισφαλές σε βάσεις έτσι, προστάτικου, όσο να είναι θέλουμε μια λεπτή εκτομή του αντίστοιχα του αδενώματος. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι ακόμα πρέπει και να μπει κάποιο στη λογική να κάνει μια διουρηθική και να αφαιρέσει τα νεκρωτικά στοιχεία που το κάνει όχι ιδιαίτερα πρακτικό για τους ουρολόγους. Έχουμε το Green Light Laser, το οποίο ήταν το πρώτο σε κλινική εφαρμογή laser για την υπερπλασία του προστάτη. Έχει καλά αποτελέσματα τα οποία έχουν τεκμηριωθεί στα αρκετά χρόνια που βρίσκεται σε κλινική εφαρμογή. Δεν έχουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, η πραγματικότητα είναι καλά. Γενικότερα αυτό που μας λέει, που μας αναφέρει και η Πανευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία ουσιαστικά είναι ότι καλύτερο είναι για προστάτες από 30 έως 80 σεσέ, προστάτες δηλαδή που θα αντιμετωπίζαμε με TURP. Υπάρχει μια καινούρια, εννοείται ότι το συγκεκριμένο λέιζερ είναι ένα λέιζερ συνεχούς παλμού που είπαμε προφάει πάρα πολύ καλά η αιμοσφαιρίνη, είναι πολύ αιμοστατικό, είναι εξαιρετικό για περιστατικά που παίρνουν αντιπυκτική αγωγή. Παραμένει όμως ένα λέιζερ το οποίο κάνει μόνο εξάχνωση, γιατί τώρα τελευταία έχουν βγει κάποιες μελέτες με πολύ περιορισμένα δεδομένα που συζητάνε και το θέμα της εκπερίωνησης χρησιμοποιώντας αυτό το λέιζερ.
Το holmium laser κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για εκπυρήνηση. Ό,τι άλλες μελέτες και προσπάθειες είχαν γίνει να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, λίγο πολύ δεν συνεχίστηκαν. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για διάφορα μεγέθη προστάτη. Μπορεί να είναι ένα, έχει μακροπρόθεσμα καλά τεκμηριωμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα στην ούρηση για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη επέμβαση. Και φυσικά είναι μια ασφαλής επέμβαση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ασθενείς που παίρνουν αντιπληκτική αγωγή αντιμυοπεταλιακά. Σας βάζω εδώ αντίστοιχα και του 2013 τα Lasers and Technologies Guidelines της Πανευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, για να δούμε ότι σε βάθος χρόνου λίγο-λίγο όλα αυτά τεκμηριώθηκαν, οπότε είναι ένα εξαιρετικό λέιζερ, βέβαια με τη μορφή πάντα της εκπυρήνησης του προστάτη. Το τούλιουμ, λόγω του ότι, όπως είπαμε, είναι το πιο κατάλληλο για ιστούς, μας δίνει διάφορες δυνατότητες, μας δίνει δυνατότητες να εξαχνώσει ο προστάτης, μας δίνει δυνατότητες να εξαχνώνουμε και να κόβουμε τον προστάτη σε τεχνικές, μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να κάνουμε εκπυρήνηση του προστάτη. Πολύ αποτελεσματικό επίσης και για ασθενείς με υποαντιπηκτική αγωγή. Σε ό,τι αφορά την εξάχνωση του προστάτη, περιμένουμε περισσότερα δεδομένα μακροπρόθεσμα, ενώ σε ό,τι αφορά την εκπυρήνηση, θα θέλαμε περισσότερα δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου λέιζερ και σε σχέση με την παραδοσιακή διουρηθρική, αλλά σε σχέση και με τα άλλα λέιζερ. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι τα λέιζερ γενικότερα είναι εργαλεία. Δεν υπάρχουν τέλεια εργαλεία και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης, δεν υπάρχουν και τέλειες ενδείξεις. Γι' αυτό κάθε φορά θα πρέπει να διαλέγουμε και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό για τον ουρολόγο. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει διαφορετικές τεχνικές ώστε να διαλέγει την πιο κατάλληλη τεχνική για το περιστατικό που έχει μπροστά του, αλλά και αντίστοιχο και ο ασθενής του τι θα ήθελε, τι θα προσδοκεί σαν αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο. Η αξία όλων των χειρουργικών τεχνικών έχει να κάνει με το χρήστη. Μπορεί κάποιος να έχει το καλύτερο εργαλείο στα χέρια του και να μην είναι ικανός και να ακόμα ή να μην είναι έμπειρος. Οπότε κάποιος ο οποίος έχει κάτι που είναι πιο παραδοσιακό να μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά. Φυσικά εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όποια βέλτιστη στη φύση και φυσικά τα εργαλεία δεν κάνουν το μάστερο. Οπότε από εδώ και πέρα θα δώσω σκητάλη στους συναδέλφους να συζητήσουν το τεχνικό κομμάτι που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη. Παναγιώτη, πολύ ωραία ομιλία. Εγώ θα κάνω μια εντρικαδόρη ερώτηση πριν ξεκινήσουν οι συνάδελφοι να μιλάνε για τις δύο τεχνικές. Εγώ είμαι μάνατζερ σε ένα νοσοκομείο. Έτσι, και έρχεται ο γιατρός και μου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να κάνω εκπυρηνήσεις και θέλω να τις κάνω με ένα λέιζερ. Και εγώ θα του πω, ρε εσύ, αφού η εκπυρήνηση γίνεται με διπολική ή με μονοπολική, γιατί να τις κάνεις με λέιζερ? Θέλω λοιπόν να προσπαθήσεις λίγο να με πείσεις εμένα γιατί θα χρειαστώ να χρησιμοποιήσω το λέιζερ για την εκπυρήνηση και όχι μία λογική που την έχουμε ήδη μέσα. Έχουμε, δηλαδή, θα αλλάξει μία λούπα και είσαι έτοιμος. Γιατί να πάω σε τεχνικό? Βεβαίως. Αυτό ακριβώς ήταν το δίλημα που είχα και εγώ όταν είχα την ευθύνη και αποφάσισα να πάω σε εκπυρήνηση με διπολική. Λόγω του κόστους. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι η εκπυρήνηση έχει, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε επί ώρες αν έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή όχι συγκριτικά με μια καλή διουρηθρική προστατεκτομή. Με μια καλή διουρηθρική προστατεκτομή θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε, αλλά η εκπυρήνηση πραγματικότητα είναι ότι και όποιος έχει δοκιμάσει τη διουρηθρική εκτομή και μετά στη συνέχεια δοκιμάσει την εκπυρήνηση, γνωρίζει ότι η εκπυρήνηση έχει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Και από τη στιγμή που γίνει η εκπυρήνηση, η περισσότερη, η συντηρητική πλειοψηφία, να το πω, των ασθενών, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το θέμα ούρηση. Από εκεί και πέρα, μακροπρόθεσμα έχει δείξει ότι πάνε εξαιρετικά καλά και δεν χρειάζεται να χειρουργηθούν ξανά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λέιζερ,
να το κάνει. Αν θα κάνει κάποιος εκπυρήνηση με λέιζερ ή θα κάνει εκπυρήνηση με διπολικό. Τότε σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα το εξής. Το λέιζερ καταφέρνει και πετυχαίνει κάτι που στο διπολικό πιστεύω δεν το πετυχαίνει. Είναι εξαιρετικά στην αιμόσταση, που σημαίνει ότι λειτουργεί σε ένα πεδίο που κατά πλειοψηφία δεν έχει τόσο πολύ αίμα, είναι σχετικά καθαρό το πεδίο. Κάνουν πολύ ωραίο, πολύ καλό, πολύ καλό κόψιμο στην περιοχή που θα του υποδείξεις του λέιζερ και καταφέρνεις έτσι να είσαι πολύ πιο προστατικός, να αντιμετωπίσεις μεγαλύτερη γκάμα περιστατικών και πιο δύσκολα περιστατικά χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο λέιζερ και το συνδυάζοντάς το με την εκπυρήνηση. Τώρα, αν με ρωτάγατε ποιο λέιζερ θα διάλεγα για, αν με ρώταγε ο μάνατζερ του νοσοκομείου, για να μπορώ να έχω και χρησιμότητα και για άλλα πράγματα, να μην είναι μόνο για την καλλιεργική υπερπλασία του προστάτη, γιατί λογικό είναι να πει ότι από τη στιγμή που κάνεις αφού κάνετε το διουρυθρικό, γιατί να πάρουμε ένα λέιζερ που στοιχίζει μόνο για το διουρυθρικό. Θα διάλεγα ένα holmium λέιζερ, το οποίο να μπορώ να αντιμετωπίσω και λίθους. Οπότε εκεί που θα έπαιρνε ένα λέιζερ για λίθους, για παράδειγμα, θα πάρει ένα λέιζερ που θα κάνει λίθους και αντίστοιχα θα πάει και ένα βήμα παραπέρα στην αντιμετώπιση του προστάτη κάνοντας εκπυρηνήσεις με λέιζερ. Δεν ξέρω αν έπρεπε, αλλά θα κάνω δικό. Πάμε να προχωρήσουμε κιόλας, να μας μιλήσει ο κύριος Σουντουλίδης για την διπολική εκπυρήνηση. Κύριε Σουντουλίδη. Καλημέρα σας. Παναγιώτη, βγάλε την παρουσίασή σου μόνο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε, ναι. Νομίζω, ναι. Ένα δευτερόλεπτο, δώστε να βγάλω. Λοιπόν. Φαίνεται η διαφάνεια. Βλέπετε. Εγώ δεν τη βλέπω ακόμα. Ανεβαίνει. Τώρα okay. κάντε full screen μόνο. Είμαι full screen, ναι. Πολύ ωραία, ναι. Okay, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική πρόσκληση να συζητήσω σήμερα μαζί σας το θέμα της εκπυρήνησης του προστάτη από την πλευρά της εκπυρήνησης με διπολική διαθερμία. Δεν έχω καμία δήλωση συμφερόντων. Η παρουσίασή μου έχει τρία κομμάτια. Το πρώτο αφορά το τι είναι η διπολική εκπυρήνηση και πώς γίνεται. Το δεύτερο είναι η αποτελεσματικότητά της σε σύγκριση με την διουρυθρική προστατεκτομή και το HOLEP. Και τρίτον, πώς μπορεί να μάθει κανείς την εκπυρήνηση. Ας ξεκινήσουμε με το τι είναι η ανατομική εκπυρήνηση. Είναι η αφαίρεση του προστατικού αδενώματος στο μεγαλύτερο ποσοστό μέσω ενός χειρουργικού πλάνου, το οποίο δημιουργείται φυσικά μεταξύ του αδενώματος και της κάψης, δηλαδή της συμπιεσμένης περιφερικής ζώνης. Η εκπυρήνηση μπορεί να γίνει είτε ανοιχτά, με ανοιχτή προστατεκτομή, είτε ρομποτικά και προφανώς μπορεί να γίνει ενδοσκοπικά με διάφορα λέιζερ, αλλά και με διπολική διαθερμία. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στην ενδοσκοπική εκπυρήνηση είναι να χρησιμοποιήσουμε αντί για το δάχτυλο που χρησιμοποιούμε στην ανοιχτή προστατεκτομή, να χρησιμοποιήσουμε το σιθ ή ακόμα πιο συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσουμε τόσο το σιθ όσο και τη συγκεκριμένη λούπα που βλέπετε. Το πλάνο της εκπυρήνησής μας είναι αυτό που είπα μόλις πριν, είναι το πλάνο μεταξύ περιφερικής και μεταβατικής ζώνης, αριστερά σε ένα σχήμα, δεξιά το βλέπετε σε μία μαγνητική τομογραφία. Τώρα, η σύγκριση μεταξύ διουρυθρικής προστατεκτομής και ενδοσκοπικής εκπυρήνησης είναι σημαντική. Όπως σας είπα, η παρουσίαση έχει τοποθέτηση φρούτων. Χωρίς φρούτα δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για εκπυρήνηση. Αριστερά βλέπουμε το αντίστοιχο της διουρυθρικής προστατεκτομής, πώς δηλαδή ουσιαστικά ο προστάτης βγαίνει σε κομματάκια και όπως βλέπετε μένουν κομμάτια μέσα στον προστάτη, ενώ δεξιά το αποτέλεσμα της ενδοσκοπικής εκπυρήνησης του προστάτη είναι αυτομένη μόνο η περιφερική ζώνη. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια για το αν και κατά πόσον η διουρυθρική προστατεκτομή παραμένει το gold standard. Θα ήθελα λίγο μόνο να δούμε τις διαφορές μεταξύ των δύο τεχνικών. Όταν λέμε κάνουμε μια καλή διουρυθρική προστατεκτομή, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Στη διουρυθρική προστατεκτομή δεν έχουμε ένα αντικειμενικό χειρουργικό στόχο. Μπορεί να βγάλουμε 10 γραμμάρια, 15, 20, μπορεί να πει κανείς φτάνει τόσο καλά, είναι θα κατουρίσει και τα σχετικά. Αυτό δεν ισχύει για την εκπυρήνηση. Στην εκπυρήνηση πρέπει να εκπυρηνιστεί το αδένομο.
υπάρχει περιορισμός του μεγέθους στη διουρηθρική προστατεκτομή που δεν υπάρχει στην διουρηθρική εκπυρήνηση και προφανώς αυτός ο περιορισμός του μεγέθους οδηγεί στη διουρηθρική προστατεκτομή σε προβλήματα όπως είναι η παρουσία υπολοιπόμενου αδενώματος και η ανάγκη για επανεπέμβαση που δεν συμβαίνει συνήθως στην εκπυρήνηση. Και άλλα φρούτα. Η ανατομική εκπυρήνηση δεν περιορίζεται από το μέγεθος του προστάτη. Σύμφωνα με τα guidelines, μπορεί κανείς να κάνει εκπυρήνηση από ένα μέγεθος προστάτη 40-50 ml μέχρι απεριόριστο, εξαρτάται από την ικανότητά του. Και στη μελέτη αυτή βλέπει κανείς πώς με την αύξηση του μεγέθους του προστάτη περιορίζεται η αποτελεσματικότητα των τεχνικών resection, εκτομής, δηλαδή ουσιαστικά της διουρηθρικής προστατεκτομής. Ενώ αντίθετα, με μπλε, δεν περιορίζεται η αποτελεσματικότητα των τεχνικών, όλων των τεχνικών εκτίμησης. Ας ξαναγυρίσουμε στο πόσο πλήρης είναι η διουρηθρική προστατεκτομή. Όπως βλέπετε στην παλιά αυτή βέβαια δημοσίευση του 1996, το ποσοστό το οποίο βγάζουμε σε μια διουρηθρική προστατεκτομή είναι περίπου το ίδιο, ανεξάρτητα από τον όγκο του προστάτη, είναι γύρω στο 40% ρεαλιστικά. Οπότε βλέπει κανείς πως η μέγιστη αποτελεσματικότητα μιας διουρηθρικής προστατεκτομής, ό,τι αφορά το ποσοστό αφαίρεσης ιστού, είναι για ένα προστάτη γύρω στα 70-80 γραμμάρια και στη συνέχεια, όπως βλέπετε, πέφτει δραματικά. Άλλα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε στη διάρκεια μιας διουρηθρικής προστατεκτομής, είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά. Το σχήμα αυτό το έχω δανειστεί από τη δημοσίευση του Φερνάντο Γκόμες Σάντσα το 2014. Όπως βλέπετε, μπορεί να υπάρξει, επειδή ακριβώς δεν είναι μια ανατομική τεχνική η διουρηθρική προστατεκτομή, έχουμε προβλήματα αιμορραγίας. Σε περίπτωση που φτάσουμε στην κάψα, μπορούμε να τρυπήσουμε την κάψα με τα γνωστά συνεπακόλουθα. Επίσης, το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε regrowth του ιστού, του αδενώματος, δηλαδή υπολοιπόμενο αδένωμα το οποίο ενδεχομένως στη συνέχεια να χειρουργηθεί, να χρειαστεί μάλλον μία δεύτερη επέμβαση. Ας πάμε λοιπόν στην διουρηθρική ενδοσκοπική εκπυρήνηση. Το setup που βλέπετε είναι αυτό. Ουσιαστικά πρόκειται για το setup μιας απλής διπολικής διουρηθρικής εκτομής, στο οποίο προστίθεται το morcellator στο κέντρο, κάτω η γεννήτρια του morcellator και αριστερά εδώ ένα νεφροσκόπιο το οποίο εισάγεται μέσα από το sieve του ρεζεκτοσκοπίου στο τέλος όταν πρόκειται κανείς να φτάσει στο στάδιο του morcellation. Όλα αυτά προφανώς τα συστήματα, το σύστημα που βλέπετε συνδέεται με μία αντλία και μία αναρρόφηση και το πεντάλι που βλέπετε κάτω λειτουργεί με δύο τρόπους. Αν το πιέσει κανείς ως τη μέση, λειτουργεί ως αναρρόφηση. Αν το πιέσει μέχρι κάτω, τότε αρχίζει να λειτουργεί και ως, να λειτουργεί ως morcellator, δηλαδή ενεργοποιούνται οι λεπίδες και κόβεται ο ιστός. Σε ό,τι αφορά τις λούπες που θα χρησιμοποιήσουμε, συνήθως χρησιμοποιούμε την κλασική λούπα, που είναι η λούπα του Thomas Herman, αν κανείς χρησιμοποιεί τη διπολική εκπυρήνηση της εταιρείας Carl Storz. Και καλό θα είναι προφανώς να έχει την κλασική λούπα μαζί του και ίσως και μία μπύλια. Σε ό,τι αφορά τα υγρά των πλήσεων, χρησιμοποιούμε φυσιολογικό όρο ιδανικά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κρατάμε το ύψος του σάκου στα 40 εκατοστά περίπου από το χειρουργικό τραπέζι στη διάρκεια της εκπυρήνησης και μπορούμε να το ανεβάσουμε στη διάρκεια του morcellation για να έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις μέσα στην κύστη. Στη διάρκεια του morcellation συνήθως προσθέτουμε και δεύτερο σημείο εισόδου του υγρού των πλήσεων μέσα από το νεφροσκόπιο για να έχουμε πλήρη έκπτυξη της κύστης. Τώρα, αυτή είναι σχηματικά και πολύ καρτουνίστικα, στο πω έτσι, οι χρόνοι του χειρουργείου, θα τους δούμε στη συνέχεια. Πρόκειται για αφαίρεση, όπως είπαμε, του αδενώματος αρχικά από το μέσο λοβό, αν υπάρχει στη συνέχεια από τον αριστερό, τον δεξιό λοβό. Το αδένωμα σμπρώχνεται στη συνέχεια αφού έχει αποκολληθεί πλήρως στην κύστη και μέσα από το morcellator αφαιρείται ενδοσκοπικά και μένει μια άδεια κύτη. Ας τα δούμε βήμα προς βήμα. Οι τεχνικές είναι διαφορετικές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνει κανείς τεχνικά το ίδιο χειρουργείο. Η τεχνική που περιγράφω είναι η τεχνική με την οποία ξεκίνησα και εγώ να κάνω εκπυρήνησεις και νομίζω πως είναι η απλούστερη για κάποιον ο οποίος δεν είναι έμπειρος στην τεχνική. Δεν είναι εμπλοκ τεχνική. Οπότε ξεκινάει κανείς με μια διατομή του βλενογόνου γύρω από το Verumontanum. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια σε βίντεο. Έτσι ώστε να δούμε το πλάνο, να βρεθεί το πλάνο μεταξύ της κάψας και του αδενώματος.
Εφόσον γίνει αυτό, στη συνέχεια, αν υπάρχει εμφανής μέσος λοβός, γίνεται εκτομή του μέσου λοβού. Αν δεν υπάρχει, είτε δημιουργούμε ένα κανάλι στην έκτη ώρα για να έχουμε καλύτερη ροή υγρών. Και ξεκινάμε με την εκπυρήνηση, αν είμαστε δεξιόχειρες, είναι πιο βολικό, με την εκπυρήνηση του αριστερού λοβού. Αφού αυτό επιτευχθεί, στη συνέχεια πηγαίνουμε στη 12η ώρα, κάνουμε τον διαχωρισμό των δύο λοβών στη 12η ώρα. Και αφού το κάνουμε αυτό, απελευθερώνουμε το σφιγκτήρα από το αδένωμα στη 12η ώρα. Αφού έχουμε λοιπόν σπρώξει τον αριστερό λοβό μέσα στην κίστη, στη συνέχεια συνεχίζουμε την εκπυρήνηση του δεξιού λοβού και αφού και αυτό επιτευχθεί, στη συνέχεια εισάγουμε το morcellator και ουσιαστικά αφαιρούμε έτσι το αδένωμα. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Θα μου επιτρέψετε στη συνέχεια να κάνω share screen, επειδή τα υπόλοιπα βίντεο είναι από εξωτερικό σκληρό δίσκο. Θα πρέπει να βγω λίγο από την παρουσίαση. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα της τεχνικής αυτής. Βλέπουμε το Veru Montanum και χαράσουμε το βλενογόνο με την ειδική αυτή αγγύλη. Ουσιαστικά κάνουμε μία τομή σαν πέταλο γύρω από το Veru Montanum. Μπορούμε εδώ στη συνέχεια να συζητήσουμε, αν φτάσουμε να έχουμε το χρόνο, κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε ejaculation preservation, κάνοντας την τομή αυτή λίγο πιο κεντρικά και όχι τόσο κοντά στο Veru Montanum. Λοιπόν, το πλάνο, όπως βλέπετε, βρίσκεται σχετικά εύκολα, συνήθως. Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό πίεσης και cutting, για να βρούμε το πλάνο. Το καλό με την, κατά τη γνώμη μου, με την διπολική εκπυρήνηση είναι ότι έχει κανείς την αίσθηση της αφής πιέζοντας τη λούπα. Συνήθως υπάρχει μια μικρή αιμορραγία επειδή κόβουμε το βλενογόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο. Όταν φτάσουμε στο επίπεδο της κάψας, η αιμορραγία είναι πολύ περιορισμένη. Και αφού λοιπόν έχουμε κάνει την παρασκευή αυτή, στη συνέχεια μπαίνουμε στην κίστη. Καλώς δεν έχουμε ελέγξει τα στόμια από πριν. Δεν είναι απαραίτητο να τα δούμε τα στόμια πριν, είναι απαραίτητο να τα δούμε όμως μετά την εκπυρήνηση. Και ξεκινάμε να κάνουμε μια σφινοειδή εκτομή, ουσιαστικά εκτομή του μέσου λοβού, βλέπετε εδώ, από το επίπεδο του αφιένα της κίστης μέχρι το πλάνο που έχουμε ήδη φτιάξει στο επίπεδο του Veru Montanum. Εδώ συναντάμε την προηγούμενη μας τομή, το πλάνο μας. Μένουν κάποιες γέφυρες ιστού τις οποίες κόβουμε. Και το ίδιο γίνεται στη συνέχεια αν υπάρχει μέσος λοβός από την άλλη πλευρά του μέσου λοβού. Και ακολουθεί η εκπυρήνηση του μέσου λοβού, το οποίο είναι ένα από τα εύκολα, θα έλεγα, κομμάτια της επέμβασης και καλό θα να ξεκινάει κανείς, αν υπάρχει μέσος λοβός, κάνοντας το μέσο λοβό. Στη συνέχεια, όσο αυξάνει κανείς την εμπειρία του, μπορεί να το κάνει σε δύο, να πάρει το μέσο λοβό μαζί με έναν από τους πλάγιους λοβούς και να μην κάνει ξεχωριστή εκτομή του μέσου λοβού, κερδίζοντας έτσι χειρουργικό χρόνο. Βλέπετε εδώ πώς ξεκολλάει ο μέσος λοβός. Το προχωρώ λίγο, γιατί περίπου την ίδια τεχνική θα δούμε και στο επόμενο βίντεο. Okay. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, θα πρέπει να βγω από το βίντεο αυτό και πάμε στο επόμενο. Δεν ξέρω αν βλέπετε το βίντεο. Βλέπω. Αρχίστε το μόνο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ίδια πάλι τεχνική. Το βίντεο που βλέπετε εδώ είναι σε διπλάσιο χρόνο ταχύτητας, διπλάσια ταχύτητα μάλλον. Δεν είναι αυτή η κανονική ταχύτητα, το έχω βάλει έτσι για λόγο χρόνου. Η τομή πεταλοειδής γύρω από το Veru Montanum και δείτε πόσο εύκολα βρίσκει κανείς το πλάνο, πιέζοντας λίγο με το ρεζεκτοσκόπιο και με τη λούπα. Να το πλάνο.
Εδώ φαίνεται πολύ ωραία. Τώρα είναι μια Παρασκευή και από τον άλλο λόγο. Και στη συνέχεια, όπως και πριν, πηγαίνει κανείς στον αφιένα της κίστης και προσπαθεί να βρει το πλάνο που έχει ήδη δημιουργήσει. Θα προχωρήσω λίγο το βίντεο. Τώρα είμαστε στον αριστερό λόγο και ξεκινάμε ουσιαστικά κυκλοτερώς να εκπυρηνήσουμε το αδένωμα, ξεκινώντας από την έκτη ώρα και πηγαίνοντας, ανεβαίνοντας προς το πλάι. Εδώ βλέπετε τον αφιένα της κίστης. Αυτό είναι ένα μικρό ζύδι το οποίο μπορούμε να το πάρουμε με τη λούπα της εκπυρήνησης. Αυτό είναι το σωστό πλάνο που βλέπετε εδώ. Και ουσιαστικά αυτή είναι η τεχνική, όπως βλέπετε, να πηγαίνουμε σιγά σιγά, με σκοπό να φτάσουμε στην 12η ώρα. Προχωρήσω λίγο το βίντεο σε ένα σημείο της επέμβασης που είναι κρίσιμο. Εδώ έχουμε φτάσει στη 12η ώρα. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το πλάνο στο σημείο αυτό. Πολύ πιο ξεκάθαρο το πλάνο μας είναι στο πλάι. Και εδώ, χαρακτηριστικά, βλέπουμε το Vermontanum. Γυρνάμε αμέσως ακριβώς από πάνω για να δούμε το σφινκτήρα. Μαρκάρουμε το σφινκτήρα και στη συνέχεια ξεχωρίζουμε τους δύο λουβούς. Εδώ πρόκειται για resection, έτσι εκτομή απλά. Δεν αλλάζουμε λούπα, δεν υπάρχει λόγος. Γίνεται εξίσου καλά και με τη λούπα αυτή. Οπότε, χωρίσουν οι δύο λόγοι. Είναι πάντοτε και εύκολο. Είναι απλά, νομίζει κανείς πως έχει φτάσει στην κάψη, αλλά συνήθως πάντα μένει υπολοιπόμενο αδένωμα. Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι της επέμβασης είναι το κομμάτι που πρέπει να ξεχωρίσουμε, όπως πάμε και πριν, το τμήμα εκείνο του σφιγκτήρα, το οποίο συμφύεται με το αδένωμα. Διαφορετικά, το τμήμα του αδενώματος που συμφύεται με το σφιγκτήρα. Και αυτό προφανώς έχει μεγάλη σημασία για την εγχειρητική εγκράτεια. Λοιπόν. Ένα δευτερόλεπτο να βρω ακριβώς το σημείο εκείνο στο οποίο φτάνουμε στον σφιγκτήρα. Εδώ. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να ξεχωρίσει κανείς το σφιγκτήρα που φαίνεται εδώ. Να τον αφήσει δηλαδή και να πάει ακριβώς κάτω και να ξεκολλήσει το αδένωμα κάτω από το σφιγκτήρα. Με το χόλιο βέβαια αυτό γίνεται πολύ πιο όμορφα θα έλεγα τεχνικά και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Η διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών είναι πιο αδρή η εκπυρήνηση, η διπολική εκπυρήνηση από ότι το χόλιο, αλλά έχει τα πλεονεκτήματά της. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο κομμάτι της επέμβασης.
Και εδώ ουσιαστικά, όπως βλέπετε, έχουμε φτάσει, είμαστε πάλι 12η ώρα, έχουμε βρει την κάψα και ουσιαστικά σμπρώχνουμε πλέον το αδέντρο μας. Οπότε πρέπει να το σπρώξουμε και να το πετάξουμε στην κλίση. Το βλέπετε πολύ ωραίο, είμαστε πλέον στο καλό πλάνο, στην κάψα. Το χαρακτηριστικό του σωστού πλάνου είναι πως έχει την εικόνα αυτή, όπως λέει ο Χέρμαν, φλεγμένους ασουροδόχου κίστης, δηλαδή έχει αυτό το άσπρο χρώμα με κάποια μικρά αγγεία. Και να το προχωρήσω για να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο, προς το τέλος. Ουσιαστικά, στη συνέχεια, εφόσον το αδένωμα έχει κινητοποιηθεί και από την 12η ώρα, ψάχνουμε να βρούμε σε ποια σημεία εξακολουθεί να παραμένει κολλημένο. Το ξεκολλάμε. Ιδανικό είναι το σημείο στο οποίο έχει κολλήσει, τουλάχιστον για μένα που ξεκίνησα πριν λίγο καιρό τις εκπυρηνήσεις και δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Προσπαθώ το σημείο το τελευταίο που σμπρώχνω το αδένωμα στην κίστη να μην είναι κοντά στα στόμια, να μην είναι δηλαδή κοντά στην 6η ώρα. Τώρα πηγαίνουμε από κάτω στην 6η ώρα. Βλέπουμε ότι δεν κρατάει από κάπου το αδένωμα, παρά μόνο από τον αυχένα της κίστης εδώ. Και ουσιαστικά με δύο λουπιές το αδένωμα έχει πέσει στην κίστη. Πέτρο, μην ξεχάσεις εδώ πέρα να αναφέρεις το μέντορά σου. Ο Πέτρος έκανε δύο εκπαιδεύσεις εξωτερικό πάνω στην μέθοδο και μετά ο μέντορας του ήρθε και στην κλινική και του συμπαραστάθηκε σε όλα τα πρώτα περιστατικά. Θα μιλήσουμε για mentors. Έχει ξεπεράσει το Λένικε που είναι γύρω στους 50 προστάτες και νομίζω ότι έχει αποκτήσει την άνεση τώρα να προχωράει και σε μεγάλες προστάτες. Λοιπόν, εδώ έχει τελειώσει. Θα τα πούμε αυτά, κύριε Χατζηχρήστου, για το mentors πολύ αναλυτικά, αν έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να ανεβάσω το επόμενο, που είναι το κομμάτι του morcellation. Εδώ. Μάλλον πριν το ανεβάσω, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες για το morcellation. Λοιπόν, όταν φτάσουμε και έχουμε σμπρώξει το αδένωμα στην ουροδόχο κίστη, πρέπει να το βγάλουμε. Για να το κάνουμε αυτό, εισάγουμε τον morcellator μέσα από το sieve του ρεζεκτοσκοπίου και μέσα από το νεφροσκόπιο. Αυτοί είναι οι κανόνες ενός μιας ασφαλούς αφαίρεσης του ιστού. Θα πρέπει να έχουμε κάνει πολύ καλή αιμόσταση. Θα πρέπει να διατηρούμε την κίστη συνεχώς γεμάτη και σε αυτό βοηθάει το να βάλουμε ένα δεύτερο σετ ροής υγρών μέσα από το νεφροσκόπιο. Θα πρέπει το morcellator να βρίσκεται στο κέντρο της κίστης με το άνοιγμα των λεπίδων προς τα πάνω. Κάποιοι το χρησιμοποιούν και ανάποδα προς τα κάτω. Εξαιρετικά σημαντικό είναι να έχουμε πάντα ιστό μέσα στο άνοιγμα όταν οι λεπίδες κινούνται. Δηλαδή, να μην αναρωθούμε ευρώ και ταυτόχρονα κινούνται οι λεπίδες, γιατί μπορεί να μαζέψουμε την ουροδόχο κίστη. Και πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων σοφότερων από μένα, είναι να υπάρχει επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού του χειρουργείου. Είναι σημαντικό στο στάδιο αυτό να υπάρχει κάποιος ο οποίος συνεχώς βλέπει τα νερά, όπως λέμε, ότι δεν έχουν τελειώσει, γιατί πολλές φορές γίνονται κακώσεις εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τώρα, παλιότερα το κομμάτι αυτό ήταν προβληματικό, γιατί οι παλιότεροι morcellator ήταν πολύ αργοί. Πλέον δεν είναι τόσο αργοί. Τα νέες γενιάς μηχανήματα έχουν μια ταχύτητα περίπου 11 γραμμάρια αφαίρεσης ιστού ανά λεπτό, που σημαίνει ότι ένα αδένωμα γύρω στα 100 γραμμάρια μπορούμε με ασφάλεια να το αφαιρέσουμε σε περίπου 10 λεπτά, αν όλα λειτουργούν καλά. Τώρα, ο συγκεκριμένος morcellator που χρησιμοποιούμε είναι της Carl Storz, ο οποίος λειτουργεί ως ένα εκρεμές ρολογιού. Έχει λοιπόν αυτή την κίνηση, θα δείτε στη συνέχεια και στην πράξη. Εδώ λοιπόν είναι το morcellator σε δράση, ο morcellator σε δράση. Η λεπίδα είναι προς τα πάνω, η κίστη είναι συνεχώς γεμάτη. Πατώντας λοιπόν το πεντάλ της αναρρόφησης, αφαιρείται υγρό από την κίστη και τραβιέται έτσι το αδένωμα προς το morcellator και πατώντας περισσότερο το πεντάλ, αρχίζει ο morcellator να κόβει τον ιστό. Εδώ θα έλεγα ένα χρήσιμο tip είναι να είμαστε σε θέση, να είμαστε πάντα στο μέσο της κίστης. Καμιά φορά θα χρειαστεί να στρίψουμε αριστερά ή δεξιά το morcellator για να μαζέψουμε το αδένωμα, όπως βλέπετε. Δεν έχετε πάντα μόνο του. Και νομίζω πως αυτή είναι και η ιδανική θέση του morcellator.
να μπορούμε να βλέπουμε τα πλάγια του σε σχέση με την υπόλοιπη κίνηση. Και όπως είπα και πριν, εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε κάνει πριν μια πολύ καλή αμόσταση. Θα κλείσω το βίντεο για να προχωρήσουμε. Ωραία. Δεν έχουμε όρισα λίγο. Και πάλι μπορούμε να κάνουμε εκπυρήνηση. Μπορούμε να κάνουμε εκπυρήνηση αν, παράδειγμα, έχουμε το setup της Olympus, της εταιρείας Olympus. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια τεχνική στην οποία γίνεται εκπυρήνηση του αδενώματος. Το αδένωμα παραμένει κολλημένο στην περιφερική ζώνη σε δύο σημεία και στη συνέχεια, εφόσον έχει γίνει εκπυρήνηση και το αδένωμα πλέον δεν αιματώνεται, μπορεί να γίνει εκτομή με κανονική λούπα, όπως βλέπετε εδώ. Τώρα, ας περάσουμε στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της διπολικής εκπυρήνησης αναφέρθηκαν και πριν από τον κύριο Καλιδόν, είναι εξαιρετικά, πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι εμπειρία προσωπική. Βλέπετε ένα ουροφλόου αριστερά ενός ασθενούς, ο οποίος από τα πρώτα κιόλας περιστατικά που υποβλήθηκε σε διπολική εκπυρήνηση, ένα εντυπωσιακό Qmax 50 ml ένα δευτερόλεπτο. Και ο ιστός που αφαιρείται σαφώς είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τη διουρηθρική προστατεκτόμη. Υπάρχουν συγκριτικές μελέτες μεταξύ εκπυρήνησης και κόλλερ. Υπάρχουν δύο RCTs που έδειξαν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Δεν έχω σκοπό να σας πείσω ότι η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Έχω σκοπό να σας πείσω, αν μπορέσω, ότι η εκπυρήνηση είναι καλύτερη από τη διουρηθρική εκτομή. Υπάρχουν επίσης μελέτες σύγκρισης εκπυρήνησης και ανοιχτής προστατεκτομής. Το 2015 νομίζω δημοσιεύτηκαν και έτσι μετά αλλάξαν και τα guidelines. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στις παραμέτρους της ούρησης. Λίγο μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος για την εκπυρήνηση, σαφώς μικρότερος χρόνος καθητηριασμού και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης, και όλα αυτά φάνηκαν σε μια εξαιρετική μετανάλυση που δημοσιεύτηκε το 2020 με συγγραφέα και τον κύριο Λιάτσικο, σύγκριση bipolep versus διπολικής προστατεκτομής. Μια μετανάλυση που είχε 5 αξιτής και πολλές άλλες μελέτες παρατήρησης, πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών. Βλέπετε, νομίζω δεν χρειάζεται σχόλιο, ότι η εκπυρήνηση υπερτερεί σχεδόν στα πάντα. Υπερτερεί στην αφαίρεση του αδενώματος, στο ποσοστό αφαίρεση αδενώματος, λιγότερη ώρα με πλήση κύστης, μικρότερος χρόνος καθητηριασμού, μικρότερη πτώση αιμοσφαιρίνης και ανάγκη για μετάγγιση, μεγαλύτερη μείωση του PSA, περίπου στο 80% είναι η μέση μείωση του PSA μετά από εκπυρήνηση, σε σχέση με περίπου 50-60% για μια καλή διουρηθρική και 45% για vaporization. Δεν υπήρχε διαφορά στα στενώματα της ουρήθρας και σαφώς τα ποσοστά επανεπέμβασης ήταν πιο πολλά μετά από διουρηθρική προστατεκτομή. Για την ακράτεια μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Μακροπρόθεσμα η ακράτεια είναι περίπου ίδια. Βράχυπρόθεσμα είναι καλύτερη για τη διουρηθρική προστατεκτομή και αυτό είναι προφανές. Τώρα, προσπάθησα να συγκρίνω τα guidelines από το 2016 στο 2021. Το έκανε πολύ ωραίο και ο Παναγιώτης. Αυτό που βλέπετε αριστερά είναι screenshot από το κινητό μου τηλέφωνο. Βλέπετε τα άρθρα στα guidelines του 2016 που είχαν σχέση με εκπυρήνηση, 55 άρθρα το 2016, και βλέπετε ότι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, μάλλον έχουν υπερδιπλασιαστεί το 2021, 126 άρθρα στα guidelines για εκπυρήνηση. Πρακτικά, τι άλλαξε? Το 2016 βλέπετε αριστερά, η εκπυρήνηση ήταν μέσα στις χειρουργικές θεραπείες. Το 2021 υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο εκπυρήνηση προστάτη. Είτε γίνεται ανοιχτά, είτε bipolep, είτε με holmium. Αριστερά, το 2016 η οδηγία ήταν ανοιχτή προστατεκτομή ή εκπυρήνηση σαν πρώτη επιλογή. Δεξιά, προσφέρουμε προστατεκτομή αν δεν μπορούμε να κάνουμε εκπυρήνηση. Νομίζω πως τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά σε ό,τι αφορά, δραματικά θετικά εννοώ, σε ό,τι αφορά τη θέση πλέον της εκπυρήνησης ανεξάρτητα από την τεχνική. Ωραία. Και ας φτάσουμε στο τέλος, να απαντήσω και στο ερώτημα του κ. Λιάτσικου, ίσως εμέσως, πώς μαθαίνει κανείς και γιατί αξίζει να μάθει κανείς να κάνει διπολική εκπυρήνηση. Ας ξεκινήσουμε το τι είναι η καμπύλη εκμάθησης. Η καμπύλη εκμάθησης είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τον κύριο Ράιτ σαν κόνσεπτ, το οποίο ήταν μηχανικός αεροσκαφών και εκπαιδευτής. Η καμπύλη που βλέπετε δεξιά, το learning, το λεγόμενο learning curve, είναι ίδια που βλέπετε και αριστερά στη δημοσίευση του 1936. Απλά εκείνη αφορούσε το κόστος κατασκευής αεροσκαφών. Με λίγα λόγια, στην αρχή τα πράγματα είναι δύσκολα. Το ξεκίνημα είναι δύσκολο. Υπάρχει μια φάση στην οποία βελτιώνεται κανείς πολύ ραγδαία, πολύ γρήγορα, φτάνει στο επίπεδο του proficiency και στη συνέχεια ακολουθεί το πλατό, δηλαδή η σταθεροποίηση. Τώρα, αυτό βέβαια εξαρτάται από τι τεχνική χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει μιλήσει για εκπυρήνηση και να μην έχει βάλει αυτό το άρθρο. Αν δεν το κάνει, εμφανίζεται ο Τόμας Έρμαν στον ύπνο του σαν εφιάλτης. Λοιπόν,
Είναι όμως το ίδιο το HOLEP με το THULEP και με το BIPOLEP. Η τεχνική είναι πιο σημαντική ή η ενέργεια που χρησιμοποιούμε είναι πιο σημαντική. Το HOLEP και γενικότερα, κατά τη γνώμη μου, όλες οι επεμβάσεις laser έχουν ένα learning curve, μια καμπύλη εκμάθησης. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο είναι το να μάθει κανείς να το κάνει αυτό, ωστόσο είναι τεχνικά δύσκολη επέμβαση. Το λένε όλοι. Το λέει ο γκουρού της εκπυρήνησης με HOLEP, ο Φερνάντο Γκόμες Σάντζα. Προσέξτε, μιλάμε για simplifying HOLEP το 2020. Για μια τεχνική που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Άρα λοιπόν, ακόμα προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε, να την κάνουμε πιο απλή. Δημοσίευση του 2020. Holmium Laser Enucleation Problem Based Evolution. Κοιτάξτε εδώ. Δύσκολη να τη μάθουμε. Πολλές τροποποιήσεις της τεχνικής τα τελευταία 21 χρόνια. Να πω λίγο συγγνώμη, αν μου επιτρέψει, Πέτρο. Ναι, βεβαίως. Και ο Σάντε ήταν ο μέντορας μου μαζί με τον Γεράσιμο τον Λιβζάτο στο Laser. Είχα την τύχη να το φιλοξενήσω και εγώ στα πρώτα περιστατικά και τους δύο. Σε Θεσσαλονίκη, όταν άρχισα να κάνω laser προσαρτημένο. Δεν το ήξερα αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Ο ίδιος ναι, όντως κάνει laser. Τώρα, αν σας αρέσει η πολλή τεχνολογία, το laser είναι καλύτερο. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι θα πρέπει να. Και τα πει και ο Σπύρος πολύ καλύτερα μετά από μένα, να κρατάτε το σιρ σε μια απόσταση 1-3 χιλιοστά από τον ιστό. Γιατί αν πάτε κάτω από 3 χιλιοστά, έχει πιο πολύ coagulation. Πάνω από 3 χιλιοστά, έχει λιγότερο θερμικό effect. Όλα αυτά είναι λίγο, εμένα τουλάχιστον, με μπερδεύουν. Επίσης, άλλο review 2020. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν η χαμηλή ή μεγάλη ενέργεια είναι καλύτερη. Γιατί έχουμε φτάσει 20 χρόνια μετά από την είσοδο της τεχνικής. Ακόμα και experts στην τεχνική λένε πως είναι μια δύσκολη τεχνική και πρέπει κανείς να τη μάθει σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Από την άλλη, η διπολική εκπυρήνηση, plug and play. Το ξέρουμε το σύστημα. Το μόνο που θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε και να προβληματιστούμε είναι αν θα βάλουμε το coagulation στο 1 ή στο 2. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε ό,τι αφορά την τεχνική, μάλλον την τεχνολογία, σε ό,τι αφορά τη διπολική εκπυρήνηση. Όντως είναι μια δύσκολη τεχνική η HOLEP. Θα τα περάσω λίγο γρήγορα αυτά για να μην φάω περισσότερο χρόνο. Και φτάσαμε στο 2020 να έχει δημοσιευτεί το συγκεκριμένο άρθρο από τον Thomas Herman, τον Σταύρο τον Γκράβα και τον De La Rozette, που λέει ότι εφόσον τα αποτελέσματα και των δύο τεχνικών είναι τα ίδια, μπορούμε να κάνουμε ανατομική εκπυρήνηση του προστάτη χωρίς να χρησιμοποιήσουμε λέιζερ. Ποιος ο λόγος? Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος για να ξεκινήσει κανείς να κάνει εκπυρήνηση, έχοντας σαν δεδομένο που σας έχω πείσει ότι η διπολική είναι καλύτερη, θα έλεγα 50-90 γραμμάρια. Αυτό το λένε όλοι, είναι το ιδανικό μέγεθος, όχι κάτω από 50, θα έχουμε προβλήματα να βρούμε το πλάνο, καλύτερα όχι πάνω από 90 για κάποιον που ξεκινάει. Για την διπολική εκπυρήνηση δεν ισχύει αυτό. Θέλει, υπάρχει καμπύλη εκμάθησης και οπωσδήποτε θέλει ένα μέντορα. Θέλει ένα μέντορα για να σε βγάλει από τα δύσκολα. Μισό λεπτάκι, δεν ξέρω τι έχει κολλήσει εδώ. Βγάλ' το και ξανανέβασέ το για να ξεμπλοκάρει. Δεν σ' ακούμε, Πέτρο. Δεν ακούμε καθόλου. Μ' ακούτε τώρα? Δεν ξέρω τι έχει πει. Δεν αλλάζει η διαφάνειά μου για κάποιο λόγο. Γιατί και με το χρόνο είμαστε λίγο λογισμένοι. Κατέβασε και ξανανέβασε το αρχείο. Άμα κόλλησε. Κόλλησε τελείως, δεν ανεβαίνει. Ωραία, κατέβασε το sharing και ξανανέβασε το. Okay. Κάλτο και ξανανέβασε το. Και μίλα μας και συγχρόνως αν μπορεί για να κερδίσουμε χρόνο. Εδώ είμαστε, ναι. Με βλέπετε, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή είναι ήδη και 40, μην κλέψουμε όλο τον χρόνο πολύ γρήγορα. Ναι. Χρειαζόμαστε μέντορα. Σαφώς, αν δεν έχουμε μέντορα, ένα στους τρεις θα εγκαταλείψουν. Χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει. Και η ιδανική τεχνική για να το κάνουμε αυτό είναι το handover hand, δηλαδή ο μέντορας να κρατάει ουσιαστικά το χέρι του εκπαιδευόμενου στα πρώτα περιστατικά. Θα τα περάσω γρήγορα αυτά, δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι τα 50 περιστατικά είναι μάλλον είναι ένα νούμερο πέρα από το οποίο μπορεί κανείς να αισθάνεται μια επάρκεια.
η ακράτεια δεν τη συζητήσουμε καλύτερα ίσως μετά στο... Και τι χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε. Χρειάζεστε για κάποιον ο οποίος έχει ήδη στην κλινική του τη διπολική διαθερμία για διουρηθικές επεμβάσεις. Θέλει περίπου ένα κόστος 20.000 ευρώ για να ξεκινήσει να κάνει εκπυρήνηση. Και τελειώνοντας με αυτό, τι είπε πάλι ο Φερνάντο Γκόμες Σάντσα, και θα ήθελα αυτό να είναι το επιμύθιο, ας πούμε, ότι ας μην θεωρούμε το Tour PEO στο gold standard. Έτσι, δεν υπάρχουν πλέον αποδείξεις ότι δεν είναι, υπάρχουν καλύτερες τεχνικές, συγκεκριμένα υπάρχει εκπυρήνηση και καλό θα είναι να μπορέσουμε, θα έλεγα μάλλον ότι είναι μια ασφαλής τεχνική και είναι μια ασφαλής τεχνική και για το μέσο ουρολογό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ πριν πάμε κατευθείαν στον αναδρομητή, θέλω να κάνω απλώς ένα σχόλιο. Στη ζωή, ο χρόνος αποδεικνύει τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι το τουρπέ ακόμα υπάρχει. Υπάρχουν λόγοι. Ρεαλιστικοί λόγοι καθημερινότητας, ότι μπορούν όλοι να κάνουμε μια επέμβαση, άλλοι μπορούν να την κάνουν καλύτερα, άλλοι μπορούν να την κάνουν χειρότερα και αυτό να μην φαίνεται άμεσα στον ασθενή. Υπάρχουν λόγοι. Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι το Nucleation Εκπυρήνηση, από όταν έκανα εγώ fellowship το 99, μας το έδειξε ο Γκίλινγκ πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι είμαστε ακόμα εδώ και τώρα έχει πάρει τα πάνω του ακόμα περισσότερο. Άρα δηλαδή, είναι σαφέστατα η εκπυρήνηση μια πολύ καλή τεχνική. Εμάς την κάνει ο Παναγιώτης Καλυτώνης, έχει γίνει πολύ δυνατός. Τα κάνει με όλες τις ενέργειες. Όμως, για την κοινή χρήση, για τον κοινό κόσμο, δεν ξέρω πώς θα έρθει να ματσάρει αυτό την εμπειρία της γεωργικής προσθέτωσης. Κρίνω ότι θα πάρει χρόνο. Έτσι. Διότι δεν είναι εύκολο. Να πω κάτι εγώ σε αυτό. Πιστεύω, μιλούσα με έναν συνάδελφο πριν μερικές μέρες και μου έλεγε ότι ένας από τους παλαιότερους συναδέλφους, ο οποίος ταξιοδοτήθηκε πλέον στο τμήμα του, έκανε διακιστική προστατεκτομή σε 50 προστάτες. Γιατί δεν ήξερε να κάνει καλά τουρπέ. Νομίζω ότι είναι το enucleation, έχει πάρει την πορεία που το τουρπέ είχε κάποτε συγκριτικά με την ανοιχτή τη διακιστική προστατεκτομή. Για να μπορέσεις να καταφέρεις να εκπαιδεύσεις ανθρώπους και να το θεωρήσεις το βασικό κομμάτι της πρακτικής, πρέπει να εκπαιδεύσεις ανθρώπους που να ξέρουν να το κάνουν. Όταν τις τελευταίες 2 δεκαετίες και 3 δεκαετίες δουλεύεις διουρηθρικά για να τους εκπαιδεύσεις, γιατί αυτό ήταν το minimal invasive την εποχή που κάνανε οι διακιστικές, τώρα θα πάρει κάποιο χρόνο να εκπαιδεύσεις ανθρώπους από εκεί που κάνανε τη UAP να κάνουν enucleation. Ό,τι enucleation είναι αυτό. Αλλά η ουσία παραμένει μία, ότι το enucleation έχει καλύτερα αποτελέσματα από αυτό που θα είχε ένα TURP. Ότι είναι πολύ καλό το TURP, εξαιρετικό, δεν το συζητάμε. Παρακολουθείτε το χρονόμετρο, παρακαλώ. Είναι, ναι, αυτή νομίζω την ουσία. Ωραία. Να πάμε στον επόμενο μιλητή, τον κύριο Σπύρο Καπάνταη, να μας πει για το Χόλερ. Καλημέρα και από μένα. Ακούγομαι. Πολύ καλά, Σπύρο. Ο Σπύρος ο Καπάντης εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία όπου ήταν πολλά χρόνια, στο Χόλεπ και το ενημέρωσε. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, ήθελα να πω ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που είπε και ο Παναγιώτης. Από προσωπική μου εμπειρία, αισθάνομαι πολύ πολύ πιο άνετα να κάνω τη μέθοδο της εκπυρήνησης από ότι να κάνω μια διουρηθρική προσεκτομή, με διαφορά, για την ασφάλεια του ασθενή μου. Λοιπόν, λίγο να κάνω το share screen. Βλέπετε? Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική αυτή πρόσκληση να είμαι συμμετέχον στο σχολείο και αυτή τη χρονιά. Θα μιλήσω για τη διουρθρική εκπυρήνηση του προστάτη με Holmium Laser, το γνωστό μας Holep. Δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με τον Πέτρο Σουντουλίδη. Θεωρώ ότι όλες οι μέθοδοι εκπυρήνησης προσφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα στον ασθενή και αυτό θα υποστηρίξω. Μισό λεπτό να δω γιατί δεν αλλάζουν οι διαφάνειες. Λοιπόν, τυπικά η σύγκρουση συμφερόντων μου δεν είναι καμία. Ουσιαστικά όμως είναι ότι είμαι ιδιώτης χειρουργός και είμαι χειρουργός Holep, TURP, Touris,
Εφαρμόζω το Ριζούμ και έχω μικρή εμπειρία από διουρηθρική εκπυρήνηση με διπολική διαθερμία. Τώρα, όταν μιλάμε για τη χειρουργική θεραπεία της ΚΙΠ, θα θέλαμε μια μέθοδο που να είναι δραστική, ασφαλής και εφικτή. Τα τρία εφικτή εννοώ αναπαραγώγημα από τους περισσότερους ουρολόγους. Αυτό ακριβώς το πέτυχαν το 1912 ο Πάτρικ Φρέιρ και το 1945 ο Τέρενς Μίλιν με την εισαγωγή της διακιστικής και της Μίλιν προστεκτομής που ακόμα και τώρα εφαρμόζονται σε πολλά κέντρα. Ωστόσο, με την ανάπτυξη τεχνολογίας έρχεται η επανάσταση, έρχεται η διουρηθρική προστεκτομή να αντικαταστήσει τα πάντα, να γίνει το gold standard, με κοινή αποδοχή όμως ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγέθη προστάτη και αυτό ανάλογα με την εμπειρία του χειρουργού μέχρι 80 ml. Εγώ θα προσπαθήσω σε αυτή την παρουσίαση να σας πείσω ότι πλέον η διουρηθρική προστεκτομή δεν είναι το gold standard, αλλά έχει παραμείνει στο μυαλό μας σαν ένα ιστορικό standard. Ήταν το 2016, όταν για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία εισάγει τον όρο EEP, δηλαδή ενδοσκοπική εκπυρήνηση του προστάτη και στηρίζεται σε δύο μεταναλύσεις για τη διπολική εκπυρήνηση και το HOLEP, που τη συγκρίνουν και δείχνουν παρόμοιο αποτέλεσμα με την ανοιχτή προστεκτομή με μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή μας. Και πού στηρίζονται αυτές οι μέθοδοι? Στηρίζονται στον κοινό τόπο, που είναι η ανατομική εκπυρήνηση του αδενόματος. Ήταν πριν από 30 χρόνια περίπου, όταν αυτός εδώ ο κύριος, ο Πίτερ Γκίλινγκ, αρχίζει να περιγράφει τη μέθοδο εκπυρήνησης με το HOLEP. Πέρασαν αρκετά χρόνια και άλλες πηγές ενέργειας αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια, το 2006 με την πολική διαθερμία, το 2010 με Thulium, το 2015 με GreenLab, με GreenLight Laser και άλλες μορφές ενέργειας για τον ίδιο σκοπό, την εκπυρήνηση του προστάτη. Το 2013 πάλι αυτός ο κύριος, ο Πίτερ Γκίλινγκ, εκφέρει την ανησυχία μήπως εμπορικοί λόγοι, λόγοι marketing, τελικά μας πείσουν ποια ενέργεια θα διαλέξουμε και όχι η πραγματική επέμβαση η οποία θα επιλέγουμε. Ωστόσο, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους με τον όρο Endoscopic Enucleation of Prostate. Τώρα, δεν πρέπει να θεωρητυφλούμε. Αν κάνουμε ένα search στο PubMed με τις λέξεις Enucleation and Prostate, βρίσκουμε ένα πακτολό δημοσιεύσεων τα τελευταία χρόνια, με το HOLEP 99 δημοσιεύσεις μόνο το 2020, και εγώ θα προσπαθήσω, στηριζόμενος κυρίως στα δεδομένα του HOLEP, που είναι η καλύτερα μελετημένη μέθοδος εκπυρήνησης, να σας πείσω για τη μετάβαση στη νέα εποχή, στην εποχή της εκπυρήνησης και όχι της εκτομής. Κάθε φορά που κάνω αυτή την παρουσίαση, πραγματικά σας μιλάω, προσπαθώ να βρω δημοσιεύσεις που είναι εναντίον του HOLEP και δεν βρίσκω. Ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν δύο δημοσιεύσεις. Μια μετανάλυση του 2015 που δείχνει ότι η διπολική εκτομή με το HOLEP παρουσιάζουν ίδια αποτελέσματα, ωστόσο το μέσο μέγεθος προστάτη ήταν 54 γραμμάρια και επίσης είναι αυτή η δημοσίευση του Fayad στο Journal of Endourology το 2011, που μας λέει ότι η HOLEP και TURIS είναι ουσιαστικά το ίδιο, ωστόσο το HOLEP έχει μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης, περισσότερο κόστος και περισσότερο χρόνο χειρουργικό. Ωστόσο, για καλή μου τύχη, έρχεται ο ίδια ομάδα το 2015 με καλύτερη μελέτη, περισσότερα περιστατικά τυχιοποιημένη και φαντάζομαι μεγαλύτερη εμπειρία πλέον στο HOLEP, να μας πει ότι το HOLEP ουσιαστικά έχει καλύτερα ποσοστά ούρησης στο δεκάμινο και επίσης έχει πολύ καλύτερη αιμόσταση, λιγότερη αιμορραγία και μικρότερη συνολικά συνοσηρότητα. Τώρα, δεν θέλω να σας ζαλίζω με μελέτες. Στηρίζομαι κυρίως σε μεταναλύσεις και review που δείχνουν ότι σε σύγκριση με τη διουρηθρική προστεκτομή έχουμε πολύ μικρότερο χρόνο καθυτεριασμού, μικρότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, ουσιαστικά μηδενική μετάγγιση, την ίδια στιγμή που οι επιπλοκές ουσιαστικά είναι παρόμοιες και στις δύο μεθόδους. Τώρα, σε σύγκριση με την απλή προστεκτομή, εδώ οι διαφορές είναι πάρα πολύ εμφανείς. Μέσος χρόνος νοσηλείας 2,9 μέρες, 10 στην ανοιχτή. Χρόνος καθυτεριασμού 1,3 μέρες, 8,1 στην ανοιχτή, μηδενική μετάγγιση 13,3 στην ανοιχτή προστεκτομή. Και μια πολύ καλή μετανάλυση εδώ στο Prostate Cancer and Prostate Diseases, ότι στο δωδεκάμινο υπερτερεί της διουρηθρικής προστεκτομής την ίδια ώρα που συνδυάζει μικρότερη αιμορραγία και όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε. Αυτή είναι μια καινούργια μελέτη, τυχιοποιημένη,
η οποία συγκρίνει ουσιαστικά τρεις μεθόδους. Την Τούρις, τη διπολική εκτομή, το HOLEP και την εκπυρήνηση παύλα εκτομή με green light. Ουσιαστικά δείχνει και στις δύο μεθόδους εκπυρήνησης ότι έχουν καλύτερα ποσοστά ούρησης στο 12μηνο και επίσης όσον αφορά τη διάτρηση της κάψας κατά την ώρα του χειρουργείου 8% στη μέθοδο Τούρις, 0% στο HOLEP και στις 3 χρόνια μετεχειρητικής παρακολούθησης κανείς ασθενής στο HOLEP δεν ξαναυποβλήθηκε σε επέμβαση σε σχέση με το 10% περίπου στη μέθοδο Τούρις. Καμιά φορά όμως οι εργασίες δεν χρειάζονται για να μας αποδείξουν το αυτονόητο. Σας παρουσιάζω 2 βιντεάκια που χειρουργώ εγώ και στις 2 περιπτώσεις. Στη δεξιά πλευρά είναι ένα HOLEP σε ένα προστάτη 168 γραμμάρια και στην αριστερή πλευρά ένα προστάτη που κάνουμε τη μέθοδο Τούρις που είναι 36 γραμμάρια. Βλέπετε το καρό πεδίο που έχω δεξιά και στην αριστερή μεριά της εικόνας θα δείτε ότι λίγο αδειάζω την κίστη για να ξαναμπώ μέσα να αδειάσω κάποια τσιπάκια και αντικρίζω αυτή την εικόνα. Πραγματικά νιώθω πολύ πιο άνετα να χειρουργώ δεξιά αντί για αριστερά. Επίσης, με τη μέθοδο Τούρις ποτέ δεν έχω δει αυτές τις μετεχειρητικές εικόνες στον υπέρηχο. Ούτε έχω αφαιρέσει 145 γραμμάρια ιστού όπως με τη μέθοδο HOLEP. Τώρα, πολύ λίγα πράγματα για τον εξοπλισμό, γιατί τα είπε ο Πέτρος. Στην αρχή όταν ξεκίνησε το HOLEP θέλαμε πολύ ισχυρά λέιζερ. Θέλαμε 80, 100 και ούτε καθεξής. Ωστόσο, με την εκμάθηση της μεθόδου αρχίσαμε να ρίχνουμε ενέργειες. Από τα 80, στα 60, στα 50, στα 45 υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν πλέον ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ η ενέργεια, τα βάτ που θα χρησιμοποιήσεις, αλλά η εμπειρία του χειρουργού φαίνεται να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Έτσι και εγώ πλέον οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιώ τόσο για εκπυρήνηση όσο και για αιμόσταση είναι ένα συνδυασμός 1,5 τζάουλ, 30 Hz και ουσιαστικά εκπυρηνίζω με 45 βάτ. Τώρα ένα μικρό σχόλιο, αυτό είναι και για το κόστος που ανέφερε ο κύριος Λιάτσικος, ότι ουσιαστικά ένα 50 λέιζερ που θα το χρησιμοποιήσουμε και για πέτρες και τα λοιπά, δεν είναι τόσο μεγάλο κόστος και ταυτόχρονα μπορούμε στην κλινική μας να εφαρμόσουμε τη μέθοδο HOLEP. Ωστόσο, όταν έχεις ένα μηχάνημα πολύ πιο ισχυρό, 100 βατ, είναι σαν να τρέχεις με μια Ferrari στα 80-100 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά οι βλάβες που θα σου βγάλει ένα μηχάνημα τέτοιο είναι πολύ πιο ελάχιστες από ότι να έχεις ένα 50 και ουσιαστικά να το δουλεύεις πάντα στο 80% το δυνατοτήτων του. Για το Mercellation χρειαζόμαστε ένα νεφροσκόπιο, ένα Mercellator. Υπάρχουν 3 ουσιαστικά συστήματα Mercellator, το Piranha της Wolf, το Versacat της Lumenis και το Drillcal της CarStorch. Ουσιαστικά το Versacat της Lumenis, η λεπίδα πάει μπρος-πίσω, σε αντίθεση με τα άλλα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν κάποιες εργασίες που ουσιαστικά δείχνουν ότι το morselation rate είναι αντίστοιχο. Εδώ ένα σχόλιο, πάντα παίζει με το πόσο καινούργια είναι η λεπίδα μας. Δηλαδή άλλοι αλλιώς κόβει μια λεπίδα στην πρώτη χρήση, αλλιώς στη δέκατη, αλλιώς στη 15η, παρόλο που οι περισσότερες εταιρείες λένε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε 3-4 φορές. Υπάρχει μια εργασία που λέει ότι το drill cut είναι πιο ακριβό από το Versacat της Lumenis. Λεπτομέρειες. Τώρα, τεχνικές εκπυρήνησεις. Όσοι κιλοβοί του προστάτη μας, έχουμε 3 λόβους, μέσο και 2 πλάγιους, με τον αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να κάνουμε εμπλοκ εκπυρήνηση, 2 lobes technique ή 3 lobes technique. Τα ανέλησε αυτά και ο Πέτρος. Ξεκινάμε, θα συνιστούσα μάλλον σε κάποιον που ξεκινάει τη μάθηση να ξεκινήσει με 3 lobe technique, δηλαδή να ξεκινήσει με την εκπυρήνηση του μέσου λοβού και στη συνέχεια με την εκπυρήνηση των 2 πλάγιων λοβών, γιατί ουσιαστικά αυτό που σε βοηθάει είναι η ροή που αποκτάς καλύτερη. Ξεκινάμε με τις τομές στην 5η και στην 7η ώρα. Και ακολουθεί εκπυρήνηση του μέσου λοβού του προστάτη με μια τομή μπροστά από το βίρουμ και ουσιαστικά μπαίνουμε κάτω από το αδένομα και αρχίζουμε να το εκπυρηνίζουμε. Στη συνέχεια κάνουμε τις λεγόμενες hockey stick incisions, δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουμε στην 7η ώρα και στην 5η ώρα κάτω από τους πλάγιους λοβούς και αρχίζουμε να εκπυρηνίζουμε το αδένομά μας.
Δεν ξέρω αν βλέπετε το βίντεο. Κόλλησε ένα μήνα. Εγώ δεν το βλέπω. Εμένα κόλλησε το κολλημένο. Μάλιστα. Και εμένα έχει κολλήσει λίγο, μισό λεπτό. Πήγαινε στην επόμενη και ξαναγύρισε μήπως σε κολλήσει. Πήγαινε σε επόμενη διαφάνεια. Όχι, κόλλησε τελείως τώρα. Προσπάθησα να κάνω και μικρά τα βίντεο. Κατέβασε ενώ προχωράς την παρουσίαση, κατέβασε να ξανακάνει sharing. Okay. Ουσιαστικά κάνουμε τις τομές μας στο hockey stick και στις δύο πλευρές του προστάτη. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στην τομή στη 12η ώρα. Αυτό που ακριβώς κάναμε ουσιαστικά στην ανοιχτή προστατεκτομή με το δάχτυλο, σαν πρώτο μέλος της επέμβασης. Πήγαινε πίσω προς τις διαφάνειες. Πήγαινε στην επόμενη, Σπύρο, και κάνε share. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω. Πάω λίγο κατά στο PowerPoint λίγο, να τα αλλάξω, να φύγω από εδώ. Ωραία, ξανακόλλησε το μισό λεπτό. Με βλέπετε? Έχεις κάνει sharing? Εγώ δεν το βλέπω. Έχεις κάνει sharing? Όχι, μισό λεπτό. Πήγαινε εδώ με στην επόμενη, γιατί θα ξανακολλήσει. Στην επόμενη διαφάνεια και κάνει έρευνα. Λοιπόν, τώρα φαίνομαι. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έπαιζαν τα βιντεάκια καλά, παρόλο που προσπάθησα να τα κάνω σε μικρή ανάλυση. Και οι τρεις τεχνικές προσφέρουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Υπάρχει μια πρόσφατη εργασία για την εν-μπλοκ εκπυρήνηση, την οποία δεν εφαρμόζω. Εγώ συνήθως εφαρμόζω two lobes technique, η οποία δείχνει ότι η εν-μπλοκ εκπυρήνηση ουσιαστικά μπορεί να μας κάνει και ταχύτερους στη φάση της εκπυρήνησης. Τώρα, πολύ σημαντικό βήμα στην επέμβασή μας είναι αυτό που είπε και ο Πέτρος Συντουλίδης, η ένωση των δύο πλάνων, δηλαδή το από πάνω πλάνο με το κάτω πλάνο. Όσο πιο γρήγορο συστικά κάνουμε detachment, που αυτό που λέμε το mucosal bridge, δηλαδή την ένωση του αδενώματός μας στο σφιχτηριακό μηχανισμό, τόσο πιο καλά ποσοστά θα έχουμε όσον αφορά το stress urinary incontinence. Ωστόσο, αυτό που βλέπετε στο βιντεάκι δεν είναι τόσο πάντα εύκολο. Καμιά φορά, ειδικά σε μεγάλα αδενώματα, πάνω από 150 γραμμάρια, η ροή μας είναι τόσο στην αρχή της επέμβασης, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επιτύχουμε αυτό. Τώρα, ένα επίσης βιντεάκι, αυτός είναι ένας προστάτης 160 γραμμάρια, με ένα τεράστιο μεσολοβό. Εννοείται σε αυτή την περίπτωση πάντα αξιολογούμε τη μέση μας και την τεχνική μας. Πάντα όσον αφορά την ασφάλεια του ασθενή σκεφτόμαστε πώς θα, ας το πούμε, προγραμματίσουμε την επέμβασή μας. Εννοείται σε αυτό το προστάτη επιλέξαμε να εφαρμόσουμε την τεχνική με τους τρεις λόγους, δηλαδή αρχή εκπυρνήσεις για τον σλογό και στη συνέχεια τους δύο πλάγιους. Ουσιαστικά, εδώ φαίνεται η εκπυρήνηση του μέσου λογού του προστάτη.
Όταν έχουμε τόσο τεράστια δαινόματα να αντιμετωπίσουμε, πάντα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε 2 ώρες ακόμα εκπυρήνησης μπροστά μας. Επομένως, πρέπει να είμαστε αρκετά σωστοί, αρκετά συντηρητικοί όσον αφορά την εκπυρήνηση, γιατί σε αυτή τη φάση, αν τυχόν κάνουμε κάποιο capsule perforation ή πάμε λίγο περισσότερο υποκιστικά εκεί στον αναφιένα, θα αρχίσουμε να έχουμε απορροφήσεις, θα αρχίσει το έντερο να ερεθίζεται και να έχουμε μετεωρισμό και όλα αυτά θα δυσκολέψουν και την αναπνοή του ασθενή μας κτλ. Οπότε, σε μεγάλα δαινώματα, πολύ προσοχή στην αρχή, να είμαστε συντηρητικοί, ειδικά σε αυτή τη φάση του μέσου λοβού, που μπορείς να πας αρκετά βαθιά και να κάνεις ουσιαστικά το υποκιστικό, πώς το λένε, άνοιγμα. Τώρα, πλησιάζοντας την εκπυρήνηση του μέσου λοφού, αφιένα τη σκή, τον οποίο πρέπει να τον έχουμε οριοθετήσει πολύ σωστά σε τόσο μεγάλα δαινώματα, εννοείται πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στα στόμια μας. Καλό είναι τα στόμια ουσιαστικά να απομακρυνθούν κατά αυτή τη φάση, δηλαδή στην εκπυρήνηση του μέσου λοφού, και να μην τα έχουμε στο μυαλό μας όταν εκπυρηνίζουμε τα πλάγια δαινώματα. Εδώ βλέπετε ότι αφήνω ελάχιστο ιστό στη δεξιά πλευρά, γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση του μέσου λογού που δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα perforation. Εδώ τώρα τον έχω ανασηκώσει. Σε λίγο θα δείτε και τον αφιένα της σκίσης, να φάνει τα αφιένα στη σκίση εδώ πέρα. Και το τελευταίο μέλημα, όπως είπαμε, είναι τα ουρτηρικά στόμια. Τώρα θα δώσω το δεξί ουρτηρικό στόμιο. Σπύρο, αν μπορούμε λίγο να το συγκεκριμένουμε, γιατί ο χρόνος είναι το ξένος ομιλητής είναι ήδη online. Εντάξει, ωραία, προχωράω. Λοιπόν, δυσκολίες που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτά τα hard nodules, πολύ σκληρά οζύδια, τα οποία έχουν περιγραφτεί και στη βιβλιογραφία, τα συναντάμε κυρίως σε πολύ μεγάλους προστάτες πάνω από 200 γραμμάρια, και σε ηλικιωμένους ασθενείς. Εδώ είναι ένα δικό μου περιστατικό, στο οποίο ο προστάτης ήταν 200 γραμμάρια και παρόλο που βάζω καινούργια λεπίδα morcellator, δεν μπορεί να το φάει. Αυτά ονομάζονται και beach balls, σαν την μπάλα του βόλεϊ της παραλίας. Είναι τόσο σκληρά οζύδια που κανένα morcellator δεν μπορεί να τα φάει και αναγκάστηκα να βάλω το λουπάκι έτσι ώστε να το κόψω και να το αφαιρέσω. Τώρα, το χόλεπ είναι εφικτό υποαντιπικτική αγωγή. Μπορεί να γίνει σαν day case surgery, ωστόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει τι ώρα κάνουμε την επέμβαση, όσο πιο πρωί, τόσες περισσότερες πιθανότητες να πάει ο ασθενής την ίδια μέρα στο σπίτι και το μέγεθος προστάτη φυσικά. Και τώρα, λίγα πράγματα για το learning curve. Είναι εφικτή, είναι εφαρμόσιμη και αναπαραγώγημη, αρκεί να υπάρχει το δομημένο σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό είναι μια συστηματική ανασκόπηση που έκανα με τον Παναγιώτη τον Δημόπουλο και είμαστε περήφανοι γιατί μέσα σε 2 χρόνια έχει πάρει πάνω από 60 citations. Ουσιαστικά, τι λέμε εδώ, ότι το learning curve είναι 50 χειρουργία. Στην αρχή πρέπει να αποφύγουμε περιστατικά με καρκίνο, post-radiotherapy ή προστάτης μεγαλύτερος από 80 με 100 γραμμάρια. Ωστόσο, μέσα σε ένα δομημένο σύστημα εκπαίδευσης, το learning curve μπορεί να πέσει στα 25 περιστατικά. Αυτή είναι μια άλλη δημοσίευση under publication, την οποία όμως δείχνουμε ότι ακόμα και πάνω από τα 200 περιστατικά γινόμαστε καλύτεροι και όσον αφορά την εκπυρήνηση και όσον αφορά την ενέργεια που ρίχνουμε. Τα guidelines δεν θα τα ξανά αναπαραγάγω. Ουσιαστικά με το χόλε μπορεί να κάνουμε όλους τα μεγέθη προστάτη, ωστόσο πάνω από 80 ml είναι νούμερο 1 επιλογή. Λίγα πράγματα για τη σεξουαλικότητα. Δεν επηρεάζει τη σεξουαλικότητα, η αισθητική ικανότητα του ασθενή μας με το χόλεπ. Ωστόσο, έχουμε διαταραχές εξπερμάτισης, 75-90%. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, όπως η ejaculatory hood sparing technique, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε λίγο καλύτερα ποσοστά.
Εδώ ουσιαστικά είναι δικό μου περιστατικό. Πηγαίνουμε λίγο πιο μακριά από το Βίρ Μοντάνουμ. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε λίγο τον κυστικό αυχένα καλύτερα. Και επίσης αφήνουμε λίγο ιστό δεξιά-αριστερά. Προσωπικά το έχω εφαρμόσει σε 5 ασθενείς. Μόνο ένας έχει διατηρήσει την εξπερμάτισή του. Μια τελευταία εργασία που τη βάζω σε όλες μου τις δημοσιεύσεις είναι ότι 360 άντρες που είχαν υποβληθεί είτε σε διουρητρική προστεκτομή είτε σε με μονοπολική ή διπολική διατερμία ξαναυποβλήθηκαν στην επέμβαση με HOLEP 5,7 χρόνια μετά το χειρουργείο τους και ο ιστός που αφαιρέθηκε κατά μέσο όρο ήταν 69 γραμμάρια. Και τελειώνοντας συμπερασματικά, θέλω να πω ότι ανεξάρτητα από το τύπο της ενέργειας που χρησιμοποιούμε, η εκπυρήνηση νομίζω είναι το μέλλον. Είναι το παρόν και το μέλλον. Και απλά, συγγνώμη που γίνομαι λίγο σκληρός, κύριε Μίλιν και κύριε Φρέιερ, αλλά η φωτογραφία θα αντικατασταθεί με αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Τελειώνοντας, γίνομαι γραφικός όταν κάνω αυτή την παρουσίαση. Πάντα καταλήγω με τους στίχους της Αμερικανίδας ποιήτριας της Gertrude Stein, ότι ένα τριαντάφυλλο, όπως και να το δει κανείς, παραμένει ένα τριαντάφυλλο. Με αυτά εδώ τα λόγια, η Gertrude Stein θέλει να πει ότι τα πράγματα είναι όπως είναι. Και επειδή τα πράγματα είναι όπως είναι, η εκπυρήνηση θα είναι πάντα εκπυρήνηση, θα είναι πάντα εκπυρήνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καβάνταη. Επειδή έχουμε φύγει και από το χρόνο, εγώ θα κάνω μία σύσταση και μία παρατήρηση. Για μένα, κάθε τεχνική, για να επιβιώσει στον χρόνο, επιμένω, πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος. Αν εσείς που το κάνετε δεν καταφέρετε να εκπαιδεύσετε τους ανθρώπους τους άλλους για να κάνουν daily practice εκπαιδεύσεις, θα κάνουμε την ίδια ομιλία μετά από 10 χρόνια. Και η φωτογραφία του Γκίλινγκ δεν θα πάρει τη θέση των άλλων δύο. Είναι λοιπόν σε εσάς επάνω να μπορέσετε, όχι να το κρατήσετε για εσάς, αλλά να εκπαιδεύσετε τους νεότερους συναδέλφους. Διότι αν δεν τους εκπαιδεύσει κάποιος, δεν πρόκειται να μάθουν. Είναι διαφορετικό το κόνσεπτ της επέμβασης, έτσι. Οπότε, είναι η σύστασή μου, εκπαιδεύστε τους νεότερους για να μπορέσει αυτή η τεχνική, η οποία είναι αποδεδειγμένα πάρα πολύ καλή, να επιβιώσει και να γίνει αυτή που θα καθιερωθεί στην καθημερινότητα, στην καθημερινή μας πρακτική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ομιλητές. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεδρία. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη. Σωστά, κύριε Χατζηχρήστου? Σωστά, γιατί μας περιμένουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας. Εξαιρετικά κατατοπιστικό, γιατί κοιτάμε και στο μέλλον. Και αμέσως τώρα υποδέχομαι τον Νίκο το Σοφικίτη που θα προεδρεύσει σε μία πολύ ανατρεπτική παρουσίαση από έναν εξαιρετικό ομιλητή από τη νέα γενιά που καθοδηγούν τη σεξουαλική ιατρική και όχι μόνο, τον Φάμπιο Γκασιλιώνη. Σε όλη μου τη ζωή κυνηγάω ταλέντα και στηρίζω και τον Φάμπιο και χαίρομαι που είναι εδώ πέρα. Κύριε Σοφικίτη, έχετε το λόγο. Welcome to our meeting, Φάμπιο. Professor Sofigidi will introduce you and I will make some comments at the end. Thank you for being with us. Thank you to you guys. I would like to thank very much Professor Hadzikristou for giving this Saturday the opportunity to attend this exciting session with a worldwide expert, Professor Castiglione. And personally, I would like to thank very much Professor Hadzikristou for giving to me the opportunity to chair this session and to exchange thoughts and questions with this excellent speaker. Dr. Castiglione is a urologist, andrologist currently in UCLH, London. He has obtained qualification of associate professorship in Italy. He is a BU fellow and also fellow of ESSM, and also he is member of the guidelines, andrological guidelines in several societies, ESSM, ISSM, and also European Association of Urology. And the topic chosen by Professor Hadzikristou is exciting.
Fabio, we are looking forward to listen from you techniques, indications, and risks from the use of stem cells in resuscitating medicine in urology and andrology. Thank you very much. Thanks for the invitation. It's an honor and a pleasure to talk in this conference. And thank you, Dimitris, for the invitation. And thanks, Professor Nicolaos, for the amazing introduction. I feel very honored. So I will go and share my slide, and I will try to do this. Did you see my slide now? Do you see my not slide? Yet. Not yet. Okay, 1 second. I will try again. You see now? To sharing. Yeah, I did. Yes. Yes. Now it's okay. Full screen, please, Fabio. Yes. Yes. You see my slide now? Great. Great. Perfect. So I have no conflict of interest, and I will talk about regenerative therapies for different kinds of sexual dysfunction. And we know that regenerative medicine is a new branch, now it's more than 10 years actually, they try to restore tissues and organs using engineered cells or new products. They intend to replace the tissue or to ameliorate the quality of the tissue that we apply for. So actually we have three components of regenerative therapies now. I will focus more on my topic on stem cells, but also I will give you my perspective in other two kind of regenerative field, that is shockwave, and of course you are more expert than me, but I would like to give you my inputs in sense of regenerative therapies and platelet-rich plasma, and then congratulations for the recent randomized trial published in JSM. So my topic will not be boring with a lot of data, but I will try to give my perspective of what I think it is, what is the future and what is the pitfall of this field now. And also I will try to give you tips and tricks for developing a study if you want to develop studying using this kind of regenerative medicine, according to my basic science study. We cannot talk about regenerative medicine without talking about fibrosis. And fibrosis is the key to understand why we can use regenerative medicine in functional urologies. We know that fibrosis is a wounding disorder that can involve different kinds of organ and tissues, including lung, liver, or kidney. But when applied to the penis, penile fibrosis is an umbrella term that can encompass different kinds of disease. If the fibrosis deals with the corpora cavernosa, we call him erectile dysfunction. If it involved the tunica vagina, we develop peroneal disease. If it involved the urethra, we can call spongiofibrosis or urethra strictures. It's very important because if you understand that fibrosis is not only that we understand that wound healing is a very, very complex process, very redundant, that involve massively, especially in the inflammatory phase, the immune system, both adaptive and both innate immune system. And this is the key to understand why we can use regenerative medicine in our field. Because if you see in this slide, there is a lot of cells involved in the wound healing disorder. Independently of the trigger, there's always an endothelial damage that leads to activation of platelets and then activation of the immune system and ultimately the formation of myofibroblasts. Okay? And then we have the proliferation waves with deposit collagens, and then if something goes wrong, we can go in a fibrosis status and then otherwise in a normal wound healing. We talk about shockwave. Okay? I will not go through all the study of the shockwaves. You know better than me, you have an expert in the panel that is studying a lot, but I would like to tell you something about why shockwave, for my reasons, function, and we have to start using it massively in our patients, despite what the other my colleagues say that we are not ready for.
I will explain you why. We know the shockwave is used in other fields, especially in muscular fields, and we know the shockwave are able to induce an inflammatory status of the implant of the organ tissue where they are applied. Inflammatory means improving neoangiogenesis, improving NOR productions, improve the activation of stem cells, because we induce trauma, and when we induce trauma, always the resident stem cells would be activated. And that's what they do exactly. Shockwave, from my point of view, is like restarting, reset the inflammation status of the organ. If you apply the penis for erectile dysfunction, what we do is like inducing a mass inflammation of the penis that can reduce the fibrosis, because we are reactivating the mechanism of the wound healing. In this case, we can reduce the fibrosis of the penis and improve the vascularization. This is my point of view. And also, there is now a lot of study that showed that is proved that erectile shockwave function, of course, is not randomized, bilateral, full, with a lot of patients with the powered enough. But it's impossible to do now, because no company can afford to make this kind of study. But more important, we know that this function, we have a clinical experience, we have small data that showed, and my opinion is that agonist, the other, my colleagues, that we have to start to use in patients, because there is no other alternative apart of Viagra now or prosthesis. So it's a treatment that I think is can be helpful. I will suggest you to use, despite there is no solid evidence, because I think the principle is very good. That is my position on this. And then there is also a position of the ESSM that say that the pooled data show an overall benefit. Of course, we need more study, but it's difficult to obtain this study. But from my point of view, if shockwave are here to stay and not to go, is not a transitory phenomena of erectile dysfunction. So now we can talk about stem cells, and I would like to tell what is the true story about the stem cells, because there is a lot of confusion on what the stem cells can do and what to apply. And then I realized a lot of clinical study have a bias that I would try to explain to you why are biased, because from my point of view, the design of the clinical study involves stem cells are completely wrong. So why we can use stem cells? We know the stem cells are able to differentiate in other organ or tissue, and this is the old theory of building block. But this theory is completely gone. When we use stem cells, we don't use the stem cells to improve or to differentiate them in a different tissue. We don't use these keys. We know that stem cells go away after a couple of days from the site of injections. So forgot about this potential of the stem cells, and we go for the real power of the stem cells. What the stem cells can do is like changing the environment where they are, okay? And they have to be first activated, of course, but they have a great potential because they are able to modulate the system, and especially the immune system. What the stem cells are able to do? We have different kinds of stem cells, multipotent, multipotent, but actually they have the similar effects. And what is angiogenesis? Anti-apoptotic, anti-fibrotic, very important one, also pro-fibrotic, but I will explain to you later, and immunomodulation, very, very important. They are able to modulate the immune system, okay? So, and this is the center of my presentation that I would try to explain to you why all the clinical trial we had are completely, from my point of view, wrong, because they cannot exploit the real potential of stem cells. Stem cells act in a different way, dependent of the environment the way they are. If the stem cells are in a normal environment, they don't do anything. They stay there near the vessel, they don't move. If they start to be a little bit of inflammation, they immediately have a sensor for inflammation. They start to be pro-inflammatory, pro-fibrotic. They are the guy, the stem cells are pro-fibrotic in a system that is a low inflammation molecules. But when they become too much, they start to change the behavior, and they become antifibrotic and anti-inflammatory and make an equilibrium again. Inflammation is very important, fibrosis is very important, and excessive fibrosis is very dangerous. This is what the stem cells does, modulate these kind of things. And every time we have a trauma in any part of the body, the stem cells or pericyte that we call now, it's activate and do this job, activation fibrosis first and then go down. Very important to understand this. So, why is it risky to use stem cells? Second, there is a risk of contamination, and you have to have a dedicated facility. Okay.
The other risk of cancer inducing other things, we completely forgot about this because all the trial and systematic analysis show that this is not a risk. Apart to if you have a tumor ongoing, this is another situation. So the only using cells is only when you have an active cancer on treatment, and this is, can be dangerous. But we have no cancer, you check for if it's very, very safe to use from my point of view. And contamination is the main issue using stem cells. So why we have to use stem cells, which is a very good proxy for stem cells or surrogate, and what is the leaf of aspirate. So when we take the fat from the guy, we can collect what we call the stroma vascular fraction. It is like the pellet that you have after you enzymatic digest the fat and the centrifugate that. And you collect this kind of cells, as you see in my screen. It is full of stem cells. You don't need a lot of stem cells, but it's already full of stem cells. And you can easily take this in the tears. It's in 1 hour. There are now automated systems already available in the clinic, and then you can get stem cells whenever you want in 1 hour. It's amazing. So, and then we know from the clinical study and basic stem study that had the same potential of cultured stem cells. So we talk now about erectile dysfunction, and it's very good because we need an alternative now. And we have shockwave function very well, but I think the stem cells can implement or improve the efficacy of shockwave, especially when they act together. But of course, there is we need a new treatment. And the first one that exploring the efficacy of stem cells in a model of ED, it was a radical prostatectomy, also my friend Martin Anderson. Nice paper, great, it become very innovative. Of course, there was tried before, but it's the paper that showed the stem cells can have an efficacy in or restore rectal function in a rat that have damage of the cavernous nerve, like what happens in nerve sparing. Amazing results, but also in New Orleans, our friends 3D Bivalacqua did the same. Same results, good results. And then And now, after that, all the world published study on stem cells in basic science using different kind of model, animal model for rectal dysfunction. And now we have more than 150 papers dealing with rats and the rectal dysfunction, and then everything function. Okay, you see all the study in basic science, you can pick it up, whatever stem cells, great results. And what we understand, the stem cells stay in the site of injections only for 3 days, and they go away, and they go in the site of inflammation. So if you inject the cells in the penis in a rat that have cavernous injuries, after 7 days, the cells go in the pelvic ganglion. So the stem cells have the potential to go where the inflammation is. They are attracted by inflammation. So if you have no inflammations, they will not do anything, okay? And this is really stated by my friend Martin Abbas. I've actually shown these pictures. That is also the cover of his thesis. It's amazing. They move where they want to go, where the inflammation is. And this is another thing that you are keeping in your mind when you design a trial using stem cells. No inflammation, no effects. This is the trial done, the study done in animal model for ED. Everything is function, easy. Why everything is function in rats? So we have to understand that we have to stop using stem cells in rats if we start to do in clinical, because I will explain you easily, because they will always show that improve nitric oxide, smooth muscle cells, amazing results on fibrosis. This looks like it's always a really amazing, it's a really always a great success. So in the preclinical setting, if you use stem cells, the rats are very happy. Everything is function. This is of course a bias, because the model that we use for basic science for ED are biased. Okay, I will give you a simple example, okay, about what happens in a normal study done by my friend Martin Abbesen about ED after radical prostatectomy. What it does, and this is always the scheme, the protocol that everybody use in the clinical, in the preclinical setting. They divide the rats in different groups. Day zero, they do a cavernous nerve injury, and after 28 days, they measure the outcome. And then they treated the rats for at least 28 days, or make a single injection of stem cells. But is this a really good study? Is a really good protocol? No. First of all, the time of evaluation is very short. We don't know if they have a spontaneous erection or not, or recovery to spontaneous erections.
Second, when we do the crush, this is the crush, what we do exactly. We crush the nerve with the, like a forceps, okay? It's like having a perfect nerve sparing. So who's doing, you guys, the prostatectomy, nerve sparing? We know that we stretch the bundle, we isolate, we sometimes damage, there is an hematoma, there is a lot of inflammation. This is what we do in the rats. We take a forceps, find the nerves, crush for 3 minutes, and that's it. Do you think that this can compare this damage to what we do in a radical nerve sparing prostatectomy? Completely far away. We stretch the nerve for a couple of minutes, 30 minutes sometime. And this is a very important thing that we have to keep in mind. More important, not the rat, not the study that we use this kind of stem cells, is young, healthy rats. It's like doing radical prostatectomy in 18 years old with a perfect erectile function before. I do a prostatectomy to a guy that is 18 years old with a perfect erectile function, I for sure will be potent after that. This is something that you keep in mind when you study this kind of, read this kind of basic science. Because we always have the best surgeon, the perfect nerve sparing technique, and the perfect anatomy, okay? So, it's easy with a short time evaluate that probably with some results because we reduce the initial inflammation, but we don't know if it is a real improving in the rate of recovery or only we accelerate the spontaneous recovery. And this is a study that will be soon published in the International Journal of Sexual Medicine that we have done in Leuven with Martin. Actually, what we do, we take normal rats and diabetic rats and we do the crash, but instead to check after 1 month, we checked after 4 months. And what happened is the rats recover erectile function alone without any medications. After 4 months, perfect erectile dysfunction, no fibrosis, amazing results. It means that all the basic studies that we see is the time frame of evaluation is very short. Only rats with comorbidities, like in human, will not recover erectile dysfunction after the crash. So it's time to change the model of basic science we use and reduces comorbidities in the rats. We cannot be any more reliable in this kind of study because they don't show a real rate, improving rate, but only a faster recovery, okay? And this is why we have to stop also study. We have already enough study on the basic science and we have to stop doing killing animal to show something that's already proved and we move to humans and see if the stem cell function or not, okay? Here's my opinion. So we have think in a different way now and stop using the same model over the time because now literature is full of stem cells and basic science. And now the people that are not doing the basic science does not believe anymore in stem cells because they obviously everything functions in the rats and not in the clinical setting. And this is the key that I want to show you. We did a several trials already on stem cells and erectile dysfunction. We use bone marrow stem cells. And we use also stroma vascular fractions. Few patients, we don't know exactly the number of cells that we had to inject, no side effects, everything, all the trial, like more than 100 patients now show no problems. It's something that we can start to think, is feasibility one is already done. We can use stem cells in the clinical setting. It's secure, we can do this, we have to select the patients, but I think the step one is already passed. We have to go to step two now. It's very expensive, very difficult to do, but we have to select first the patients. So, this is the most important topic if we want to design a study. It's possible that you take a patient and inject the stem cells straight away. This is agonist, what we prove in the basic Stein study. So you have to inject stem cells injury or immediately when induce an inflammation. And this is all the things that it's not clear and that we are lost in translation because who designed the clinical trial is not a basic science that studies stem cells. And this is the link that is sometimes less, we have failed. So we have to induce first an inflammation of the penis if you want the stem cells works. This is what we show, and this I will repeat. Induce an inflammation test. You can induce an inflammation in several ways, also with a shockwave. So, but don't think that you can inject the stem cell straight away in the penis. It is no inflammation at all. This is my tips that I give to you in order to understand why we failed sometimes in design a clinical study. We talk now about Peyronie's disease.
And this is my topic, because this is something that I developed together with my friend Martin, and then this is also we try to do sooner in UK in a in a clinical setting. So we know that currently this is a clear example of wound healing disorder with the early phase where the people where the person has pain because it's the inflammation phase, and then they stabilize with a chronic phase, no pain anymore. There are a lot of models for inducing peritoneal disease. The most frequent that we use is inducing by a TGF beta injection on the tunic albuginea. This model is perfect? No, this model is not perfect. First of all, there is no curvature. Second, after 60 days, the curvature, the plaque disappeared. So we had to take, when you read the paper on peritoneal disease and stem cells, take in mind this bias of the model. Very important. So we have about now 6-7 study evaluates in the RAS the value of stem cells in the peritoneum. I will not give you all the details of these studies. One of the first study that we developed first in the literature, we inject the stem cell, the TGF beta the day 0, and after 1 day when the inflammation started and established, we inject the stem cells. We don't inject at the same time, only because we want to induce an inflammation first. And this is very important. We already know in 2013 that we have to induce an inflammation first, but this was lost in the clinical trial. And then we inject the stem cells. After 4 weeks, no plaque in the rats with the stem cells, a very big plaque in the rats without stem cells. Amazing results. We are very shocked. I remember now, like all time, when we and Martin, first we see the results, we said, a lot of enthusiasm at the time, and also we validate the result in Western blood reduction of collagen 3, that is the most important collagen that you produce in the acute phase of a wound healing disorder. Also, they recover rectal dysfunction. But what happens when we do this in the chronic phase? Use the same model, injection day 0, but we inject the stem cells after 4 weeks, and we evaluate the rats after 4 weeks, so 2 months after the injection TGF beta. First of all, the rats does not develop any rectal dysfunction. Second, the plaque was not so good. Yes, there was a reduction of collagen, but was not so good like we have seen in the acute phase. There is no real plaque, and the result was so and so. There was, which also evaluated the RNA expression of 32 genes involved in fibrosis. We see that was 6 genes was completely different from stem cells or not, but the key message of this study was stem cells function very, very good in acute phase, but not in the chronic phase. And why? Because there was no more inflammation. We don't make an inflammation on the plaque again. And it was the bias that we have in this study. We repeat the same trials in the acute and chronic phase with a stroma vascular fraction. So the cells that we can collect in the theater in 1 hour, same results. Perfect. Acute phase, perfect results. Chronic phase, so and so. Why? We don't induce any inflammation again of the plaque. So prevention is very good, but prevention means that if you inject the cells, stem cells in an environment that is already inflamed, it functions very well. If it's not, not. So or you use the stem cells in the acute phase of peritoneal disease, or you have to make the chronic phase acute again, stimulating it in another way. Shockwave can be an example. Study were validated by also by other group, not for us, from United States and Elstrom groups. Same results, similar results for chronic and acute phase. Similar, interpreted in a different way, but is the truth. So, in conclusion, we have also 2 study evaluates the shockwave in peritoneal disease, and this I think is the most clever one. Not very well designed, but you have not used stem cells alone if you want to do the chronic phase. Never, never. Otherwise, we show that nothing happens. Induce an inflammation first. So why we are not able to go and have a good result in stem cells now? Because we have something that we have to clarify. First, if you use the stroma vascular fraction different to characterize the cells, so we don't know what we inject. We don't know the number of cells we have to inject.
we don't know that. We have more experience. Local, IV, I think local is best. We have more, a lot of bias in the animal we use, and the time evaluation is sometimes wrong. I would like to give you a tip on platelet-rich plasma. I would like to congratulate. It's like a depotentiated. The platelet-rich plasma is a sort of stem cells activation, but it's not containing stem cells. It's the first part of inflammations. It's very good because there is a lot of molecules that can modulate the inflammations. It's not for long term because they go short and they will die. Can be useful, yes. But also, there are studies that prove that can improve erectile function. But again, and a very good study, very well designed, and congratulations for this study, because it's very useful now to publish this study and show that there is at least some evidence in something that I believe. But here also, you forgot to do inducing inflammations. So I think that if you don't induce an inflammation on the penis, the efficacy that you will see here can be much, much better. Much, much better. But this is my opinion. Somebody has to test, and we try to test. But of course, the results amazing. There was an improvement on EIF, and then it was sustainable after 6 months. And this is the first study that proved that platelet-rich plasma can have a future in the field. But I don't believe they have the same future of stem cells, because I think stem cells are really more much potent than this. So my last sentence is no inflammations, no effects. Thank you for your attention. I don't hear you. Good luck. Fabio, you finished your lecture, you're completed. Yeah. We enjoyed. We enjoyed very much. Thank you very much. We have one question from Dr. Poudos. The injection itself causes trauma in addition with the inflammation, or you can divide these two phenomena into one first and one second? As I told you, you have to induce inflammation. Okay, an injection on the penis induces small inflammation, but we disappear in a couple. You not to create a real inflamed environment, of course. So when you have an injection for a drugs in your gluteal muscle, I don't think that you stay hurt for a couple of days. You finish in a couple of minutes. So the injection of the penis, stop saying this is a induce a trauma. No, you need a proper inflammation of the penis that you can before in stems. This is my opinion. You need a very high level of inflammation molecules. Okay, it's not that you induce with a single injection. Professor Kajekristo. Yeah, I have some questions because Fabio, we've got time, and I want to use both languages. For me, it's fine. Because these are the critical points, I think. First of all, Fabio is my consultant. When I want to do studies, I always ask him how to do this, how to do that. And the next study we are beginning in September will be exactly his idea to do PRP right after the shock waves in order to produce trauma and do the PRP. So the PRP will stay there and will do a better job. Number one, λέω ότι ο Φάβιο Βασιλιώνη έχει αποτελέσει συμβουλό μου, γιατί έχει κάνει και βασική έρευνα. Είναι και ενεργός χειρουργός ουρολόγος χρόνια τώρα. Οπότε συνδυάζει αυτή τη γνώση. Είναι και εξαιρετικός χειρουργός. Συνδυάζει όλες αυτά τα πεδία που είναι πολύ σημαντικά. Αυτό που λέει είναι ότι αν δεν υπάρχει φλεγμονή, δεν θα μπορούν να ενεργοποιηθεί, δηλαδή, η αντίδραση στην φλεγμονή του οργανισμού για να δεσμεύσει τα βλαστοκύτταρα, για να δεσμεύσει το PRP. Έτσι θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα. My question is that, so therefore, you believe that we need inflammation
You believe that the inflammation that is produced by the microbubbles of the shock waves are enough to activate the mechanism that you mentioned that you need in the penis, in the corpora? I think I cannot say 100%. My idea is yes. Of course, you have to change the protocol that you have a shockwave, high intensity, high frequency in a short time. You cannot use the protocol that you use usually, like 2 sessions a week or whatever. You make the first day a real inflammation, so you have to do probably day by day, like for 3-4 days, high intensity, high frequency in all different parts of the penis in order to induce these kind of things. So you have not to use the protocol that you used for erectile dysfunction. You make a protocol that you have to enhance the inflammations. So this is for 2 reasons. First of all, nobody can say that you have done shockwave that this is for erection, because you do 3 or 4 sessions in a row with high intensity, it's different to do for 6 weeks. And second, I think you can reach enough inflammation there, especially for peroneal disease, because if you do shockwave peroneal disease, you know, after 1 week, yeah, the second session is more painful than the first one, because you have a lot of inflammation. Possibly a good idea there for Fabio is to get the published protocol of giving the whole energy in 5 days, the one published in the United States. 5 days every day, shockwave therapy, and after these 5 days to inject the PRP. Is that a good logic? I think this is perfect logic. Okay, because that's the way to overpass the ethics committee, because there's a published paper giving for 5 days, every day, shock waves. So we can use this paper in order to overpass problems with the ethics committee. And then to inject the 6 day, the PRP, that's your suggestion? You inject the same day, you finish the shock wave, the last one, and inject the shock, the PRP. Okay, great. This is my idea. Number two question, because you talk about comorbidities that our patients have, because most of our patients have comorbidities and their age is about 60 years old. Do you think that the recreational capacity of 65 years old, of course, I think it's not the same as the recreational capacity of a 45 years old. Of course. Well, so probably doing these treatments, probably do you think that's a good idea to live longer periods between from the one treatment to the other in older patients as they don't have the recreational capacity? For example, shock waves offer them one session every 10 days for 12 sessions for 10 days. In older patients or not? Okay, so if you ask me what is the benefit, better thing to do for a patient, I will give you a different protocol. But different protocol means that you cannot show if PRP is effective or not. So I know that you want to do a clinical study to publish. In order to be published, you have to isolate what you're doing and see if it has an effect. Okay, so if you tell me, I want to prove this PRP function. So you already proved that PRP alone has an effect. We see if in the same situation, the patients with a shockwave before. Moderate. So my idea, if you want to do something for a patient, I think is you have to reduce or improve the compliance of fibrotic of the penis. Imagine that the penis has a compliance, it's managed by fibrosis, okay? 10% of fibrosis, good erection. 50% of fibrosis, good erection. After you pass the 20%, you start to have problem. This is the compliance of the penis, okay? It's like a compliance of the kidney or whatever. So if you are able to bring down a little bit the fibrosis to 30%, to 20%, 25%, before the treatment, of course you will have a good result.
If you say to your patient that are old, 65 with comorbidities, you make a sort of treatment like physical activity, daily tadalafil, acetylene, all the things that can improve the quality of the tissue before you do your tissue, of course you will have a good result, better result than before, of course. But if you want to do a protocol for testing the PRP, you have to isolate PRP as a last treatment. If you continue to do the shockwave, it's a bias. In the everyday clinical practice, do you suggest when we perform such treatments also to administer tadalafil 5 mg daily in order to increase the blood flow to the penis? Not for increasing the blood flow. So I use tadalafil in a different way. Why I use tadalafil in my patients? I always use tadalafil together with L-citrulline, 3 grams at least, because it's a donor, nitric oxide donor. It's functioned very well, synergistically functioned very well in the night. But I only use for improving the nocturnal erection. Nocturnal erections are very important because they stretch the penis in the nights, make it more realities, reduce the fibrosis, because the stretching itself is like a vacuum does, reduce the fibrosis. It's like doing physiotherapies when you stay mobilized. Offering in the blood flow is for reducing the fibrosis that you tadalafil long day. This is what I'm using for. And then if you use together with a shockwave, it's even better. You know why? Because you distend the penis overnight, and the most important molecules that we have in our body to reduce fibrosis is the nitric oxide. It's the one of the potent antifibrotic molecules we have in our body. If the potential and the signal will be only good for the patients. Thank you. I have more questions. Yeah. I'm a little bit confused regarding the stem cells. Which is the best, you know, because as you know very well, PRP is completely different in if you have a common centrifuge or if you have a good machine, the production is completely different. And thanks God there was a good paper comparing what we get, what quality of PRP we get with the different machines. So for this study, we were based on this paper to select the best machine, the best quality PRP, because there's a huge difference of the production of PRP. Yeah. So it is staying a little bit with stem cells. What is the best stem cells that we can use? Oh, if I know this, I will be a billionaire. So I think we cannot say. I think that the best, from my point of view, stem cells that we can use is the what is less traumatic and more economic, and is the adipose tissues. Adipose tissues, why is best? Because first of all, we can have a lot in stromal vascular function, a lot of stem cells. It's the most study in other fields use this kind already. So I think in terms of results, it's difficult to say. You need a power analysis. If you do a power analysis to compare bone marrow with the adipose test, it is at least 1,000 patients in each group. It's impossible to do. To have a good study for this is quite impossible. My suggestion is to make it simple. And make it simple is to do the fat. And the fat in combination is very good quality. And there is a study also similar to done for PRP, that if you go testing the different machine and different methodology to have stromal vascular fraction, and are quite identical, similar. So we don't know if you use 10 million instead of 100 million is better or not. We don't know if the number make a difference, or 100 difference at some point. We don't know that. We notice in the rats that something function better than the others, but in the rats, every we have to think that yes, we have some evidence, but it's not enough. My suggestion is to start to try stem cells in our patients, because we know how secure, but we have to produce data, and we have to give this opportunity, because now it's become less costly and the patient maybe can resolve the problems. I'm agonist to my friend colleagues saying SSM, we have not enough data to try in the human. We will never have this kind of data. Do you think that somebody will make a trial with 700 patients to test themselves? Quite impossible. So we are
get to practice. Get to practice because there is enough evidence to start in the clinical setting, I think. I don't know. Sorry. Thank you, in my opinion. That's why we are asking. Thank you. I will stop here with, I have 100 more questions, but I will stop here. Nikos. Dimitris, we learned a lot. The Professor Hadzikristou, we learned many things from your creative way of expressing these questions. Fabio, I have two very sincere comments, and just my opinion may be based on the literature for the testicular stem cells is slightly different, but we are looking forward, everybody, to learn from you. You are an expert, and thank you very much for accepting the invitation of Professor Hadzikristou. Now, you said something very intelligent, which is a reality. The stem cells change the microenvironment in the place of location. And this is correct. However, in some cases, the stem cells are influenced by the microenvironment of the place of the location. I'm very eager to listen to your opinion. This is an open subject. If you inject within the rat seminiferous tubuli stem cells from hamster and stem cells from mouse, or if you inject stem cells from hamster or stem cells from mouse in rat or mouse seminiferous tubuli, the host seminiferous tubuli, the host Sertoli cells will influence the differentiation according to the time computer they have of the donor cells. I mean, donor spermatogenesis depends also on the host. Rat spermatogenesis is 58 days. You inject mouse stem cells, and if we succeed to make spermatogonia from these mouse injections, they have also the influence from the location. So can you describe us your opinion about this dynamic interaction, place of injection of stem cells depends the function from the local environment, but also the literature supports your opinion very strongly that the local environment can change. Please. No, yes, sorry, probably I didn't explain myself correctly. Stem cells are able to modulate the environment, but they change your behavior. They change the behavior they have according to the environment. So, they are the real modulator. If the environment is very red, they act green. If it's very green, they act red. Simple way. There is a lot of gray, and then it's difficult to me. I'm an expert, but not so expert to understand why. And then testicular field and spermatogenesis, amazing. The new field, amazing, very fascinating. But there is a little bit complex. There are multi-cells and involved. I think that what you say is correct. If the environment is able also to make the cell differences in other organs, this is why in other characteristics. So this is completely true. I completely agree with that. But if you focus on what I say at the beginning, if you inject stem cells in a penis, there's erectile dysfunction, but normal penis, and it would die. After one day, they will disappear. If you make a crush of the pelvic ganglion and inject in the penis, the stem cells go away and go to the ganglion where the inflammation is. So they not only change according to the environment, but they go to the environment they want to go. So this is
for me it's crazy because if you think they are not able to only change, but also going in the environment they want to go. And then what happens to the testicle is the same. They change their behavior according to the environment they are. We are thinking the same things. So this is why my suggestion is to create a perfect environment for what we want today to do. There are studies that show that stem cells in the penis, in the peroneal disease, are responsible for the fibrosis. And then they say, how they show the stem cells are responsible for peroneal disease? I said in the beginning, they are the main factor, main producer of fibrosis stem cells. Depends on the environment where they are. They are able to activate fibroblasts to my fibroblast, but also to differentiate themselves to my fibroblast. So this is the important thing that we have to change in design a clinical trial, I think. We have to induce inflammation. This is my opinion. But actually, also, thank it's an you. Opinion. Yeah. Difficult to say if it's true. Yeah, it is logical what you say, and it is strongly supported by the available literature. Last question by me. What you said was very correct with Professor Hadzikristou. We need nitric oxide donors for the success of these studies, definitely. But you know better than everybody in this room the very limited time life of nitric oxide. So you think that a protocol should be developed for continuous or every some hours for human studies administration of arginine to be transformed to citrulline with a generation and liberation of nitric oxide, or in a similar fashion as Professor Hadzikristou said, tadalafil. So we need to focus every some hours nitric oxide donors, because the time limit of the life of the nitric oxide molecule is so limited. I think that the protocol has to be that we have to think about what we want to do it. If you think that you want to prove something because you want to accept the bioscientific community, you cannot put anything in the, you cannot do a multimodal environment and things, because they always, the criticism that we receive is like, yes, of course, you'd give a shockwave and this and that, we don't know what is what. In the real clinical practice, what I do, I already have a protocol that I do with my patients, that is, when I do shockwave, they start at least 2 months before doing shockwaves as citrulline and tadalafil. Why? Because I know that improve a lot the quality of tissue for the shockwave. Yeah, and I think it's very volatile molecules. You cannot improve for a long time nitric oxide, otherwise you can create a damage because the pressures go down, too much dilatation. I think yeah, to improve what the nitric oxide does, sorry, the messages, and this is what we do with tadalafil. And the L-citrulline, I use L-citrulline because sometimes the people with the diet or stuff like that, they don't introduce enough of this protein, and this is we know it's very stable than arginine, and there are studies that prove already in the rats, but it's also human, this efficacy on improving stuff. The protocol, if I have in mind the protocol, I would use a multimodal technique environment which is perfect. That in my mind, it can be perfect for PRP function, stem cell function, shockwave function, we have to isolate effects. But this is for me is no sense because it has to be in combination what in my mind, and they cannot act alone. This is, I don't know if I replied to your questions. This was the questions. We have 3 minutes for one last question from the audience for the young urologists. Or Professor Hadzikristou, a comment? I would just like to make clear to the audience what Fabio said about the Peyronie's disease. Peyronie's disease, we have in my mind, and I think Fabio is said the same, that there are two different diseases. It's the first phase where we have inflammation,
the acute phase where we can do many things, and we have a different disease, just a calcification in the corpora cavernosa, where you cannot do anything other than surgery. It's completely different. The one is the young story, the acute phase where we miss time, not acting, and we have to work on this phase. On the other phase, where we have no inflammation, you have a calcified plaque, this is the end of the story, you cannot do anything. You agree, Fabio? Partially. That last part, I not totally agree. I will explain you why. I think that we have two diseases, one acute phase and one chronic phase. The chronic phase, calcification is not so, but we can do something also in the chronic phase. The only thing that we bring the chronic phase in the acute phase again. If we are able to do this, we can act again in this plaque. Of course, as a surgeon, I also say, if we have 90 degree curvature and there is a big plaque there, I don't lose my time with the shockwave. I do the surgery, of course. But if you have 30 degree, 40 degree in a stable phase, I think we have also a chance there to make it activated again and use all the product that we use in the acute phase. So yes, of course. So the this is new, sorry. So the stabilized, you have to bring it back to the acute, yeah. And then you treat him like the acute phase. Yeah. Very nice concept. But no, bro, 1 second. The chronic phase doesn't mean it's stable. The fibrosis is always a renovate process. It's like the bone. They destroy the collagen and then put it again in a different velocity, in a different manner, but it's not mean stable, the fibrosis stable, that's not nothing change. And again, and also in the stable plaque. It has to be clear to everybody. Fibrosis is not a quiescent, nothing happens. It's a continuous destroy and make it again, like in the bone. So this is why you can put again in acute phase if you stimulate enough. This is Thank you very much. Excellent lecture. Thank you very much. And keep in your mind, all you guys, that you listen to all these provocative topics. I think I was a little bit provocative. Oh, you get to. I will enjoy it very much. Thank you. It was excellent. But just to give you an example, when we do studies like the PRP, if you go to the data, you will see that most of our patients, although the ricolitamab was for mild and mild to moderate, most of our patients had mild AD. This can explain that we know. I think that if we put also moderate, our results will be poor. So consider in every study that we have some signs, but this is our preliminary data. We have to do that in specific groups and to see if this works only for minimal or it works also for the other categories. We cannot generalize and we say that for any treatment that it's good for everybody. That's why we are going to publish this year. We are going to submit next month the first paper. We have now 3 studies in shock waves, the one only in minimal, the other paper in moderate, and the third paper in severe. And this will be the first ever paper in the literature in a specific group of patients, not all of them included, to give us. So we can say to our patient, oh, you have mild, so we expect this result. Or you are in the moderate group, you have different results. So we have a lot of work to do in order to establish the treatment, but this is the future. Thank you very much, the moderator. Thank you very much, Fabio. It was Thank an honor. You for being with us. It was an honor. Thank you. Σε όλους τους συμμετέχοντες, thank you. Σε όλους τους συμμετέχοντες, το Euro Olympics τρέχει, απαντάτε σε ερωτήσεις τώρα. Στο site, στην πρώτη σελίδα, στο τέλος, βλέπετε Euro Olympics Vita. Πατάτε, συνδέεστε, απαντάτε σε ερωτήσεις, γιατί θα κλείσει με το τέλος της σημερινής μέρας. Ως τότε, επίσης, και τις αξιολογήσεις στους ομιλητές. Σας ευχαριστώ, κάνω ένα διάλειμμα, να ξεκουραστείτε, να φάτε.
και επιστρέφουμε ακριβώς στις 2 η ώρα πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Bye. Thank you. Thank you.